Χαίρετε κυρίε και κύριοι και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του VG24 Podcast. Είμαι ο Βαγγέλης Λερός, μαζί μου ο Παύλος Κρούστης. Γεια σου Παύλο. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σας παιδιά. Και αυτό είναι το podcast με τους πιο χοντρούς και άσχημους παρουσιαστές του ελληνικού ίντερνετ. Αυτή είμαστε εμείς, <laughs> έτσι τουλάχιστον μας λένε τα σχόλια. Και σήμερα συμπυκνώσαμε αυτό το πάχος και αυτή την ομορφιά. <laughs> την ασχήμια, συγγνώμη, ε, για να σα φέρουμε ακόμα ένα επεισόδιο του αγαπημένου σα podcast και να σα κρατήσουμε συντροφιά για ακόμα μία εβδομάδα, για ακόμα μία Δευτέρα, που μαζευόμαστε και μιλάμε για όλα τα νέα, για την επικαιρότητα, για ό,τι για για ταλανίζει τη ζωή ενός gamer και όχι μόνο. Ε, εγώ διατηρώ για... το, το προφίλ μας αυτό. Εσύ βλέπω κουρεύτηκες, ομόρφινες. Εγώ διατηρώ το, την αξιρισία και την ασχήμια. Ε, οπότε είπα να το συντηρήσω αυτό το, την ταμπέλα που μα φάλανε. Και επίση τρώω και μια τυρό από δίπλα. Οπότε πάει και το χοντρό δίπλα. Πάρτε τα. Εγώ φρόντισα να φάω πολύ πριν ξεκινήσουμε. Ε, Ούτω ώστε να μην ταυτιστώ με κάτι τέτοιο. Άσχετα που φήμε λένε ότι κάνω live stream και μιλάω για μπέργκερ στο το μισό live stream και για το, <laughs> από πού θα ψωνίσετε το κατάλληλο μπέργκερ. Έχει προηγηθεί μια τσικνοπέμπτη την οποία ελπίζω πάλι να την πέρασε υπέροχα και να τίμησε τον τίτλο που μα δίνουν στα σχόλια οι ακροατέ μα. Πάντα σεβασμό για αυτά τα πράγματα. Ε, ω, ωραία ήταν. Ψήσαμε χειροποίητα μπερ, μπεργκεράκια. Περάσαμε μπερ, -μπερ. Μόνο εδώ πέρα. Μπερ -μπερ -μπερ. <laughs> ε, και ήταν. Ε, βγήκε νόστιμα. Βγήκε νόστιμα. Τσεντάρι. αυτό να λιώνει πάνω στο μπιφτέκι. Ωραίο, ωραίο πράγμα. Ωραίο. Εσύ? Ε, εγώ, ε, ε, κοίτα, συνέπεσε μαζί με τα γενέθλια τη κοπέλα μου. Οπότε εντάξει, κάτι ρηματοτούρτε ναι, εκεί πέρα. Φρόγιο Ευχαριστώ μαλά. να είσαι καλά. Έγινε viral η Ειρήνη τελευταία, παίζει πολύ. <laughs> <στά> <στά> στο podcast. <στά> <στά> ε, <στά> ναι, ναι. Ε, κάτι ρημαδομπριζόλε. Ο αδερφός τη έκανε κάτι ρημαδο fried chicken homemade. Ξέρεις, κάτι, ε, ε, ελαφριά φάγαμε. Βέβαια. Πέ, <στά> δεν, δε, κιλά Δεν είναι τώρα. Μαλακή. Με την, <στά> με την συμβατική έννοια δεν τσικνήσαμε γιατί δεν, να, δεν άναψε κάρβουνο. Βέβαια, ε, αν έβγαινε έξω στο μπαλκόνι, έβλεπε ένα ανέφο ή πάνω από την Αττική, ξέρω εγώ. <laughs> Μυρωδιά πολύ ωραία, φίλε. Βγήκα για κάτι ψώνια πιο νωρί και όπου και να πηγαίνει έτσι μια, μια εσάνς, ε, ιδιαίτερη παντού. <laughs> Πρέπει να είναι μια πολύ κακή μέρα για να σε βίγκαν, ξέρω εγώ, ρε. <laughs> <laughs> Πρέπει να είναι. <laughs> Αφήστε με. <laughs> ναι. Λες και είναι στο Τσέρνομπιλ, φάσκε. Το... <laughs> Anyways, ε, η εβδομάδα που πέρασε από, στο κομμάτι του gaming είχε αρκετά νεάκια πάλι. Ίσως δεν είναι της ίδιας σημασίας ε, με την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε State of Play, που είχαμε Pokemon Direct, που είχαμε όλα αυτά ας πούμε. Ε, και έγιναν πάρα πολύ σημαντικέ ανακοινώσει. Είχαμε όμως κάποιες ανακοινώσει ακόμα, είχαμε κάποια νέα και αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Ε, Ξεχωρίζει κάτι Παύλο μέσα στη εβδομάδα που θα έλεγε το διαχωρίσμα τη υπόλοιπη ειδήσει το, από τον Πούγιο, ή είναι μια ήρεμη, θα έλεγε, βδομάδα. Είναι ήρεμη, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά περισσότερο θα ελεγε εβδομαδα ειναι ηρεμη η ότι ξεχώρισε το. Η, η, η φήμη που βγήκε από τον Bloomberg ε, για το Switch. Το οποίο mm -hmm. πάλι μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Αμάνε αυτή η Nintendo, όλοι ασχολούνται με την Nintendo, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά. Ε, ναι, αυτό θα έλεγα το, το σημαντικότερο, γιατί ενδεχομένω να, να έχει τι βάσει τη στην αλήθεια αυτή τη φορά. Ε, και παρότι μα έχουν ξαναπρίξει με φήμε, αυτή τη φορά ίσω ήταν, ήταν κάπω λίγο πιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό το συζητάμε. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε αρκετά συχνά στο podcast, βέβαια. Ε, 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 η τελευταία φορά ήταν στο τελευταίο επεισόδιο. Που ουσιαστικά ο ε. τίτλο του επεισοδίου, η λεζάντα του επεισοδίου ήταν το ότι πρακτικά η Nintendo βάζει όρια στο πού μπορεί να φτάσει το Pokémon Franchise με τα specs του Switch. Και αμέσω μετά από αυτή την επεισόδια, εννοείται ότι η Nintendo άκουσε το podcast το δικό μα και βγήκε και φρόντισε να τροφοδοτήσει το industry με φήμε που επιβεβαιώνουν τα δικά μα λεγόμενα. Εννοείται ότι έγινε αυτό. Σε φάση, αν δεν θα σα δείξω πώ θα παίζει καλά το Pokémon, αν δεν έτσι. Είναι σε φάση λοιπόν αυτή η εμπαθέστατη εκεί στο VG24 podcast. Μα έχουν πρίξει λίγο. Πάμε λίγο να του δώσουμε ένα τυράκι να έχουν να πούνε και κάτι καλό, γιατί δεν πάει άλλο με αυτή την εμπάθεια. Okay. Ε, Αφενό υπάρχει η Nintendo, αφετέρου υπάρχει, θέλω να σου πω, γιατί είπαμε ότι θα σταθούμε και στα σχόλια που μα έχουν κάνει οι ακροατέ. Θα το κάνουμε αυτό στη συνέχεια. Ε, είχαμε και κάποιε αντιδράσει για τα σχόλια που έκανα για το Returnal. Κάποιοι συντάχθηκαν μαζί σου, Παύλο. Πρέπει <laughs> να σου το πω αυτό. <laughs> ότι για κάποι... ε, υπάρχει μπίφο Βρήκα στο community το δικό μα άτομα να λένε τι είναι αυτό που βλέπετε στο Returnal. Βρήκα και άτομα που είπαν ο Παύλο έβαλε στα θρανία. Σα έβαλε γυαλιά ο Παύλο με αυτά που σα είπε. <laughs> οπότε ψιλοδιχασμένο το κοινό για το Returnal ε, αισιόδοξα τα όσα ακούμε για την Nintendo και για την καινούργια κονσόλα. Θα, θα, μιλήσουμε γι' αυτό τώρα στη συνέχεια. Το very soon, τα soon, μετά τι διαφημίσει. Ε, και. Είχαμε και, και, άλλα νεάκια που σχετίζονται και με τις υπόλοιπες κονσόλες, ας πούμε, είχαμε και από την AMD νέα, είχαμε διάφορα. Έχει, και επίσης, έχει διάφορα μικρά νεάκια, μπράβο, έχει βγει και ένα τρέιλερ για το Aliens, αυτός το έχω στείλει, ε, αλλά ναι, έχουμε πολλά μικρά τέτοια, θα αναφερθούμε σε όλα αυτά και θα πιάσουμε λίγο και τα πιο σοβαρά που ειπες Επίση, ένα σοβαρό θέμα που έχουμε είναι η τάση του Παύλου να πιάνει backlog με πάρα πολύ παλιά παιχνίδια. Και επιτέλου έπιασε τα χέρια του παιχνίδια τη Don't -Not και θέλει να κάνουμε μια κουβέντα για τα, για τα παιχνίδια τη Don't -Not, Με αφορμή τε, το, το γεγονό ότι έπιασε να παίξει η Life Strange 2 και αρχίζει να μαζεύει λίγο την σειρά του franchise και έχει να μα πει κάποια πράγματα και γι' αυτό. Λοιπόν, ε, θε να ξεκινήσουμε με την Nintendo, πώ θε να ξεκινήσουμε, Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι ξαναβγήκαν πάλι οι φήμε. Δηλαδή είχαμε... Συγγνώμη, τελειά... συγγνώμη, συγγνώμη. Είπε ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτό με το switch και ξέχασε να πει ότι μάλλον αυτό που μονοπόλησε το ενδιαφέρον στι συζητήσει, τουλάχιστον στα γκρουπάκια, στα social media κτλ., ήταν το leak από το, ντιμ, από το Elden Ring το. Allegedly, το trailer. Αυτό είναι πραγματικό. Ναι, ρε. Δεν είναι. Πρόσεξε. Δεν, δεν είναι. <laughs> δεν είναι ένα τρέιλερ το οποίο θα το δούμε έτσι όπω το είδε. Μπορεί να είναι για εσωτερική κατανάλωση, όπω έχουμε δει και άλλε φορέ. Που υπάρχουν κάποια τρέιλερ που τα έχουν για να τα, δεί να τα δείχνουν μεταξύ του γραβατωμένοι και οι μανατζαρέοι μέσα στι εταιρείε, α πούμε. Και θέλουν ναι. να έχουν ένα, έναν μπούσουλα. Οπότε βγαίνουν και κάποια άλλη trailers που μπορεί να μην κυκλοφορούν, είτε γιατί είναι όντω για εσωτερική κατανάλωση, είτε γιατί είναι για ένα, για ένα παλιότερο build που δεν βγήκε στην ώρα του. Πάντω το trailer... τρέιλερ. Το τρέιλερ δείχνει να είναι τέτοιο γιατί έχει watermarks ε, ε, με τον ίδιο τρόπο που έχουν watermark όλα τα closed beta και αυτά που ξέρει. και τέτοια. Ναι. ναι, ναι. Λοιπόν. Ε, και φαίνεται και. Όντω φαίνεται legit γιατί υπάρχουν και οι τίτλοι μέσα σε αυτό. Υπάρχει και το ύφο, α πούμε. Δηλαδή, εγώ μόλι είδα αυτό το animation το κάκι, το λέω. Αυτό είναι from software. Αυτό <laughs> θέλω. Pop. <laughs> Κράξιμο, <laughs> downvotes, κατευθείαν. Πατάτε. Νομίζω, μπορεί για να το, νομίζω, downboards. νομίζω το animation δεν μπορεί να μου πει κανεί τίποτα. Ακόμα και οι πιο σκληροί fans ας πούμε, του, των Souls Games μπορούν να παραδεχτούν ότι animation τα animations είναι, είναι κάκιστα. Για τα Εγώ, υπόλοιπα εντάξει. Θα σου πω, επειδή το μου φάνηκε σαν πίσω γύρισμα σε σχέση με το Σέκυρο, νομίζω ότι είναι αυτό που λες, ότι είναι παλιότερο build. Δηλαδή, το, που δεν φαίνεται καλά κιόλας το Μαξί, από τα teaser, από τέλο πάντων αυτό που βγήκε από τα leaked, ε, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο τι να πω, πρώιμη έκδοση που έτυχε και λίκαρε τώρα. Κάποιοι λέγανε, στην ουσία οι φήμε βγήκαν επειδή, ε, μάλλον αυτά λικάρανε, ναι, επειδή λένε ότι ετοιμαζόντουσαν να παρουσιάσουν επίσημη εκδοχή σε κάποια παρουσίαση τη Microsoft. Βέβαια, δηλαδή, και βγήκε η Microsoft, το διέψευσε αυτό το πράγμα, λέει ότι δεν θα κάνουμε, δεν σκοπεύουμε να κάνουμε τώρα άμεσα ε, για να δείξουμε οτιδήποτε για Xbox. Ωραία και αυτή. <laughs> δηλαδή, δεν έχουμε δεν έχουμε τίποτα Xbox. Σου λένε και δεν πρόκειται να δείξουμε τίποτα τώρα. Οπότε τα παιχνίδια που θα δει, θα τα δει τουλάχιστον τέλη του 2021. Ε, το ε... Μια και το συζητάμε, ξεκινήσουμε με το Elden Ring. Λοιπόν, αφού την Nintendo πάλι την παραγωνίσα, μα πάει δεύτερο θέμα. Γιατί Αντί πιστεύω ότι. Α... Αυτό συζητάει περισσότερο ο κόσμο. Λοιπόν, στο τρέιλερ που βγήκε, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι ένα, ένα μοντέλο παίχτη από character creation που δείχνει να, είναι το, να έχει φύγει από Dark Souls ο παιχτη να το έχει Δεν πολύ ιδιο, πολύ... φαίνεται πολύ ίδιο. Όμω, αυτό που έκανε έκπληξη στου Souls fans ήταν το open world στοιχείο που δείχνει χαρακτήρα πάνω σε άλογο, δείχνει sneaking yeah. σε open world, δείχνει από μακριά μεγάλε περιοχέ. Θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή, δεν περίμενα τόσο μεγάλο άλμα από τη Software και να σου βγάλει ένα παιχνίδι που είναι η μέρα με τη νύχτα, α πούμε. Και ότι θα έχει το, τα τέλεια γραφικά, το τέλειο animation, ξέρω εγώ, ξαφνικά και θα, θα ξέρω, κάνει τέλεια και το open world, α πούμε. Mm. Ξενέρο, σα λέω λίγο γιατί το Σέκυρο μου φάνηκε καλύτερο από αυτό που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, σαν να είναι λίγο πίσω πάτημα και το εννοώ από την άποψη των animations, λίγο τα τεχνικά, λίγο την κίνηση. πώς να το πω, τους χώρου, την ποικιλία. Βέβαια, το είναι είναι ένα Σέκυρο ένα είναι ένα αμυγός άξιο παιχνίδι γραμμικό συγκεκριμένη διάρκεια, ενώ αυτό σωστά, είναι ένα σωστά open world, παιχνίδι εννοείται. RPG. Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, εντάξει. Δε... Δεν αποκλείεται, ρε παιδί μου. Απλά ξέρω εγώ. Ούτε λεπτομέρειε βέβαια δεν μπορούμε να δούμε τώρα. Οπότε δεν είναι και, δεν είναι δίκαιη η σύγκριση. Σε καμία περίπτωση. Κοιτά, ε... Αν το πάρει καρέ, καρέ μπορείς μπορεί να ε, βγάλεις βγάλει συμπεράσματα για το παιχνίδι και για το τι καινούριο βάζει. Με καταλαβαίνω ότι έχει κάποιο υποτυπώδε puzzling. Από τη στιγμή που μπαίνει μέσα σε κάποια κτίρια που είναι σαν τούμπζ, α πούμε, και κοιτάει πάνω σε κάποια κρέστ κτλ. Ενδέχεται να έχει και κάποιο υποτυπώδε puzzling. Ε, βλέπουμε ότι έχει mounts και έχει τα άλογα. Βλέπουμε ότι κάνει sneak πίσω από τον αντίπαλο, οπότε θα έχει και stealth mechanics. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάει να μπει. και να δράκω σε κάποια φάση. Δράκος, φάστε, σκάει. δράκος υπ... Δράκη υπήρχαν πάντα και ήταν και το main event. Δηλαδή τα, τα boss νομίζω ότι είναι το δυνατό σημείο στα Souls Games. Τε... Ε, Παίζει όλο το υπόλοιπο που μπορεί να σου πάει τα νεύρα για να καταλήξει σε ένα boss το οποίο είναι η... η πιο γαμάτη μάχη που μπορεί να βιώσει. Είναι φοβερά. Εντυπωσιακό αυτό εκεί πέρα που έσκασε και ήταν εντυπωσιακό, ισχύει. και όσο, όσο πιξελιασμένο και σκατά να είναι το βίντεο, το source που έχουμε, γιατί είναι off screen, κάποιο ουσιαστικά που είχε ε, άδεια και είχε πρόσβαση σε αυτό το βίντεο, το τράβηξε με ένα κινητό το οποίο φημολογείται ότι ήταν ενώ και 3310, ασχέτω που δεν έχουν κάμερα αυτά τα κινητά. Αλλά είναι, είναι πάντω από πολύ κακή κάμερα κινητού. Όσο πιξελιασμένο και να είναι, μπορεί να εκτιμήσει ότι στη, στη σκηνή με τον Δράκο υπάρχει, δείχνει να είναι πανέμορφο, άσχετα που είναι θολό. Ε, Όμω, όταν κάνει το κοντινό στον χαρακτήρα και βλέπει πώ είναι το πρόσωπο, βλέπει ότι είναι σαν να βγήκε από character creator του Dark Souls. Και αυτό μα κάνει να ελπίζουμε ότι είναι από early build και ότι δεν θα είναι τελικά έτσι το παιχνίδι. Αν ε, βγει, ε, ε... ε, ξέρει και next gen only, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά τα στάνταρ. Όχι ότι αν είναι cross gen πάλι δεν είναι διαφορετικά τα στάνταρ. Αλλά ένα λόγο παραπάνω. Δηλαδή, αν το δούμε, σκέψου, όχι φέτο και το δούμε, ξέρω του χρόνου, ε, συμβαδίζει τεχνικά. Εκεί αυτό κολλείω με μόνο με τη From Software κατά τα άλλα, δεν αφιβάλλω ότι θα είναι ε, ξέρεις, στα ποιοτικά στάνταρ που έχουμε, που έχουμε συνηθίσει από την εταιρεία. Ε, Πάντω, ο κόσμο είχε άχτη να δει κάτι από το Elden Ring, έστω κάτι και αυτή η ανάγκη κάπως καλύ, καλύφθηκε με το με αυτό το footage γιατί ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει. Γιατί υπήρχαν φωνές που μιλούσαν ακόμα εμ, και για το ενδεχόμενο να μην έχει τελειώσει, ρε παιδί μου, γιατί μιλάμε με τον Μάρτιν, ο οποίος άφησε ατέλειωτο το Game of Thrones και το ανέλαβαν μετά οι directors. Είδα ένα, ένα tweet μέσα στη βδομάδα από τον Σράιερ που έλεγε ότι, εμ, συγκεκριμένα έλεγε τη φράση ε, «There are pages», κάπω έτσι το έλεγε. Υπάρχουν... Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό, τι ήταν αυτό ότι ουσιαστικά οι σελίδε του σεναρίου υπάρχουν. Σε α, αντίθεση ότι ήταν με τον Κέι. Ήπημα για το... για τα βιβλία του Μάρτιν, α πούμε. Ναι, γιατί τα βιβλία του Μάρτιν, για παράδειγμα, τελειώνανε στην τέταρτη σεζόν του Game of Thrones και τα... τι υπόλοιπε. Οι σελίδε τέ... δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν σελίδε και το έγραψαν το σενάριο και την έκβαση τη ιστορία την ανέλαβαν αυτοί οι σκηνοθέτε. Αδέρφια Αδερ... ήταν, δεν ξέρω τι ήταν αυτή που το. Αδέρφια ήταν στο Μάτριξ. Αλλά... Ε, προ... ναι. Αδερφές πλέον. Ε, ενώ είναι... οι τύπησε κάνανε ένα transition. Εμ... Ξέφυγες, ε, Του ξέφυγε τώρα που Ναι, ναι, ναι. Γάμισε... Τι ε, είχε... άλμα ήταν αυτό. Ε, είχε το Matrix ε, χθε ή προχθέ. Α, οκ, εντάξει. Και μου έκανα το συνειρμό, ναι. Ε, και βγαίνει και καινούριο Matrix. Είδε, πάει μπάλα τώρα. Βγαίνει και καινούριο Matrix. Τι αν ουρίβε, Cyberpunk. Ο δόστρο τύρα. <laughs> ναι, ναι. Ξα, Ξανακοίτα. Ε, κάνε, κάνε rewind. Ναι, <laughs> ζήσε πίσω. Ε, τι έλεγα όμω. <laughs> <laughs> Έλεγε για του παραγωγού του Game of Thrones και πριν από αυτό λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Τέλο πάντων, έχουμε σελίδε, έχουμε σενάριο. Το έχει τελειώσει ο Μάρτιν. Έχουμε footage από το παιχνίδι έστω από early build και αυτό είναι. Εντάξει, είναι αισιόδοξο. Γιατί ακόμα και. Δεν έχει τίποτα. Ούτω ή άλλω δεν κάτι teasers μόνο. Ακόμα και αν καθυστερήσει το παιχνίδι, υπάρχει κάτι. Κάτι περιμένει ότι θα δει εν τέλει. Οι φήμε μιλάνε για τελικά για release το 2022. Φήμε πάντα, ξεκαθαρίζουμε και έχουμε και μία εικόνα. Ε, τώρα αυτή η εικόνα για κάποιους μπορεί να είναι ελπιδοφόρα, για κάποιους όχι και τόσο, αλλά από ένα off-screen θολό βίντεο δεν μπορείς να καταλάβεις. Η αλήθεια είναι πάρα πολλά πράγματα. Ε, αυτά με το Elden Ring. Ε, περιμένουμε να δούμε και τα σχόλιά σας. Ο Σωτήρης ήδη πρέπει να πληκτρολογεί για ενθουσιασμό, να μας γράψει για το πόσο τέλειο του φάνηκε για το πόσο περιμένει να το παίξει, πίνοντας <Κι> μίλκο και όλα τα σχετικά, αυτά που μας γράφει. Να ξέρεις οτι σε διαβάζουμε, γουστάρουμε πολύ τα σχόλια σου απλά δεν απαντάμε σε όλα γιατί πλέον ε, ξέρει, έχουμε και να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα όπως η εμφάνισή μας και το πάχος μας οπότε ξέρεις δεν, προ... <laughs> δεν προλαβαίνουμε να απαντάμε στι. <laughs> σχόλια. Τώρα που πες ε, πάχος, ο πάχος δεν έχει ασχοληθεί με το, με το Elden Ring. Ο Πάχο και αυτό το κραυγάζει. Αφού όταν το έβαλα σαν φήμη σαν post στο, στον τοίχο του group μα, μου έστειλε καλά. Ξέρει πράγματα για το Elden Ring και δεν μου λε πουθάνω. Δεν ξέρω. Είναι leaks. <laughs> Ό,τι ξέρει εσύ ξέρω κι εγώ. Και, και ξέρω αυτά που ξέρει εσύ και αυτό το κυφάκι. <laughs> αυτά ξέρω. <laughs> δεν ξέρω κάτι άλλο. <laughs> ε, Τέλο πάντων, ε, τι άλλο. Αυτά για το Elden Ring φε, βασικά. Με, νομίζω μπορούμε να πάμε παρακάτω να μιλήσουμε για Nintendo. Αυτό που ξεκινήσαμε yeah. να λέμε αρχικά και το κόψαμε για χάρη του Elden Ring που ίσω να ενδιαφέρει περισσότερου και περισσότερο. Αμφιβάλλω βασικά γιατί και το η Nintendo από ό,τι καταλάβαμε απασχολεί αρκετό κόσμο. Ε, κρέμονται από τα χείλη τη εταιρεία και το τι έχει να ανακοινώσει. Ε, και είναι δεδομένο, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια, το πώ. Το πώς ε, περιμένουμε ένα revision της κονσόλας, να έρθει λίγο στο σήμερα, να αποκτησουμε ενδεχομενω ενδεχομένως ένα ε, 4K support, έστω ντόκτα, ας πούμε, για κάποια παιχνίδια. Ε, και η φήμη που βγήκε, διαβάζουμε στο Bloomberg, για ένα νέο μοντέλο Switch, το οποίο θα είναι ε, στις 7 ίντσες και θα έχει μια μεγαλύτερη οθόνη, φυσικά, από τη Samsung, η οποία θα είναι και OLED. Ε, θα έχει πάλι 720p resolution στο handheld, όταν θα την κρατάτε στα χέρια σας και φημολογείται ότι όταν θα μπαίνει στο dock θα μπορεί να φτάσει output μέχρι 4K. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητο ότι θα έχουμε 4K games. Σημαίνει όμω ότι το dock θα έχει 4K output, οπότε κάποια παιχνίδια μπορεί να τα δούμε σε 4K. Χωρί να σημαίνει ότι το επόμενο Mario ή το επόμενο Pokémon θα είναι σε 4K. Ξέρεις τι, αυτό επειδή το συζητάγαμε, <laughs> ρε παιδί μου, το συζήτησα με διάφορου. Και επειδή αυτή τη στιγμή κανεί δεν ξέρει τι σημαίνει, γιατί δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Αυτό είναι το τέτοιο, οπότε κάνουμε μόνο εικασίε. Για να αλλάξει και να πάει σε 4K και να σου δείχνει αν όχι παιχνίδια, έστω και output 4K. Δεν χρειάζεται και διαφορετικό τσπάκι. Ναι. ναι. Πω... άρα το, το Tegra, α πούμε, μάλλον θα την κάνει και θα βάλουν κάτι νεότερο. Μπορεί να βάλουν revision του Tegra. <coughs> ναι, όχι το... ναι, αυτό λέω για το X1. Α πούμε, λογικά θα φύγει και θα βάλουν κάτι σε πιο δυνατό. Δηλαδή, δεν πρέπει Ή, Ή, να έχουν Ναι, ε, ε, το μόνο που μπορεί να συμβεί διαφορετικά είναι να υπάρχει κάποιο ε, dedicated hardware μέσα στο dock. Αυτό θέλω να πω. Και το βασικό hardware να είναι το ίδιο. Ε, δεν, ξέρω κα, δεν ξέρω δηλαδή πώς θα το υλοποιήσουν αυτό, όμως ε, έχει σημασία για το output, γιατί, γιατί μπορεί ακόμα και αν δεν δούμε παιχνίδια της Nintendo σε 4K, μπορεί να δούμε cloud υπηρεσίες ή game streaming υπηρεσίες να έρχονται στο Switch και να έχεις 4K από κάποια άλλη πλατφόρμα. Και παράδειγμα να έχεις game streaming από το Xbox και να παίρνεις 4K <laughs> χρησιμοποιώντας ως μέσο το Switch. Το οποίο θα αλλά έχει 4K. Δηλαδή, καμία streaming υπηρεσία δεν παίζει σε 4K. Ούτε όλε είναι μέχρι 1080, αλλά ναι, έχει δίκιο. Ναι, ε, 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 είναι future future proof αυτό ακριβώ. Επειδή η Nintendo βγάζει κονσόλα κάθε 10 χρόνια τελευταία. <laughs> μπορεί να το έχουν και για να είναι. Ε, έριξα πολύ κουστά τώρα μέσα στην εβδομάδα γιατί άκουσα διάφορα κουλά. Και παραδόξω ότι... ούτε έναν με εμένα, ε, να το πούμε αυτό. <laughs> 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 ναι, γιατί δεν γράψαμε στον κρουπάκι για Nintendo <laughs> για αυτό νομίζω. Ναι. Έσπασε ένα σερί πολύ μακρύ. Είχε <laughs> 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 πάντως... Ε, έκανα κουβέντα, α πούμε, ρε παιδί μου, έχω ένα πρόβλημα με του ε, πολύ heavy fans ε, τη Nintendo. Έχει που, κάποιο πρόβλημα με παιδί... του χοντρού, το θε να πει κάτι τέτοιο, το <laughs> καταλάβω. Γιατί... <laughs> <laughs> του αγαπάμε του χοντρού και ανήκουμε, είμαστε όλοι μαζί σα. Ε, μαζί μα. Ε, απλά, ρε παιδί μου, το θέμα μου είναι το εξή. Γενικότερα το fanboy δημιουργεί προβλήματα. Και δεν το μιλάω τώρα μόνο για την Nintendo, μιλάω και για όλε τι εταιρείε. Και αντίστοιχη, δηλαδή, κουβέντα, άμα πα να κάνει με Sony βαρύ πάλι, ε, θα εντοπίσει προβλήματα στην οτροπία, στη λογική και στο. που κάνουν κάποια άλματα από εδώ μέχρι απέναντι, α πούμε, και δεν βγάζει κανένα νόημα, δεν μπορεί να κάνει κουβέντα. Στην περίπτωση τώρα τη Nintendo, ε, θα έχω να αναφέρω τέτοια πράγματα και για οπαδού τη Microsoft και για οπαδού τη Sony. Εν προκειμένου όμω, επειδή έκανα πολλέ κουβέντε με οπαδού τη Nintendo, θέλω να αναφέρω δύο-τρία πράγματα και από και εκεί. Μου θυμίζει μου θυμίζεις λίγο τη συνέντευξη των Αμάν που είναι με τον Μπάμπη, το Σουγιά, που λέει Με τι αθηναϊκέ πινακίδε, ρε, που είναι και το. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Μα, 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 αλλά οι κουβέντε ήταν ακριβώ τέτοιου τύπου, δηλαδή. Ε, περίπτωση πρώτη. Γυρνάει και ένα που το παίζει ψαχμένο, δεν θα πω όνομα τώρα, αλλά έχουμε μια διαμάχη με το συγκεκριμένο τύπο στα γκρουπάκια του Facebook, τι οποίε διασκεδάζω πάρα πολύ αυτέ τι διαμάχε, εδώ και αρκετέ εβδομάδε. Ε, και γυρνάει και λέει αυτό, γράφει σε ένα γκρουπάκι τέλο πάντων, ότι όχι λέει, ε, είστε άσχετοι λέει, γιατί η πληροφορία αυτή λένε μισή που βγήκε τώρα. Ποιο τον Bloomberg και το Max, Που δεν είναι, απλά οι τύποι βγάλανε πληροφορίε ότι έχουν, ξέρω ε, Και λέει, όχι λέει, εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύει. Απαντάει αυτό με ύφο. Ε, και λέει, ρε παιδί μου, ότι ο λόγο που δεν ισχύει είναι γιατί η Nintendo έχει μια πολύ υγιή συνεργασία με τη ΣΑΡΠ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει μια γραμμή παραγωγή συγκεκριμένη που τη βγάζει τι οθόνε τη. Και δεν μου φαίνεται καθόλου πιθανό λέει, να αλλάξει γραμμή παραγωγή ε, και να πάει στη Samsung με τι όλε τι δικέ τη. Λε και κανένα... Λε και θα ερχόταν η Nintendo να του πει: Κοιτάξτε να δει, Ακούω φιλαράκι φαν ε, τη Nintendo, θα αλλάξουμε γραμμή παραγωγή. Συμφωνεί με αυτό, δεν λειτουργούν έτσι αυτά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν παράλληλα πολλέ γραμμέ παραγωγή, μπορεί να υπάρχει μία, μπορεί να ελαττώσει την παραγωγή σε κάποια να αυξήσει την άλλη. Ο τύπο μάλλον τα έχει λίγο μπερδεμένα. Τέλο πάντων, ε, προφανώ δεν τον κρέζω μόνο γι' αυτό αυτόν. Τον κρέζω και για άλλου λόγου, γιατί κάναμε με τα κουβέντα και για την τιμή την οποία θα θέλαμε να τη συζητήσουμε και μαζί. Γιατί πολλοί λένε ότι θα είναι OK να φτάσει, ξέρω εγώ, στα 400 ή στα 500 ευρώ. Δεν είναι OK, αυτό θέλω να συζητήσουμε. Περίμενω, περίμενε, πριν το πει αυτό. Να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία που βγήκαν, τα οποία είναι ε, για την οθόνη που είπε ότι θα είναι η 7 inch κτλ. Ε, αξίζει να σημειώσουμε ότι θα είναι ένα rigid OLED panel, το οποίο σημαίνει ότι θα είναι πιο σκληρό, δεν θα είναι εύκαντο όπως είναι η AMOLED που χρησιμοποιούν στα κινητά ε, και το οποίο είναι στην ουσία κατώτερης ποιότητας τεχνολογία από ότι είναι η OLED που χρησιμοποιούν στα κινητά. Αυτό το πράγμα λένε ότι θα το κάνουν για να κατεβάσουν το κόστος. Θα είναι OLED, θα σε σχέση, δηλαδή με, σε σχέση, σχέση με τις χρήματα, τηλεοράσεις, πάνω. σε σχέση με τα πάνελ των τηλεοράσεων, ε, είναι πάλι ε, υποδέστερο. Θα σου πω. Σε σχέση, η LG, α πούμε, τώρα βγάζει πάρα πολύ λεπτά. Τώρα δεν είμαι σίγουρο τι ακριβώ ήταν αυτέ οι, οι rigid που λέει τη Samsung. Το μόνο που ξέρω για αυτέ είναι ότι η Samsung τι είχε από πριν. Ε, δηλαδή είχε κατασκευάσει πάρα πολλέ τέτοιε. Δεν τι χρησιμοποιούσε, δεν είχαν ζήτηση. Οπότε τώρα στη συμφωνία αυτή με την Nintendo λέει του βολεύει και του δύο. Και την Nintendo και τη Samsung. Αυτό ξέρω μόνο, αλλά δεν Οπότε, ξέρω τι, το τι... Οπότε το κόστο παραγωγής... παραγωγή θα έχει κάποια ωφέλη. Θα, θα σωθεί κάπω από τη μεριά ναι. αυτή. Κατά τη γνώμη μου, κάτι τέτοιο θα πρέπει να μειώσει την αίσθηση συνολικά τη συσκευή. Mm. Γιατί ε, βάζει και φθηνότερη η OLED, που πλέον οι OLED έτσι. έχουν φθηνήνει περισσότερο από LCD. Στην στιγμή που υπάρχουν σε αθών είναι IPS όμω. Ε, είναι IPS και μάλιστα σε χαμηλό PPI. Θα και... βελτίωση. Ναι, ναι, ναι. ναι. Θα, θα υπάρξει τρελή βελτίωση γιατί σκέψου στι ίδιε ίντσε και λίγο παραπάνω τέλο πάντων, αν πάει στι 7 ίντσε που λένε, ε, το PPI, η πυκνότητα δηλαδή που λέει ο Βαγγέλη, θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα βλέπουμε πολύ πιο καθαρά ε, στην PIX, οθόνη PPI, για να είναι σε χρώματα και τέτοια, το οποίο είναι PIX, πολύ PIX, Pixel per inch. Pixel ανά inch είναι το PPI. Να, 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 μι, να, γίνουμε και λίγο technical, να μην. Ε, ναι. Ε, ε, Επίση, OLED λαμιστικά. να πούμε ότι. Σωστά. Οι OLED να πούμε ότι έχουν την θεωρητική άπειρη αντίθεση, οπότε θα βλέπετε απόλυτο μαύρο με θεωρητικά, ε, ε, πώς το λένε, θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αντίθεση. Ε, δεν ξέρουμε φωτεινότητα βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Και αν είναι φτηνή η OLED μπορεί να μην έχει μεγάλη φωτεινότητα, κάτι το οποίο θα ήταν χρήσιμο σε φορητή συσκευή βέβαια. Αλλά όπως και να έχει το ότι πάει σε OLED, σίγουρα θα, ε, επίση βοηθάει πάρα πολύ την κατανάλωση. Αυτό κι αν είναι φοβερό σημείο για μια φορητή συσκευή. Μακάρι τέλο πάντων να γίνουν όλα αυτά. Θεωρητικά η Nintendo έπρεπε να πάει σε OLED εδώ και πολλά χρόνια. Και το πρώτο Switch θα μπορούσε να βγει με OLED. Δεν το, το έκανε. Το OLED ουσιαστικά. Ακόμα και στα κινητά υπάρχουν εφαρμογέ με OLED wallpapers. Γιατί ακριβώ σε μια OLED οθόνη, όταν υπάρχει μαύρο, τα pixel δεν ανάβουν καν. Και εκεί Ακήμα. βοηθάει στην κατανάλωση, α πούμε. Γι' αυτό υπάρχουν και τα Dark modes και τα λοιπά που σου λέει για OLED. Βοηθάνε άπειρα την κατανάλωση αυτά τα πράγματα. Μπορεί να σου γλιτώσει μισό χρόνο ζωή. Μι μι και πιο ξεκούραστο στο μάτι. Δηλαδή, αν βάλει dark mode και είσαι το βράδυ και χαζεύει το κρεβάτι σου, είναι πιο σκοτεινή η οθόνη, οπότε δεν σε τυφλώνει, α πούμε. Σωστά. Λοιπόν, λοιπόν. Το ένα είναι αυτό που ήθελα να, να πούμε. Το άλλο είναι κάτι που ανέφερε και εσύ στα πεταχτά. Επειδή συζήταγα λοιπόν πώ θα μπορούσε να υλοποιηθεί το 4K. Ανέφερε έναν τρόπο το οποίο το σκεφτόμουν και εγώ. Δηλαδή, μπορεί να έχει τσιπάκι για 4K output στο dock και να μην έχει αλλάξει τίποτα στη βασική την κονσόλα. Δεν θα είναι όμω μαλακία να βγάλουν revision του switch και να μην έχει αλλάξει τίποτα στη βασική κονσόλα πέρα από την οθόνη. Αν να έχει αλλάξει, ξέρω εγώ, σου λέω και η μπαταρία, που είναι στα ε, 3.800 κάτι. Δεν σου είπα να μην έχει αλλάξει τίποτα. Σου είπα να μην έχει ε, δυνατότητα για 4K render από μόνη τη η κονσόλα. Μπορεί όμω ο επεξεργαστή που τα φοράει να έχει καινούργια capabilities. Να έχει δηλαδή υποστήριξη, για παράδειγμα, για DLSS 2. Ε, οπότε... Αυτό τώρα για να γίνει δεν θα είναι στην ουσία σαν ολοκένουργιο Switch. Δεν θα είναι απλά revision. Ναι. Όμω, ε, δεν είναι αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε και με το Xbox. Ότι τελικά μπορεί να πηγαίνουν οι εταιρείε προ ένα καινούριο ε, πλάνο, α πούμε. Που αντί να σου βγάζει μια τελείω διαφορετική κονσόλα με ένα τελείω διαφορετικό όνομα, που μαρκε, μαρκετάρετε ω μια εντελώ καινούρια κονσόλα, να κάνουν απλά revision τη κονσόλε και σε βάθο χρόνου ουσιαστικά να έχει μια ενιαία πλατφόρμα, την πλατφόρμα του Xbox, period την πλατφόρμα του PlayStation, period, την πλατφόρμα του Switch, period. Και να μην είναι το Switch 1, 2, 3, 4 ή το Xbox 360, 748 και κλόν με πράσινα παπούτσια. Γιατί ξέρεις, το, 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 η ονοματοδοσία είπαμε στο Xbox είναι λίγο ότι <laughs> να είναι, <laughs> οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται το επόμενο. Θεωρείς ότι η Nintendo θα ακολουθούσε ένα τέτοιο μονοπάτι, δηλαδή. Ε, η Nintendo, ε, 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 έχουμε δείξει στο παρελθόν σε αυτή την εκπομπή ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα, αυτά που κάνει η Nintendo οπότε νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ασφαλή πρόβλεψη για το τι βλέπει μπροστά η Nintendo θα, δηλαδή θα περίμενα από αυτή την εταιρεία ακόμα και να κάνει αυτό που ακριβώς φοβάσαι εσύ και βρίσκεις παράλογο το να σου βγάλει δηλαδή ένα revision της κονσόλας χωρίς ένα ουσιαστικό, μια ουσιαστική αναβάθμιση. Να το βγάλει αυτό, να πουλήσει σαν τρελό και εσύ σε πέντε χρόνια από τώρα που θα μιλά για το revision του PlayStation 5 και του Xbox Series X, ακόμα θα έχει την ίδια πλατφόρμα στο Switch, το οποίο θα πουλάει ακόμα περισσότερο από τι άλλε δύο. Το είναι Bloomberg λίγο... είναι λίγο... λέει συγκεκριμένα ότι προσπαθεί, λέει, μάλλον σκοπό τη καινούργια κονσόλα είναι αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει στα 78 εκατομμύρια, πόσο είναι, να ξεπεράσει στην ουσία τι κονσόλε προηγούμενη γενιά. Αυτό είναι το, 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 το ο βασικό ο στόχο. Δηλαδή να βγάλει και ένα revision ρε παιδί μου, να πουλήσει άλλα 20 εκατομμύρια και να φύγει. Βέβαια, <κυρίζει> ε, κάπου διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι ο ρυθμό παραγωγή δεν θα του επιτρέψει να κάνουν τέτοιο άλμα, γιατί λέει στην ουσία μέχρι το τέλο του 2021 θα έχουν βγει μόλι, αν θυμάμαι καλά, 5 εκατομμύρια switch. Οπότε θα πρέπει σε βάθο χρόνου λιγάκι να το δούμε. Δηλαδή, αν, αν καταφέρει και κρατήσει ε, μέχρι. Άλλα τρία-τέσσερα χρόνια, ξέρω εγώ, δύο χρόνια πετρεία και, και ξεπεράσετε τα 110 εκατομμύρια που είναι τώρα το PlayStation 4, ε, ότι τότε θα θεωρηθεί επιτυχία. Αλλά για να γίνει αυτό, είναι, είναι λίγο μπλεγμένο το θέμα, γιατί δεν έχουμε και πολλά στοιχεία ακόμα και δεν, δεν ξέρω αν θα καταφέρει κάτι τέτοιο. Ναι. Ε, το switch πάντω τώρα αυτό που μα δείχνουν, αν δεν αλλάξει, αν αλλάξει μόνο η OLED, θα ήσουν ικανοποιημένο. Μόνο η OLED, τίποτα άλλο. Ε, θα ήμουν ικανοποιημένο αν το ζαχάρονα καιρό, και τώρα θα έφτανα στην απόφαση να πάρω Switch. Ε, αλλά να πάρω μια καινούργια κονσόλα μόνο για μια οθόνη, όχι, δεν θα μ' άρεσε. Θέλω να πω ότι το 2017 βγήκε το πρώτο Switch. Βγήκε μετά ένα Revision το οποίο είχε χειρότερα κάποια χαρακτηριστικά ποιοτικά. Αλλά τόσο πάντων, διόρθωσαν θεωρεί. Ας πούμε, Διαφο την διαφορετικό target group όμως εγώ θεωρώ ότι ήταν για πιο πολύ να, για παιδιά ας πούμε, που θα την κοπανάνε την κονσόλα και θα, την, θα υποφελούνται του φο της φορητότητα ακόμα περισσότερο. Ναι. Δηλαδή, είναι, το, το switch το Lite είναι σαν παιχνίδι άμα το δεις. Είναι σαν τα μαγκότσι. Δηλαδή είναι, είναι πλαστικό, πιο πλαστικό. Φαίνεται να έχει μεγαλύτερες αντοχές από ότι έχει το, το πρώτο switch που κυκλοφόρησε. Φαίνεται και από, τη από, τη, από την παλέτα με τα χρώματα που κυκλοφορεί ότι Απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό, ρε παιδί μου. Μπορεί, μπορεί κάλλιστα να το πάρει και κάποιο με πιο mainstream, ή πιο hardcore gamer εννοείται, με όποιε θυσίε μπορεί να κάνει, γιατί υπάρχουν θυσίε με τα Joy-Cons που δεν βγαίνουν, με το DocT που δεν μπαίνει για να παίξει τηλεόραση. Μπορεί κάποιο όμω να το θέλει έτσι. Όμω είναι ξεκάθαρο το target group αυτή τη κονσόλα και ενδεχομένω η καινούργια κονσόλα που θα βγει το Revision έχει και αυτή πολύ συγκεκριμένο target group να έχει στόχο μια ομάδα ανθρώπων. Που δεν του λες casual, α πούμε. Δεν θα το πάρουν για να παίξουν Animal Crossing. Μπορεί να το θέλουν να το πάρουν για να παίζουν είτε μέσω game streaming είτε αυτές τις, αυτά τα λίγα παιχνίδια που θα παίζουν σε 4K. Για παράδειγμα, έχουμε δει Doom, έχουμε δει Witcher, που δεν περιμέναμε να τα δούμε σε Switch. Μπορεί με ένα τέτοιο revision αυτά να πάρουν ένα bump, ένα slight bump και να, να είναι λίγο παραπάνω σε ανάλυση, λίγο παραπάνω σε frame rate. Παράδειγμα, Persona Strikers, 30 FPS, δεν είναι απαράδεκτο. Γιατί να μην το πέσει 60 FPS για παράδειγμα. Αρχίζουν μετά μπλέκονται λίγο τα θέματα ότι θα έχει πρόβλημα στην ουσία με το backwards compatibility. Η οποία Nintendo το έχει παλιά. Αυτό α πούμε με κάτι new 3DS και new 2DS που είχε βγάλει. Στο new 3DS νομίζω ήταν που έκανε. Είχε αλλάξει στην ουσία επεξεργαστή νομίζω μέσα στο 3DS και μπορούσε να παίξει κάποια παιχνίδια που δεν μπορούσε να παίξει το προηγούμενο το 3DS. Και, και στην ουσία, ή το νιου, δεν θυμάμαι τέλο πάντων, δεν είμαι πολύ σίγουρο γι' αυτό, αλλά είχε βγάλει μια τέτοια κονσόλα. Ε, εγώ θυμάμαι ότι, ότι υπήρχαν ε, δυνατότητε, υπήρχαν στοιχεία σε συγκεκριμένα παιχνίδια που έπαιζαν αυτά τα στοιχεία μόνο στο νιου 3DS, αλλά όχι ότι δεν ήταν backwards compatible. Ή, όχι, όχι. Θα σου πω. Το Xenoblade νομίζω κιόλα ήταν. Που δεν μπορούσε να παίξει το παλιότερο το, το, την έκδοση του 3DS και σου έλεγε ότι αν θε να παίξει αυτό το παιχνίδι πρέπει να πάρει μόνο τη νιου έκδοση. Δεν γινόταν δηλαδή αλλιώ. Ε, πρέπει να το ψάξω τώρα να το βρω είμαι σχεδόν σίγουρος όμως για, για αυτό τώρα που λέω δεν θα το πέταγα δηλαδή okay, τσίγερα, οπότε, να ο, κράξι, οπότε ένας φόβος σου εσένα είναι το backwards compatibility και κατά πόσο θα σε περίπτωση που γίνει revision δεν θα έχει τέτοιου είδους προβλήματα ε, αν όμως μιλάμε για μια κοινή αρχιτεκτονική ας πούμε επιμείνει στην Nvidia ας πούμε και σε Tegra επεξεργαστή και υπάρξει μια custom λύση από την Nvidia που παραμένει στην ίδια αρχιτεκτονική και μπορεί να υπάρξει το backwards compatibility. Γιατί, για παράδειγμα, το backwards compatibility υφίσταται στις, στις υπόλοιπες κονσόλες μια χαρά επειδή επωφελείται της αρχιτεκτονικής που είναι κοινή μεταξύ ναι. των καινούριων Xbox ας πούμε, και των προηγούμενων. Θα μπορούσε λοιπόν και στο Switch να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Ε, απλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος στο αν θέλει η Nintendo να κάνει κάτι διαφορετικό Ή αν θέλει απλά να βγάλει ένα revision του Switch Γιατί εμείς συζητάμε σε όλα αυτά τα επεισόδια τα τελευταία για το επόμενο βήμα Για το επόμενο Switch που θα πάει στο Next Gen Και είναι λίγο αμφίβολο αν αυτό που διαβάζουμε τώρα Αν η είδηση που διαβάζουμε και η φήμη, η φημολογία Έχει να κάνει με το επόμενο Switch ή αν έχει να κάνει με ένα απλό revision Ναι είναι αυτή, αυτό είναι το ότι δεν ξέρουμε τώρα για να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο, με μεγαλύτερη σαφήνεια κι εμεί. Αυτό που λέω, που έλεγα τώρα που το ψάξα είναι το Xenoblade Chronicles 3D, που έπαιζε όντω μόνο στο New Nintendo 3DS. Ε, και έχει και άλλα λέει 51 παιχνίδια τα οποία παίζανε μόνο στο New Nintendo 3DS. Βέβαια τα υπόλοιπα είναι άγνωστα όλα. Όχι όλα. Έχει ξέρω, Fire Emblem Warriors λέει, ή Minecraft New Nintendo 3DS Edition. Τέλο πάντων. Έ, έχει κάνει κάτι τέτοιο όμω. Αναρωτιέμαι αν θα κάνει κάτι αντίστοιχο και με το καινούριο το Switch. Για να σου λέει ότι θα παίζει μόνο στο Switch. Ε, Super Switch, ξέρω όπως το λένε. Όπω θα το λένε. Super Nintendo Switch, που λένε διάφοροι. Ε, άλλοι λένε, αυτό επίση θέλω να συζητήσω μαζί σου, ότι υπάρχει πιθανότητα να σου αλλάξει μόνο τον Dock. Για παράδειγμα, θα σε ενδιαφέρεσαι ένα κάτι τέτοιο. Να σου βγάλει μόνο ένα Dock, ξέρω εγώ, στα 150 ευρώ, για παράδειγμα, 200, ξέρω εγώ το οποίο θα προσθέτει δυνατότητες στην κονσόλα για να παίζει πιο δυνατά τα παιχνίδια. Ε, στο, επί, επί του παρόντος δεν θα με Όχι, λες. Τώρα δεν θα με γιατί με βάση το πλάνο της Nintendo με τα παιχνίδια που σκοπεύει να βγάλει, που ενδιαφέρουν εμένα, για παράδειγμα το επόμενο Zelda, το επόμενο Pokémon. Ε, το επόμενο μετρό. Χαχαχα. <χαχα> ε, τε, τα, τα παιχνίδια που γνωρίζουμε ότι θα βγουν ε, φαίνονται ήδη ότι δεν μπορούν να επωφεληθούν μια καλύτερη ανάλυση. Είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν. Δηλαδή ότι είναι και τα παιχνίδια ήδη, μάλλον κάπω. Ναι, αν, 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 αν βγει η Nintendo και κάνει μια direct που ανακοινώσει 4-5 παιχνίδια τα οποία θα παίζουν στο καινούριο Switch και θα είναι απίστευτα, ξέρω εγώ το σκεφτώ. Για, για, την ώρα τώρα που, που μιλάμε δεν υπάρχει στο άμεσο μέλλον κάτι τέτοιο και πρέπει για να συμβεί αυτό που λες να υπάρξει ρε παιδί μου ένας διαχωρισμός αυτό που συζητούσαμε πριν και να πει η Nintendo ότι κοίταξε να δείτε θα βγουν παιχνίδια που θα έχουν να κάνουν μόνο με το καινούριο Switch. Δεν θα μπορείς να τα παίξει το παλιό. Δεν ξέρω αν η Nintendo είναι κοντά σε αυτή την απόφαση, ειδικά με το fanbase που έχει χτίσει. Δεν, δεν νομίζω ότι θα θελήσει να αφήσει απ' έξω μια τόσο μεγάλη μερίδα ε, User, Μα ε, δεν θα αγοράσει. παίξουν οι fans τη Nintendo να πάρουν και την καινούργια. Κάθε φορά έτσι δεν γίνεται. Ναι, αλλά νομίζω ότι με τι πωλήσει που έχει κάνει και μάλιστα οι περισσότερε, όχι περισσότερε, αρκετέ από τι πωλήσει έχουν γίνει και πολύ πρόσφατα. Οπότε είναι too soon για να του πει ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να αγοράσετε καινούργια κονσόλα. Ε, Ενδεχομένω θα τη ρίξουν στην αγορά και θα γίνει σταδιακά αυτό. Θα περάσει ένα χρόνο για παράδειγμα για να σου πει ότι, α, ορίστε το πρώτο παιχνίδι που δεν μπορεί να παίξει στο Switch. Mm. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει απευθεία αυτό. Και δεν, δεν πιστεύω ότι η Nintendo. Πάντα αυτό βέβαια στο πλαίσιο τη κουβέντα που κάνουμε εμεί σε Simpletons, που δεν καταλαβαίνουμε το, την πολιτική τη Nintendo και δεν καταλαβαίνουμε το μαγικό ραβδάκι που έχει. Αλλά δεν καταλαβαίνω ε, πώ η Nintendo ε, θα το οριοθετήσει αυτό ε, και πώ ε, θα το πουλήσει. Ότι δηλαδή από τώρα και στο εξή ξεκινάει η νέα εποχή. Δεν ξέρω πώ θα το πουλήσει τον κόσμο. Είναι, είναι δύσκολο. Κι εγώ, κι εγώ εκεί μπλέκομαι. Και επίση, προφανώ, θα πρέπει να σου εξασφαλίσει ότι θα μπορεί να παίξει και μέσω backwards compatibility τα προηγούμενα παιχνίδια. Αν μιλάμε πάλι για switch και δεν μιλάμε για άλλη κονσόλα. Λέμε ναι. το η τιμή είναι μεγάλο, μεγάλη κουβέντα που το έθεσε στην αρχή και το αφήσαμε. Το πόσο θα κάνει. Μου είπε ότι αν το βγει ξεχωριστά και κάνει ένα διακοσάριο και είναι το συζητάμε. Αν όμω αυτή η κονσόλα και λαμβάνοντα υπόψη πόσο κόστιζε μέχρι πολύ πρόσφατα το Switch. Και ακόμα κοστίζει. Είναι αρκετά τσιμπημένη η τιμή του, θα έλεγα. Δεν <σομίως> για αυτά που. <σομίως>, <φοβία> αυτά, ναι. <σομίως> δεν ρίχνει τιμέ καθόλου η Nintendo. Ε, είχε στην εναλλακτική με το Lite. Οπότε, αν δεν σκοπεύει να ρίξει την τιμή και αν το Lite θα συνεχίσει να κάνει την την ίδια τιμή και το απλό σου θα συνεχίσει να κάνει τα χρήματα που κάνει τώρα. Πρέπει να είναι στα 320, πόσο κάνει τώρα. Ε. 3,29 νομίζω, Ναι. Ε, οπότε το επόμενο θα πρέπει να είναι πιο ακριβό και με, με, με τι δυνατότητε που προσφέρει θεωρητικά θα πρέπει να είναι πάνω από 4 εκατοστάρικα. Στάκα, 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 να το συζητήσουμε. Γιατί πρέπει να είναι πιο ακριβό. Από τη στιγμή που έχουν πέρασει 4 χρόνια, έχει αλλάξει τεχνολογία, ναι, θα αλλά... τιμή, η τεχνολογία. Okay, και αλλά και η τιμή τη αλλά Δεν θα έπρεπε λοιπόν με βάση αυτή τη λογική να έχει πέσει ήδη η τιμή των άλλων δύο. Όπου τη γαμίσαμε δηλαδή, αυτό μου λες τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσο και αν έχει παλιώσει ε, κάποια τεχνολογία, για, σου δίνω ένα παράδειγμα. Μπορεί το haptic feedback που έχει το switch, γιατί έχει μια μορφή haptic feedback, όταν κυκλοφόρησε να ήταν μια πολύ ακριβή τεχνολογία. Το motion, η motion τεχνολογία να ήταν πολύ ακριβή τότε. Ε, το touchscreen ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία μπορεί να, να βρει στο Switch, λέμε τώρα για το touch, είναι πανάρχια η τεχνολογία, μπορεί να ήταν ακριβή. Τώρα δεν είναι τόσο ακριβή. Ωραία. Εφόσον δεν είναι τόσο ακριβή, έπρεπε να έχει πέσει η τιμή του υπάρχοντος μοντέλου. Έπρεπε. Το καινούριο μοντέλο που θα έχει όλε τι ίδιε πατέντε και τεχνολογίε, συν ένα καινούριο τσιπάκι. Δεν θα πρέπει να κάνει τα ίδια λεφτά, συν κάτι ακόμα. Γιατί έχει το καινούριο τσιπάκι. Θέτει ένα πάρα πολύ ωραίο ζήτημα τώρα για την ε, οπτική που έχουμε για την τιμή. Γιατί η τιμή δεν εξαρτάται σχεδόν ποτέ αποκλειστικά από, τα, από το κόστο κατασκευή. Κάποιε εταιρείε το κάνουν αυτό το πράγμα για να χαμηλώσουν το κόστο για να αποκτήσουν κόσμο. Άλλε εταιρείε όμω δεν το έχουν ανάγκη και βασίζονται πάρα πολύ στο perception, στην αντίληψη ε, του κόσμου. Υπάρχει, ε, έχουμε το... δώσει πολλές πολλέ φορέ το παράδειγμα τη Γιαωμή, η οποία ανέβασε τα κινητά τη στα 1000 ευρώ για να μην νομίζει ο κόσμο ότι αγοράζει κάτι φθηνιάρικο. Ναι, και τα ξανά τώρα γιατί δεν τη βγήκε. Ε, <laughs> απ, απλά βγήκε και ένα άρθρο στο Games Industry ρε, παιδί, που το έχει opinion, δεν είναι δηλαδή. Απλά βασίζεται σε κάποια. Ε, στοιχεία για να, πει, για να δηλώσουν την άποψή του. Και η άποψή του είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή τώρα. Ακριβώ. Ότι η αντίληψη που έχουμε για τα παιχνίδια τη Nintendo ή η αντίληψη που έχουν οι ίδιε εταιρείε για το δικό του το προϊόν, η αξία που θέλουν να δώσουν στο δικό του το προϊόν, βασίζεται πάρα πολύ στην εμπειρία Nintendo, στην εμπειρία Sony. Και γι' αυτό του δίνει πάτημα να, να κοστολογήσουν, να ξέρω εγώ, το Demon Souls στα 80 ευρώ. Πάστα ε, και υπεραξία. ναι, αυτό θέλω να σου πω. Το, οποίο, το άρθρο, ρε παιδί μου, έκραζε με το γάντι βέβαια, αλλά έκραζε την τακτική τόσο τη Nintendo που δεν ρίχνει τα παιχνίδια τη καθόλου, όσο και τη Sony που βγάζει τα first party, τα δικά τη, στα 80 ευρώ. Γιατί, αν θυμηθούμε, είχε τι δηλώσει τι οποίε συζητάμε και εμεί στο podcast πέρσι, ξέρω εγώ πότε ήταν. Ε, που έλεγε ο Λέιντεν και ο Ράιαν ότι ε, εμεί θέλουμε να δίνουμε αξία στου παίχτε. Δεν ξέραμε τότε τι σημαίνει αυτό. Στην πορεία μάθαμε ότι αυτό σήμαινε ότι θα ανεβάσουν τα παιχνίδια. Στη, στη, θα ανεβάσουν ε, είχαν την παιχνίδια. μιλήσει ταυτόχρονα και για το κόστο παραγωγή των AAA παιχνιδιών, Βράβο. ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαντάζεται ο κόσμο. Σε τη διαστολή βέβαια έρχεται αυτό που είπες εσύ τώρα με την συμφωνία που έκανε η Nintendo με τη Samsung. Ότι δηλαδή η Samsung είχε απόθεμα από κάποια τεχνολογία που δεν, που δεν της πέτυχε, δεν πούλησε. Οπότε έκανε ένα πολύ καλό deal με την Nintendo και η Nintendo θα το βγάλει αυτό έξω. Η Nintendo παίρνει καλύτερο deal, θεωρητικά κατεβάζει το κόστος παραγωγής. Όμως το γεγονός ότι σου πουλάει ένα switch με 4K μπορεί να το να βάλει πάνω ό,τι καπέλο θέλει και να το πουλήσει για όσο θέλει. Ακριβώ. Και δεν θα σκεφτεί αν ο κόσμο ξέρει ότι αυτή η τεχνολογία είναι, ξέρω εγώ, ψηλοπαλιά ή απαρχαιωμένη ή αν χρησιμοποιεί το ίδιο τσιπάκι. Ο κόσμος... γιατί σου λέει ο κόσμο δεν θα ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό για να πουλήσουμε. Εγώ πάντω θεωρώ ότι αν τολμήσει οποιαδήποτε τιμή πάνω από την ήδη υπάρχουσα, θεω... ε, λαμβάνοντα υπόψη μα αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι που ξαναλέω, δεν έχουμε στοιχεία, απλά το λέω έτσι. Πε ότι έχει το ίδιο τσιπάκι ή κάποιο τέλο πάντων ρε παιδί μου, το οποίο δεν ανεβάζει το κόστο δραματικά αλλά αλλάζει την οθόνη με αυτή που λέμε. Και σου ανεβάσει, ξέρω, την τι τιμή στα 400, ε, θα είναι. Εντάξει. Στα 400 που παίρνει το PS5 Digital, έτσι. Είναι κάτι που δεν θα το περίμενε, για παράδειγμα, από την Nintendo, που θα σου έκανε τρελή εντύπωση αν συνέβαινε. Ρε παιδί μου, γκρινιάζω εδώ και πολύ καιρό για την Nintendo. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το περιμένω, γκρινιάζω λίγο περισσότερο. Θέλω να μην συμβεί αυτό. Και δεν θέλω. Δεν... Και πα στο διαλύο. Η Nintendo εταιρεία είναι ότι η Wusari θα κάνει, δεν θα τη πει κανεί. Προφανώ κοιτάει το όφελό τη. Δηλαδή να κατεβάσει τα λειτουργικά τη έξοδα, να ανεβάσει τα έσοδα τη. Και καλά κάνει. Μαγκιά τη. Τρελαίνομαι όμω όταν βλέπω κόσμο να το υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή ότι κάνει κακό στην αγορά, κάνει κακό στην τσέπη σου, κάνει κακό ε, στον ανταγωνισμό, κάνει κακό σε όλα αυτά με το να υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Είναι σαν να βγαίνουμε εμεί και να λέμε μπράβο στη Sony που έβαλε τα παιχνίδια του 80 ευρώ. Όχι. Ο καταναλωτή έχει ακριβώ τον αντίθετο ρόλο θεσμικά. Πώ να το πω. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Εκθέσεω δεν πρέπει ε, να γίνεται αυτό. Από, και από την αντίστοιχη και από τη Sony μεριά θα βρεθεί κάποιο να σου πει ότι καλά κάνουν και τα ανεβάζουν για να παραμείνει η ποιότητα των παραγωγών υψηλή ποιότητα. καλά κάνουν. Ε, εσύ, σαν καταναλωτή, δεν καταλαβαίνει ότι, ότι αυτό το πράγμα δεν σε συμφέρει εσένα και όχι μόνο εσένα, δεν σε δε συμφέρει όλη την αγορά το να, το να χαλάει έτσι τι ισορροπίε. Ε, απλά θέλω να σου πω ότι για του φαν αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Που θα υποστηρίξουν εταιρεία no matter what άσχετα αν με τα συμφέροντά του. Πρόσφατα έκανα ένα διάλογο στο Facebook, δεν ξέρω αν σου βγήκε στην αρχική σου γιατί όταν σχολιάζει σε δημόσιο post συνήθω τα βγάζει και σε φίλου σου. Έκανα post και, εσύ, και οι δύο βγαίνει σίγουρα. Το χοντοδοχείο. Έκανα το... έκανε, έκανε post, άμα ε, είσαι ε, σε φίλο, σου στέλνει ειδοποίηση. Φίλο σε φίλο, σου αν στέλνει ειδοποίηση ναι, στο Facebook. Ε, 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 εγώ έκανα σχόλιο στην επίσημη σελίδα τη Άκλου. Δεν... Το σχόλιο μου είχε πάρει 200 likes φάση, ε, αλλά μέσα στο σχόλιο μου είχαν μπει φαν τη Άκλου και με κράζανε γιατί έκανα την Άκλου. Και για, γιατί έκραξα την Atlas, γιατί έφεραν το Persona με port στο Steam, το Persona 5 Strikers, για το οποίο μιλήσαμε και είπαμε ότι είναι πολύ fan service παιχνίδι και ακολουθεί την, την canon ιστορία του, του Persona 5 και χωρί να έχει παίξει το Persona 5, δεν μπορεί να έχει την πλήρη εμπειρία, α πούμε. Και μπαίνω και γράφω στην Atlas για ποιον γαμμένο λόγο, όχι ακριβώ έτσι, πιο ευγενικά, για ποιον γαμμένο λόγο, ρε παλιό <laughs> δεν, βγάλατε ε, το Persona 5, το, το, original παιχνίδι πρώτα, δεν κάνατε port στο PC και φαίνεται κατευθείαν το sequel του στο PC. Και μπαίνανε από κάτω και μου γράφανε, ναι, ξέρει, κάποιοι μπορούν να μπουν να δουν και walkthrough στο YouTube. Το είχαν αυτό για σοβαρό επιχείρημα Ότι δηλαδή θα μπει κάποιο και θα δει στο YouTube walkthrough του παιχνιδιού και αυτό είναι ισοδύναμο με το να έχει το παιχνίδι στην πλατφόρμα να το παίξει. Άλλοι μου είπαν έχουμε όλοι πολλέ πλατφόρμες. Εγώ λέει το έπαιξα στο PlayStation το 5 και πήρα στο PC το, το Strikers. Ναι, λέω, δεν έχουν όλοι όλε οι πλατφόρμε. Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι κάποιοι καταλάβανε και κάνανε like, αλλά υπήρξαν σκληροί φαν τη Atlas που μπήκαν και μου λένε γιατί, γιατί βρίσκεται την Atlas. Μια χαρά τα κάνει η Atlas. Μπράβο. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και αυτό. Εγώ το βρίσκω παράλογο. Αλλά για έναν σκληροπυρηνικό φαν, κάποια πράγματα τα δικαιολογεί για την αγαπημένη εταιρεία και λέει ναι, καλά κάνουν. Ξέρουν αυτοί και ξέρουν. Εντάξει, αυτό είναι ο ορισμό του fanboy Likiu. Α, όπω επίση, μου έδωσε φοβερή πασέ για να συμπληρώσω και το δεύτερο παλικάράκι που με το οποίο είχα ομιλία με στη βδομάδα Nintendo ο οποίο γυρνάει και λέει ε, ότι και το Nintendo Switch λέει, ήταν, στην, ήταν η αιχμή τη τεχνολογία όταν βγήκε. Του γράφουμε από κάτω όλοι ότι ρε φίλε αυτό απλά δεν ισχύει, ξέρω εγώ, είναι τέτοια φάση. Και λέει πώ λέει, αφού μέχρι και 4K μπορεί να βγάλει. Ποιο? κοιταζόμασταν μεταξύ μα όλοι, εικονικά. Τι εννοεί μπορεί να βγάλει 4K του γράφει ο Άμα το συνδέει, λέει σε 4K τηλεόραση. Εντάξει. Λοιπόν, να, να εξηγήσουμε σε αυτό το σημείο ότι ναι, βλέπεις 4K πάντα σε 4K τηλεόραση επειδή κάνει upscale η τηλεόραση. Δεν σημαίνει ότι παίζει το Switch 4K. Το Switch στέλνει ένα σήμα και το παίρνει τηλεόραση και το κάνει κάτι άλλο. Και προφανώ προφανώς δεν έχει και καμία βελτίωση στην εικόνα γιατί δεν υπάρχει πληροφορία, έτσι. Δηλαδή κάνει ένα τυπικό upscale για να μην φαίνεται η οθονίτσα τόση στις όσες είναι στις στόχες και απλά στην τεντώνει. στην κάνει, Resize, resize. Το πιάνει με το ποντίκι στην άκρη και το απλώνει. Αυτό. <laughs> και θα μιλήσουμε και για τα DLSS και πώ το είπαμε, Fidelity FX Super Resolution μετά, τα οποία κάνουν κάτι αντίστοιχο, αλλά εκεί όντω βελτιώνεται. <laughs> <laughs> ε, ε, με την Nintendo μια... δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι μια καλή στιγμή να το κλείσουμε το θέμα Nintendo. Yeah. Ε, σω επανέλθουμε όταν δούμε τα σχόλια του κόσμου, <clears throat> γιατί έχουν υπάρξει κάποιε τοποθετήσει και για εκεί. <laughs> Ε, λοιπόν. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά που λέμε τώρα προφανώ δεν τα παίρνετε τη μετρητή. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια ανάλυση βάση και ε, πάνω σε εικασίε και πάνω σε, στα ελάχιστα στοιχεία που έχουμε. Έτσι. δεν είναι ένα estimated guess, α πούμε. Δεν είναι κάτι yeah. παραπάνω. Yeah. Yeah. Αυτό είναι και το point του να γίνεται διάλογο και κουβέντα πριν υπάρξει είδηση. Έτσι, γιατί και εμεί οι ίδιοι το καταλαβαίνουμε ότι το, η δεν έχει μεγάλη βαρύτητα. Όμω μπορεί να γίνει κουβέντα είναι ωραίο γιατί εξασκούμε την κριτική μα σκέψη, ρε παιδί μου. Για όταν θα σκάσει η είδηση, να έχουμε κάποια φίλτρα που να το έχουμε περάσει. Και να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για το αν πρέπει να ενθουσιαστούμε ή αν πρέπει να απογοητευτούμε για κάτι. Δείτε το έτσι. Το... Αυτό είναι disclaimer και από του δυο μα για να συγκαλύψουμε την τεράστια εμπάθεια που έχουμε βέβαια. <laughs> Αλλά εκτό από αυτό, δείτε τη θετική πλευρά τη Πέκουλα, αν έχει. Ε... Λοιπόν, ε... Ε... αφήνουμε Nintendo για την ώρα. Θε να πούμε για την AMD που το ξεκίνησε στο θέμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν έχουμε πολλά κάπου εκεί. Από το φίλο μα το Linus βγήκε. Ο Linus Tech Tips, ο γνωστό. Just, just the tips. Ε, ναι, είχε πληροφορίε, λέει Insider, ότι, ε, ε, ότι η AMD ετοιμάζεται τέλο πάντων να βγάλει αυτή την τεχνολογία την οποία λέει, την είχε ανακοινώσει και από πιο παλιά. Δεν το ήξερα εγώ το μέχρι αυτό. Την είχε ανακοινώσει και από πιο παλιά και στην ουσία είναι ο ανταγωνιστή, ας πούμε, του DLSS τη Nvidia που συζητάμε τόσο καιρό. Έχουμε κάνει βέβαια πολλέ φορέ κουβέντα σε αυτό το podcast μιλώντα για το DLSS και προλογίζοντα τι καινούριε κονσόλε. Όταν ακόμα μιλούσαμε για το τι τεχνολογίε θα μπορεί να έχει το καινούριο Xbox και το καινούριο PlayStation και είπαμε ότι μάλλον θα υπάρχει μια τεχνολογία αντίστοιχη του DLSS ε, της τη Nvidia για να εδραιώσει, να κάνει στάνταρτ το 4K. Γιατί από μόνο του το 4K για να είναι native Απαιτεί τεράστιου πόρου που δεν θα ήταν λογικό ας πούμε, να το δούμε σε μια consumer κονσόλα με μια τιμή γύρω στα 500 ευρώ. Είναι η λύση λοιπόν το DLSS. Το, το DLSS είναι η πατέντα τη Nvidia. Ε, έρχεται τώρα με φήμη ε, η AMD, όχι η ίδια, έρχονται φήμε μάλλον σε σχέση με την AMD για το Fidelity FX. Σωστά το λέω. Σωστά. Ε, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα, μια παλέτα, πώ το πω, είναι ένα, ένα μάτσο ένα μπούλιο από τεχνολογίε. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ίδια την αντίστοιχη τεχνολογία του DLSS, το οποίο DLSS σημαίνει Deep, deep Learning Super, super sampling. sampling. Λοιπόν, Super Sampling είναι μια τεχνολογία την οποία την έχουμε ξαναλύσει στο παρελθόν, θα το ξανακάνουμε. αυτό ήθελα να ε, σου πω, αν μπορεί να εξηγήσουμε λιγάκι τι είναι το Super Sampling και όλα αυτά που συζητάμε. Και αυτό που είπαμε για την Nintendo, e α πούμε, που είπα τώρα για τέντομα τη εικόνα. Ε, Πε εσύ που το είσαι technical, πες το. Για το... Το, για, για το super sampling μιλά και θα πούμε και για το deep learning μετά. Ωραία. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αυτό που κοροϊδεύσα δηλαδή, λίγο πριν με τον τύπο που λεει οτι ότι βγάζει 4K το switch, που δεν βγάζει. Ε, ή, που στην ουσία βγάζει μέχρι 1080. Το output δηλαδή τη κονσόλα, το στεγνό από τη θύρα είναι 1080p. Όταν το βάζει σε μια 4K τηλεόραση, τι γίνεται. Στην ουσία παίρνει το σήμα η τηλεόραση και η τηλεόραση η ίδια. Για να μην σου δείξει, σίγουρα θα έχετε δει, α πούμε, για παράδειγμα, όταν έχετε στην οθόνη του υπολογιστή σα ανάλυση, ξέρω εγώ, Full HD 1920-1080, και πετάξετε πάνω μια φωτογραφία 720p, σίγουρα θα έχετε δει ε, την φωτογραφία να είναι μικρή στην οθόνη. Δεν τεντώνει. Αν πατήσει όμω για. Πώ το λένε, να σου τεντώσει όλη την οθόνη, εκείνη τη στιγμή γίνεται κάποιο είδου upscaling. Το ίδιο πράγμα, σκεφτείτε, ανάλογο μάλλον, γίνεται στι τηλεοράσει με ε, άλλη τεχνολογία βέβαια. Ε... Γιατί, γιατί, για να το κάνουμε ακόμα πιο λιανά, γιατί δεν είναι εύκολο ε, απλά να κάνουμε upscale σε όλε τι εικόνε. Γιατί με το ίδιο παράδειγμα που σα έδωσε ο Παύλο, σκεφτείτε μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή, ένα emoticon, ένα emoji, μια εικόνα που είναι πολύ, πολύ χαμηλή ανάλυση, την οποία βάζετε να δείτε σε full screen σε μια τεράστια τηλεόραση. Αυτό. Παύλο, καλά. Ε, ε, ε... Ναι, Έπρεπε να βάλω ένα καλούδιο τώρα και έχει γύρει λίγο η κάμερα, αλλά ναι. Ωραία. Αν λοιπόν βάλετε μια πολύ μικρή φωτογραφία, μια πολύ μικρή εικόνα σε μια τεράστια οθόνη και την κάνετε full screen, θα δείτε ότι αρχίζει να χάνει την ποιότητά τη. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πίξελ, η ανάλυση που λέμε λοιπόν, όταν είναι για παράδειγμα μια εικόνα 32x32, σημαίνει ότι είναι 32x32 σε πίξελ, ρε παιδί μου. Όταν εσύ θα την απλώσει σε μια ανάλυση 1920x1080, αυτά τα πίξελ θα αρχίσουν να απομακρύνονται από μεταξύ του, θα γίνεται μια ανάπλαση άλλων πίξελ. Με, 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 αναλογία, ανα, με αναλογία μεταξύ του, με αναλογικότητα, και θα αρχίσουν να φαίνονται τα pixels. Είναι το, το, αυτό το πιξέλισμα που δείχνει η ποιότητα. Αυτό δείχνει, θα δείχνει θα θόρυβος, στην ουσία. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώ το πράγμα. Και είναι γιατί δεν, αυτό σημαίνει γιατί δεν υπάρχει πληροφορία. Η εικόνα έχει κατασκευαστεί με λιγότερα pixels. Και εσύ προσπαθεί να κάνει ανάπλαση περισσότερων pixels, τα οποία δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει πληροφορία. Γίνεται εικονικά, α πούμε. Λοιπόν. Όλο αυτό τώρα που λέει ο Βαγγέλης γίνεται, σε... υπάρχουν τεχνολογίες πλέον άπειρες που δημιουργούν βελτιωμένη εικόνα βάσει αυτού. Δηλαδή παίρνεις ποιότητα χαμηλότερη και την κάνει σε καλύτερη ανάλυση με τεχνολογίες στην ουσία τεχνητής νοημοσύνης, είναι το DLSS και το, πώς το είπαμε, FidelityFX. Το οποίο τώρα τι σημαίνει, η τεχνητή νοημοσύνη τώρα που μπαίνει σε αυτό το πράγμα. Αυτό που να, να, κάνω, να ναι. κάνω, μια παρένθεση πριν φτάσουμε στο deep learning, να πούμε ναι. ότι υπάρχουν και άλλες ε, μέθοδοι που συναντούσαμε μέχρι τώρα, για ναι. να, που, που, ουσιαστικά όταν γινόταν το upscale σε μια μικρότερη ανάλυση, αυτές, αυτά τα rough edges, αυτές οι, οι γωνίες, τα, το, πιξ, το πιξέλιασμα που συνέβαινε στις γωνίες, το εξαλείφαμε με το anti-aliasing. Το aliasing είναι αυτά, τα σκαλάκια που γίνονται. Όταν λοιπόν βλέπαμε το TAA, το FAA, όλα αυτά λέγονταν temporal aliasing, είτε λέγονταν. Ε, ε, παύλο άλλε τεχνικέ που, που θυμάσαι τώρα. Είναι FAA. ναι, υπάρχουν, τέλος, πάνω, υπάρχουν διάφορε τεχνικέ οι οποίε χρησιμοποιούν διαφορετική μέθοδο για να καλύψουν τι ατέλειε. Εκεί που φαίνεται ότι η εικόνα θολώνει επειδή την τραβάς να φτάσει στην ανάλυση που θες εσύ. Η νέα μέθοδος λοιπόν που συζητάμε τώρα με τον Παύλο που έχει να κάνει με το Deep Learning, το DLSS δηλαδή της NVIDIA και το Fidelity έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί δεδομένα που έχει συλλέξει η εταιρεία με βάση το συγκεκριμένο παιχνίδι, γνωρίζοντας το ακριβώς πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο παιχνίδι, έχοντας ε, στο cloud και κατ' επέκταση στους drivers της κάρτας σου, γιατί κατεβάζει μέσω των drivers αυτή την πληροφορία και γνωρίζει η κάρτα γραφικών σου, ότι σε αυτό το παιχνίδι, σε εκείνο το σημείο, θα ρεντάρω αυτό ακριβώς το πράγμα και για να φανεί πιο όμορφο σε μικρότερη ανάλυση θα κάνεις ακριβώς αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, να το πούμε τελείω μπακάλικα. Έχει συνηθίσει ρε παιδί μου εσύ να παίζει third person shooters. Στα third person shooters ξέρει ότι ο χαρακτήρα στέκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην οθόνη, που σημαίνει ότι τα pixels εκεί πέρα μπορεί να είναι κάπω σταθερά κάπω. Ε, και ο χαρακτήρα αυτό στρίβει. Οπότε αλλάζουν τα γύρω από το χαρακτήρα, τα pixels. Η τεχνητή νοημοσύνη στην ουσία ε, έχει μάθει ότι όταν ξαναπέξει κάποιο αντίστοιχο παιχνίδι που ο χαρακτήρα είναι στο κέντρο, ε, θα αλλάξει το γύρο γύρω του. Οπότε την επόμενη φορά θα το κάνει λίγο καλύτερα, θα το κάνει λίγο βελτιωμένο. Όλη αυτή η γνώση, α πούμε, και η πληροφορία είναι συλλογική από κάποιο σημείο και έπειτα. Οπότε μαζεύει ό,τι έχει μαζέψει στο τέλο και σου βελτιώνει τα παιχνίδια που παίζει ήδη. Πολύ μπακάλικα αυτό. Πάρα πολύ μπακάλικα. Στην ουσία έτσι λειτουργεί το, αυτό που λέμε τώρα το deep learning. Mm -hmm. ε, όσον αφορά τώρα το upscaling και όλα αυτά που συζητάμε, υπάρχουν πάρα πολλοί μεθοδοί για upscaling. upscaling μπορεί να κάνει η τηλεόρασή σα μόνη τη. Δηλαδή, στην ουσία, με το που κουμπώνει πάνω, ε, η τηλεόραση έχει έναν αλγόριθμο για να μην σου βγάζει μικρή οθόνη, να στη βγάζει μεγάλη, χωρί να φαίνεται ο θόρυβο. Ε, σου εξαλείφει αυτό το θόρυβο με δικέ τη μεθόδου. Συνήθω οι τηλεοράσει δεν έχουν τίποτα τρελά εξειδικευμένο, αλλά όσο πιο καινούργια είναι η τηλεόραση. Τόσο βελτιωμένο θα το δείτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τόσο με λιγότερο θόρυβο. Γι' αυτό, αν πάτε ξέρω, σε τηλεόραση του 2017, να δείτε τηλο, ε, πώς το λένε, κανάλι επίγειο, ε, τηλεόραση, εννοώ, ΩΜΕΚΑ για παράδειγμα, ε, που παίζει σε μια ανάλυση. Ξέρω εγώ τώρα το ψηφιακό, δεν νομίζω να παίζει καν. Δεν θυμάμαι καν αν έχει HD το ΩΜΕΚΑ. Τέλο πάντων. Ε, έχει HD, αλλά αυτά νομίζω ότι σε 1080i. Οκ. Okay. Ε, και το βάζει σε 4K τηλεόραση για παράδειγμα, σε τηλεόραση του 2017 θα βλέπατε περισσότερο θόρυβο από όσο να το βάλετε σε μια πιο πρόσφατη τηλεόραση που έχει καλύτερο αλγόριθμο για να κάνει αυτή την ανάπλαση σε 4K, για παράδειγμα. Δεν είναι ότι η εικόνα που βλέπετε μπροστά σα είναι 4K. Το σήμα όμω δεν είναι 4K, οπότε γι' αυτό δεν λέμε ότι βλέπουμε 4K εκείνη την ώρα Βλέπουμε 1080. Ε, κάτι αντίστοιχο τώρα γίνεται και στι κονσόλε και στου υπολογιστέ και παντού. Η, το βασικό το concept για το DLSS και το Super Fidelity Resolution, όπω λέγεται Fidelity FX, είναι ότι στην ουσία αντί να βάλει εσύ στο ρευολαγιστή σου κατευθείαν να σου παίξει 4K, το βάζει να παίξει σε 1440 ή 1080 και του λε με DLSS κάτω μου να παίζει ε, να βλέπω 4K. Οπότε σου κάνει μια ανάπλαση, η οποία όμω είναι αυτή τη στιγμή η ανώτερη που υπάρχει ε, σε είδο. Δηλαδή και η Nvidia και φαντάζομαι και η AMD έχουν τι πιο εξελιγμένε μεθόδου για κάτι τέτοιο. Η Nvidia ούτω ή άλλω είναι πρωτοπόρε τεχνολογίε σχεδόν στα πάντα σε ό,τι αφορά τεχνητή νοημοσύνη. Και ακόμα είναι, και στο game streaming, ε, α πούμε, που ναι, ναι. πολλοί προσπάθησαν. ήταν... Τεχνολογίε οι... ICT είναι γενικά top στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μπροστά. Ε, οπότε αυτό το πράγμα, το DLSS και όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε για το upscaling είναι τε, κάτι άλλο, α πούμε, για παράδειγμα. Το checkerboard που συζητάμε για το, για το PlayStation. Η μέθοδο που χρησιμοποιεί είναι πάλι μια μέθοδο ανάπλαση. Αυτό είναι το upscaling, ανάπλαση. Παίρνει μια εικόνα με λιγότερη πληροφορία και τη μετατρέψει σε μια εικόνα με μεγαλύτερη πληροφορία, εξαλείφοντα όμω το θόρυβο ή δείχνοντα τέλο πάντων, ζωγραφίζοντα έτσι τα πίξελ, ώστε να φαίνεται πιο ομοιόμορφη εικόνα. Αυτό είναι η ανάπλαση. Ε, το Checkerboard είναι μια μέθοδο τέτοια, η οποία ήταν και αρ, αρκετά ε, αποδοτική. Αρκετά αποδοτική, ναι. Από την άποψη ότι ναι, δεν είναι ε, 4K τα παιχνίδια που έβλεπε αλλά ήταν αρκετά καλή ώστε να έχει την ψευδέστηση ότι βλέπει κάτι σε 4K. Σίγουρα ήταν πολύ ανώτερη ε, από την Και A με χαμηλού πόρου. Δεν, δεν απαιτούσε και πολλού πόρου συστήματο. Μπράβο. Αυτό Υπό, είναι το όλο η, το η, η, η διαφορά με τον DLSS όμω είναι ότι δεν απασχολεί καθόλου του ε, απλού πόρου συστήματο. Δεν ε, απαιτεί raw power, α πούμε που λένε. Έχει συγκεκριμένου πυρήνε. Τα, τα cores, τα συγκεκριμένα τη Nvidia, Tensor Cores, δεν θυμάμαι πώ λέγονται, έχει συγκεκριμένα cores, α πούμε, συγκεκριμένου επεξεργαστέ πάνω στην GPU, οι οποίοι ασχολούνται και με το Ray Tracing και με το DLSS. Και είναι ο λόγο που το DLSS υποστηρίζεται μόνο από RTX κάρτε, γιατί έχουν αυτό το τσιπάκι πάνω. Ε, να, να ξεκαθαρίσω για το Fidelity FX ότι είναι ένα toolkit, α πούμε. Είναι ένα, είναι ένα, το είπα και στην αρχή, ένα μπούγιο από εδώ. Από υπηρεσίε και από τεχνολογίε. Ε, το, το συγκεκριμένο λέγεται Fidelity Effects Super Resolution, δηλαδή ένα κομμάτι του Fidelity Effects και αυτόν που μπορεί να κάνει. Συ, συγκεντρωτικά το Fidelity Effects έχει να κάνει και με ray tracing τεχνολογίε κτλ. Οι οποίε δεν έχουν πατενταριστεί από την AMD ακόμα. Ε, Όπω, α πούμε, η Nvidia βγάζει κάποια τρέιλες, ας πούμε στο κανάλι τη και λέει ότι ray tracing RTX, το λέει RTX on συγκεκριμένα. Hashtag RTX on. Και δείχνει παιχνίδια με RTX που όντω χρησιμοποιεί ε, trademarked trademark ε, τεχνολογίες τεχνολογίε τη Nvidia σε σχέση με το ray tracing που δεν έχει να κάνει μόνο με, τα, με, τα, τι αντανακλάσει. Έχει να κάνει και με το φω, έχει να κάνει και με τα εφέ, έχει να κάνει με, με του καπνού, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Λοιπόν, ε, το θέμα μας όμως εδώ πέρα είναι ότι ε, ο, αυτό που είπε ο Λάινος τέλος πάντων στο κανάλι του είναι ότι μάλλον αυτή η τεχνολογία είχε αναπτυχθεί από την, από την, AMD πάρα πολύ καιρό πριν και σας γυρίζω πίσω στα παλιότερα podcast που συζητούσαμε για τις καινούριες κονσόλες και ότι πώς μπορούν αυτές να εφαρμόσουν τεχνολογίες που θα σκάσουν στο μέλλον για να υποστηρίζετε το 4K. Ε, πιθανολογεί λοιπόν ο Λάινους ότι αυτό το πράγμα υπήρχε και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα γιατί εργάζεται η AMD πάνω στο ενδεχόμενο να την κυκλοφορήσει αυτή την τεχνολογία και να είναι συμβατή όχι μόνο με τι καινούριε κάρτε γραφικών που βγάζει, αλλά και με παλιότερο hardware που έχει ήδη κυκλοφορήσει. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι μία αποκλειστική τεχνολογία στην επόμενη γενιά η AMD, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμη και στι RDNA2 κάρτε και στι κονσόλε. Τι τρέχουσε που έχουν βγει, δηλαδή το PlayStation 5 και το Series X. Το, το σημείο που αξίζει να σταθούμε είναι ότι αυτό μπορεί να το δούμε τελικά και στι κονσόλε. Γι' αυτό το συζητάνε τόση ώρα, ε, δηλαδή να έχει την ουσία DLS στι κονσόλε. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για του παίχτε. Το DLSS και το αυτές, αυτού του τύπου οι τεχνολογίε στην ουσία θέλουν να σταθεροποιήσουν, ας πούμε, τις επιδόσεις. Κάπως ο τρόπος που δουλεύουν είναι στην ουσία σαν να βάζουν ένα στόχο, για παράδειγμα, στα 60 FPS και μετά μέσω της ανάπλασης προσαρμόζουν την, την, το resolution που κάνει render το παιχνίδι και μαζί με, το, με, το, με την ανάπλαση σου φτάνουν σε ένα επίπεδο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να το έχεις βάλει εσύ ότι θέλω να βλέπω 1440 native ανάλυση να γίνεται upscale σε 4K μέσω DLSS, αλλά να έχω σταθερά τα 60. Αυτό το πράγμα τώρα παίζει όλη την ώρα το παιχνίδι ε, και στην ουσία σου κρατάει πολύ σταθερέ επιδόσει για να μπορεί να παίξει και να το ευχαριστηθεί. Και η διαφορά σε αυτό που βλέπει. Ε, δεν, δεν, δεν το καταλαβαίνει το μάτι μα. Δηλαδή πρέπει να κάτσει να κάνει ανάλυση σε καρέ. Πώ κάνει το Digital Foundry, για να καταλάβει τελικά πού ακριβώ παίζει ανάπλαση και πού όχι. Σε ή, μπορεί σημεία... να το δεις, ή μπορεί να το δει σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Για παράδειγμα, ήταν πολύ έντονο στο Medium. Mm -hmm. σε, σε κάποια σημεία που, από πίσω σου υπήρχε εφέ ε, και υπήρχε γι' αυτό ε, 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 πάλι με άλλη τεχνική ανάπλαση στο quantum break. Αν θυμάσαι, που γύρω mm -hmm. από του χαρακτήρε γινόντουσαν αυτά τα artifacts, ε, οπότε δεν είναι τέλεια τεχνολογία ακόμα. Βέβαια, αν συγκρίνει το DLSS 1 με το DLSS 2, υπάρχει τεράστια διαφορά. Οπότε παίρνει update αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε DLSS 3 ή μπορεί να δούμε revisions μέσα στη γενιά που να το κάνει ακόμα καλύτερο. Και επειδή έχει να κάνει με deep learning ουσιαστικά αυτό τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκ, βρίσκει η εταιρεία του τρόπου να μαθαίνει στο σύστημα, να του περνάει μέσω από drivers updates στα PC είτε από updates, με updates στι κονσόλε, νέου τρόπου να διαχειρίζεται συγκεκριμένε σκηνέ. Και σκέψου, Παύλο, αυτό να λειτουργεί ε, σε συνδυασμό ή να λειτουργεί επικουρικά πάνω, ε, πάνω του. Μια τεχνολογία όπω έχει το Xbox για παράδειγμα, το Variable Rate Shading ε, και με όλε τι υπόλοιπε τεχνολογίε που έχει, που μπορεί να βάλει τον στόχο πολύ παραπάνω. Μπορεί δηλαδή να έχουμε το στάνταρ του 4K60 και με τις, με τις επικουρικές αυτές τις τεχνολογίες να δούμε και στόχο 120 FPS σε ένα παιχνίδι AAA που δεν θα το περιμέναμε να το δούμε, για παράδειγμα. Ακριβώς. Στην ουσία έχουμε ήδη τεχνολογίες που το βοηθάνε αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, ε, τα περισσότερα παιχνίδια στις κονσόλες αυτή τη στιγμή λειτουργούν με dynamic resolution. Τι σημαίνει το dynamic resolution? Σημαίνει ότι σε κάποια φάση μπορεί να παίζει σε 1080, μετά στην επόμενη σκηνή να παίζει στα 1440 και στην επόμενη σκηνή να παίζει σε 4K. Λέμε τώρα αν συνδυάσει αυτή την τεχνολογία μαζί με μια τεχνολογία σαν το DLSS, στην ουσία η ποιότητα που βλέπει μπροστά σου, ενώ σε κάποια σημεία μπορεί να παρατηρήσει, ξέρω εγώ, λίγο θόρυβο, που ήδη είναι βελτιωμένο, ξαναλέω, σε σχέση με τα προηγούμενα τα οποία παίζανε σε χαμηλότερη ανάλυση και βλέπει ούτω ή άλλω θόρυβο, αυτή τη στιγμή δεν βλέπει τόσο θόρυβο, πόσο μάλλον αν βάλει και κάτι πάνω του, σαν το DLSS και λειτουργεί επικουρικά τέλο πάντων το άλλο, ε, εκείνο που θα εξαλειφθεί τελείω το θόρυβο και δεν θα βλέπει τίποτα. Δεν θα yeah. βλέπει yeah. αφορκεί κρύσταλλο. Αλλά δεν διότι υπάρχουν και ήδη οι τουγκλες, υπάρχουν ήδη ρυθμίσει ρυθμίσεις στην συγκεκριμένη ε, τεχνολογία, στα PC τουλάχιστον, που μπορείς να, να επιλέξεις εσύ σε τι θες να εστιάσεις. Στο performance, στο quality, στο... να έχεις ένα balance στο αποτέλεσμα. Αν εσύ λοιπόν θες ως στόχο τα 120 fps, το παιχνίδι μπορεί να υπακούσει και να σου ρεντάρει ουσιαστικά σε internal ανάλυση αυτό που γίνεται render να είναι σε ακόμα χαμηλότερη. Να, δηλαδή, αντί να... αυτή τη στιγμή που μιλάμε Συνήθω έχουμε 1440p render, το οποίο γίνεται upscale μέσω τη οποιαδήποτε μεθόδου σε 4K. Αυτό είναι το standard αυτή τη στιγμή. 1440 είτε με checkerboarding είτε με κάποια άλλη τεχνική ανάπλαση. Μπορεί λοιπόν, αν εσύ στοχεύει στα 120 FPS, να ρεντάρει το μηχάνημα στα 1080 και να σου κάνει εσένα 4K μέσω του DLSS στα 120 FPS. Το οποίο όσο πιο κάτω πα στην internal ανάλυση, τόσο πιο έντονα θα είναι τα FE, αυτά, τα artifacts και αυτές οι ατέλειες που εντοπίζονται. Όμως αν εσένα το, το, το δισκοπότηρό σου, το ιερό, σαν τον φίλο μου τον Πάχο, είναι το 60 ή το 120, σάρι, το frame rate δηλαδή, μπορείς να, έχεις κάποιες, να κάνεις κάποιες μικρές θυσίε στην ποιότητα της απεικόνησης για να έχεις το frame rate που επιθυμείς. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για τη γενιά μας. Βλέπουμε γενικά, νομίζω, τρελέ βελτιώσει σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με την αρχή, α για παράδειγμα τη προηγούμενη γενιά που αναγκαζόντουσαν οι developers και παίζανε 900 π ή παίζανε 30 FPS, ξέρω εγώ, με 900 π. Ε, γιατί τώρα βλέπει παιχνίδια τα οποία αν μπορούν να τα πάνε ακόμα και στα 60 p να πέφτουν ακόμα και πάρα κάτω σε ανάλυση. Δηλαδή, έβλεπα από πάλι Digital Foundry, δεν πιο παιχνίδι που έπεφτε στα 648 p για παράδειγμα. Αλλά δεν το καταλαβαίνει τόσο. Γιατί έχει τέτοιε τεχνικέ τύπου ανάπλαση και dynamic resolution, μάλλον που ανεβοκατεβαίνει, που δεν το πιάνει το μάτι σου. Γιατί τη στιγμή τη δράση είναι που πέφτει η ανάλυση και ανεβοκατεβαίνει. Ε, οπότε και δεν το καταλαβαίνει και σου κρατέ σταθερέ τις επιδόσει. Που οι επιδόσει είναι αυτέ που καταλαβαίνουμε εμεί, γιατί έχουν σχέση και με το interaction με το παιχνίδι. Ε, όλο αυτό το σύστημα τέλο πάντων φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ περισσότερο optimized σε σχέση με την προηγούμενη γενιά και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον έχει πολύ καλή εικόνα όταν κάθεσαι να την παρατηρήσει και πέφτει η ποιότητα εκεί πέρα που δεν το παρατηρεί. Οπότε είναι optimized όλη η εμπειρία. Αυτό μετράει πάρα πολύ γιατί έχει βελτιώσει στο σύνολο της επιδόσεις των παιχνιδιών. Βάλε και τι επιμέρου πατέντε όπω είπαμε του καθενό, είτε με το variable rate shading, είτε με τη Sony, με τον SSD, τα profiles που έχει που σου λέει ότι δεν ρεντάρει, ότι δεν βλέπει κτλ. Όλα αυτά μαζί μπορούν να μικρύνουν ε, τα μιλισεκόντ τα οποία απαιτούνται για να γίνει render κάθε frame. Ε, όλες Όλε αυτέ οι τεχνολογίε μπορούν να βοηθήσουν με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλότερου στόχου, να πηγαίνει πιο ψηλά ο στόχο, είτε σε ανάλυση είτε σε frame rate. Και επίσης όλα αυτά που λέμε, επειδή έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στα, στα PC και στις κονσόλες, το Xbox και το PlayStation, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε και από την Nintendo αν έχει καινούριο Nvidia τσιπάκι πάνω που μπορεί να ε, ε, εφαρμόσει ε, AI τεχνολογίες, ας πούμε, να έχει DLSS. Λοιπόν, ε, αυτά και με την AMD. Ε, να πούμε όμω ότι η AMD εκτό από, από αυτέ τι τεχνολογίε που φημολογούνται ότι κυκλοφόρησαν, έβγαλε και μια καινούργια κάρτα γραφικών, έτσι. Σωστά. Ε, το, άρθρο. Η, να, το, το βρήκα. Παρουσιάστηκε η 6700 XT, ε, η οποία θα είναι ένα σκαλί παρακάτω από την 6800 από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι με 12 GB ε, GDDR6 RAM και δεν θυμάμαι τελικά αν είδαμε τιμή ή όχι. Όχι νομίζω είπαμε τελικά. Ε. Το ψάχνω, θα σου πω. Συνέχιση. Ε, όχι, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Α, μόνο. <laughs> λέει πάντω ότι αυτή τη φορά μάλλον ε, θα κοιτάξουν να, 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 με το πλάνο τη διανομή, τη διάθεση. Να μην <χι> ε, υπάρχει έλλειψη γιατί οι 6800 και οι 6800 εξτή είναι σε έλλειψη αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Η συγκεκριμένη ε, κάρτα, κάρτα μπήκε στην κατηγορία, λέει, τη RTX 3070 με μια τιμή που μάλλον θα είναι κοντά στις 3060, από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι δηλαδή πιο οικονομική. Ε, θα ενσωματώνει 12 GB μνήμης GDDR6 ε, και θα υπάρχει υποστήριξη για DirectX 12 Ultimate AMD Fidelity FX, αυτά που συζητούσαμε πριν λοιπόν. Τεχνολογία Radeon Image Sharpening, το οποίο αυτό το έχω, το έχω δει, είναι, είναι καλούτσικη τεχνολογία, εντάξει δεν είναι Φασί αντιαλάιζινγκ πάλι, super sampling και Κάνει sharpening ουσιαστικά. Επειδή χρησιμοποιούν πολύ motion blur, χρησιμοποιούν διάφορε τεχνικέ στα παιχνίδια για να κάνουν αυτό το softening συνήθω. Είναι το αντίστροφο. Όταν κάτι είναι blurry, είναι θολό, mm. κάνει image sharpening και φαίνεται πιο crisp. Και μπορεί να είναι χαμηλότερη ανάλυση και να φαίνεται πιο. Ε, λοιπόν, free sync, anti-lag, anti boost VRS, όλε αυτέ τι τεχνολογίε που είναι τη AMD HDMI 2.1, ε, και ουσιαστικά ο στόχος αυτής της κάρτας είναι του range των 1440p δηλαδή αν κάποιος παίζει σε 1440p monitor, αυτόν στο η κάρτα αν κάποιος πάει για παραπάνω σίγουρα θα θέλει να κοιτάξει τις πιο καλές κάρτες όπως είναι οι 6800 XT ας πούμε ε, υπάρχουν και κάποια benchmarks που έχουν κυκλοφορήσει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα δεν έχει νόημα να, τα... να σταθούμε σε αυτά ε, τι άλλο αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο για την κάρτα όμορφα ε... Θες να περάσουμε στα παιχνίδια του PlayStation VR. Ναι, τα έχω ανοιχτά. Που θα έλεγα ότι είναι η επόμενη μεγαλούτσικη είδηση της εβδομάδας. Ναι. Είχαμε... Να, να πούμε ότι αρχικά είχαμε μια ανακοίνωση σχέση με το μέλλον του VR, το οποίο όμως ήταν τελείως αόριστη, δεν έγινε κάτι πολύ συγκεκριμένο αρχές προηγουμένης εβδομάδας και στη συνέχεια είχαμε ένα post στο PlayStation Blog που μιλάει για κάποια καινούργια παιχνίδια που έρχονται στο PlayStation VR. Ε, ποια είναι αυτά, Παύλο? Λοιπόν, ε, στην ουσία μιλάμε για παιχνίδια τα οποία θα παίζουν στο τωρινό το PlayStation VR, έτσι. Άσχετα αν ε, ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έρθει κάποια στιγμή Next Gen PlayStation VR, δεν έχει σχέση γιατί θα αρχίσει. Οπότε τα παιχνίδια που παρουσιάστηκαν τώρα προφανώ είναι για το τωρινό. Ε, στην ουσία η Sony έκανε μια ιδιαίτερη παρουσίαση. Πήρε μια μέρα σχεδόν ολόκληρη για να μα δείξει να παρουσιάσει κάποιε ανακοινώσει να βγάλει κάποιε ανακοινώσει, ένα-δύο ώρε διαφορά το ένα με το άλλο. Ε, και μα έδειξε έξι καινούργια παιχνίδια, έξι νέα ε, παιχνίδια, τα οποία δεν είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα. Και ξεκίνησε το πρώτο, ήταν το Doom 3 VR Edition. Ε, από ό,τι διαβάσαμε μετά το Doom, το 3 λέει, ήταν να βγει και παλιότερα, δηλαδή βγήκε κάπου τα είχαν σπάσει με τα δικαιώματα, κάτι είχε παιχτεί. Ε, τελικά θα το δούμε όμω το PlayStation VR. Είναι το κλασικό το Doom 3, όπω το ξέρουμε, το αγαπημένο μου από τη σειρά. Το horror παιχνίδι τη σειρά. Και έρχεται με VR υποστήριξη στο PlayStation VR. Τα γραφικά όπως τα είδα είναι όπω ήταν τότε, αλλά VR. Ε, δεν ενθουσιάστηκα ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Και αυτό ήταν το μεγάλο χαρτί από τα έξι αυτά παιχνίδια. Στην ουσία γιατί είναι το μόνο γνωστό. Ε, δεν ξέρω αν έχει βα... βάλει βίντεο. Προσπαθώ, αλλά μου ζητάει να βάλω την ηλικία μου. Και θα, βάλω θα, θα, δι... θα βάλω τη δικιά σου. σου <laughs> πει μετά είστε σε ευπαθή ομάδα, δεν κάνει να τα δείτε αυτά που έχουμε να σα δείξουμε. Ε, το παιχνίδι τέλο πάντων, για όσου δεν ξέρουν, το Doom το 3 είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με τα Doom και Doom Doom, 2016 και Doom Eternal. Ε, και προφανώ και με τα πιο παλιά, γιατί ήταν, είχε κάνει μια στροφή στο survival horror. Είναι λίγο λίγο πιο αργό, δεν έχει την ταχύτητα δηλαδή που έχουν τα υπόλοιπα Doom. Και στην ουσία έχει scares, έχει τέτοια πραγματάκια. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχει πάλι κλασικά το οπλοστάσιο το τεράστιο, οι εχθροί που, έχουν, που τους ξέρουμε οι αγαπημένοι ε, και είναι σίγουρα πιο horror σε σχέση με τα άλλα που είναι πιο action. Το συγκεκριμένο τώρα το παιχνίδι λέει θα σας επιτρέπει να τσεκάρετε πίσω από γωνίες, ξέρω εγώ, εξαιτίας του, της VR ε, Θα μπορείτε λέει να βάλετε τον, τον, τον φακό. Το Doom 3 ήταν γνωστό γιατί ε, η κράταγε στο φακό ή έπρεπε να βάλει πίσω το φακό για να βγάλεις το όπλο και αυτό το πράγμα σου δημιουργούσε μια ένταση. Τώρα λέει ότι ο φακό θα μπορεί να κουμπώσει πάνω στα όπλα, Ζημούτ. είναι ένα νέο χαρακτηριστικό, ναι έλατε αλλάζει πολύ αυτό. Mm. Ε, θα επιτρέπει λέει 100 degree quick turn, ε, τι άλλο, αυτά, κατά τα άλλα θα είναι ίδιο. Α, θα okay. έχει και τα, και τα expansions που είχαν βγει τότε, δεν τα έχω δει αυτά, δεν τα έχω παίξει νομίζω. Έχουν βγει δύο expansions για το παιχνίδι, θα υπάρχουν μέσα και αυτά. Δεν μα είπαν την τιμή ούτε νομίζω πότε θα βγει. Λέει πότε θα βγει, 15 ώρε λέει η παιχνιδιού, ε. Mm. Είναι κανονικό. Είναι ένα single player campaign. 20, λοιπόν, 29, Μαρτίου. 29 Μαρτίου για PlayStation 4 και backwards compatible με το PlayStation 5. Μπράβο. Ντομάτσι μου ήρθε και ο adapter σε μένα. Αυτό εδώ, εδώ είναι ο adapter. Mm. Είχα μπει μέσα σε, στη σελίδα που κάνει αυτό. Είναι ο adapter που χρησιμοποιείται στο PlayStation 5 για να κουμπώσει πάνω του PlayStation VR. Ε, επειδή δεν υπάρχει θύρα ειδική, στην ουσία το βάζει σε USB απλή, και από την πίσω μεριά έχει τη θύρα αυτή που μπαίνει το, η, η, η κάμερα του. Όχι η κάμερα, το, το PlayStation VR. Η κάμερα ήταν, δεν θυμάμαι. Ε, η κάμερα. Ε, επειδή ήθελε ειδική θύρα, την οποία την είχε στο PlayStation 4 και δεν υπάρχει στο PlayStation 5, έχουν βγάλει αυτόν τον adapter, το οποίο στο στέλνει δωρεάν. Μπαίνει μέσα στη σελίδα για όσου δεν ξέρουν. Όσοι έχετε πάρει πλέον 5 είστε λίγοι, το ξέρω. Και, όχι, και, όσοι έχετε και PSVR είστε ακόμα πιο λίγοι. Δηλαδή το, το κοινό που έχει αυτά τα δύο μαζί πρέπει να είμαστε δεκάτομα σύνολο. Και το, και το, κοινό που βλέπει και podcast VG24. <laughs> <laughs> είναι κανεί, μηδέν. Ο <laughs> Παύλο. Ε, αξίζει όμω αυτό να το αναφέρουμε, ρε φίλε, γιατί είναι στην ουσία ε, η Sony το ήξερε ότι αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται να το βάλουμε σε κάθε κουτί, γιατί θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα το χρειαστούν. Οπότε σου λέει, θα το κάνουμε αυτό τον τρόπο. Και να, πω, δουλειά... βέβαια, να πω βέβαια ότι είχα, εξ, ε, είχα εκφράσει πολύ έντονα τι αμφιβολίε μου ότι η θα καταφέρει να στείλει σε όλο τον κόσμο actually αυτό τον adapter. Μάλλον είμαστε πάρα πολύ λίγοι, ρε φίλε, γι' αυτό το κάνει εύκολα. Τα κατάφερε όμω ε, και ναι. σε κάποιου πήγε και ψηλό άμεσα. Σε κάποιου άργησε, σε κάποιου πήγε πολύ άμεσα. Ε, εμένα μου έκανε, ήρθα από Γερμανία και μου ήρθε νομίζω μέσα σε δύο-τρει εβδομάδε. Δεν, δεν έκανε παραπάνω. Το πέτυχα στο ταχυδρομείο κάτω σε ένα σκληρό χάρτινο πλαστικό φάκελο. Σκληρό χάρτινο πλαστικό, σκληρό χάρτινο φάκελο. Ε, και είχε μέσα μόνο αυτό ξέρω εγώ και ένα χαρτάκι, αν θυμάμαι καλά. Mm -hmm. ε, στην ουσία μπαίνει σε μια σελίδα στη Sony. Αν πατήσετε δηλαδή PSVR, PS5, ξέρω εγώ, στάνταρ θα σα πετάξει τη σελίδα. Μπαίνετε μέσα, βάζετε τα στοιχεία σα, βάζετε το serial number που έχει στο κουτί του PlayStation VR. Τη συσκευή δηλαδή που έχετε, βάζετε το serial number. Ε, και μετά στο τέλο σου γράφει ότι ok, είσαι eligible τέλο πάντων για να πάρει τον adapter, οπότε θα σα το στείλουμε. Και αυτό μέσα σε δύο-τρει εβδομάδε μου ήρθε. Πολύ εύκολη διαδικασία, πολύ απλή. Δεν το έχω συνδέσει ακόμα. Ε, αυτά. Και είχε μέσα και... Υπάρχουν αυτά. και χειρότερα. Υπάρχουν και κάποιοι τύποι σαν και εμένα που ακόμα δεν έχουν δει PSVR. Δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου, κάτι. <laughs> ακόμα. <laughs> Τέλεια. Ε, λοιπόν, έχει μεταξύ, τμήμα. Το έχει αναφέρει και εσύ την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σου πω για τα παιχνιδιά. Είναι, έχει, έχει να κάνει και με αυτό. Ε, ότι έχει κάποιε εκπτώσει στο PlayStation Store. Ναι. Δεν ξέρω αν έκανε καμιά αγορά. Εγώ τσίμπησα κάποια. Ε, ε, κάποια. πήρα κάποια indies εγώ. Ναι, indies. Αυτό, τα indies του είναι ένα και ένα. Καταρχήν, δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί ποτέ τόσε εκτόσει σε indie τίτλου. Είναι στο χέρι χειμή... Τόσο χαμηλέ εκτόσει. Δηλαδή, υπάρχουν, υπάρχουν ναι. παιχνίδια που κάνανε ένα ευρώ, ξέρω εγώ, και δύο. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Πέντε ολόκληρε σειρέ, ξέρω εγώ, με πέντε ευρώ. Ε, πήρα κάποια. Πήρα το Last Campfire, πήρα το. Πώ το λένε το άλλο... Α, πήρα το Unfinished. Όχι. Unfinished Swan. Όχι, όχι, το, το την πάπια, Untitled Goose Game. Α, ah, το Unfinished One είναι με κύκνο. Ο, το ναι, Game είναι. Ξέρετε, αυτά επειδή τα έχω, δεν είδα τι τιμέ πήρανε. Γιατί τα, επειδή είμαι indie fan, ρε παιδί μου, indie gamer. στο 10 ευρώ είναι αυτά τα δύο που είπα τώρα. Τα περισσότερα, τα καλύτερα, τα είχα ήδη αγοράσει, ρε παιδί μου. Λίγα δεν είχα πάρει. Πήρα, α πούμε, το Dear Esther που το είχε σε ένα πακέτο. 1 ευρώ. Εντάξει, για ένα ευρώ αξίζει αυτό το παιχνίδι. Τρία παιχνίδια. Έχει μέσα το Hue, το, το Dear Esther και άλλο ένα. Τρία παιχνίδια με 1 ευρώ. <σταγελόν> Εντάξει, Α, είναι, αυτά είναι τα τρελά. Στην ουσία, στα Indies θα βρείτε τρελέ παιχνιδάρε. Τρελέ παιχνιδάρε. Έχει μέσα αριστούργήματα, ρε παιδί μου. Είπε, πήρα πάλι στο 10 ευρώ το Telling Lies του τύπου που έχει βγάλει το Hair Story. Ένα τύπου φάση investigation με αληθινού ηθοποιού. στο οποίο τσεκάρει βιντεάκια και ψάχνει μόνο να, <σταγελόν> να βρει την αλήθεια. Και γνωστού ηθοποιού κιόλα. Η τύπησα που παίζει mm. κόκκινο μάλα έπαιζε και στο Halt Catch Fire που είναι από τι αγαπημένε μου σειρέ. Άμπραβο. Και παίζει και ο, ο πρωταγωνιστή ήταν γνωστό, αλλά δεν τον θυμάμαι πώ λέγεται. Mm. Ε, πήρα διάφορα, αλλά τέλο πάντων έχει μπόλικα και έχει και για PlayStation VR. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια του PlayStation VR που αξίζει να τα δείτε. Είναι παιχνίδια δηλαδή, αν έχει PlayStation VR, έχουμε βγάλει και ένα άρθρο παλιότερα στο VG24. Ναι, αν ναι, ναι. λέρετε ναι. VG24 PSVR Best Games, α πούμε, θα σα το βγάλει. Ε, mm. Στην ουσία έχουμε τα 30 καλύτερα παιχνίδια του PlayStation VR. Yeah. Έχει κάνει το αρχικό και το αρθράκι. Έχουμε τι προτάσει μα δηλαδή για το PlayStation VR. Τέλο πάντων. Είχαμε καιρό να δούμε πάντω VR παιχνίδι. Το τελευταίο που είχε βγει ήταν το, mode, το Hitman 3 στην ουσία που είχε ένα mode ε, VR που πέσει ολόκληρο το παιχνίδι, όλη την τριλογία σε VR. Ε, αλλά ακόμα και πριν από αυτό είχαμε αρκετό καιρό να δούμε. Δηλαδή, μέσα στην προηγούμενη χρονιά δεν είδαμε πάρα πολλά σε PSVR. Mm. Και πάνω που λέγαμε ότι ίσω έχει πέσει η υποστήριξη, ίσω δεν το στηρίζουν τόσο κτλ. Ε, σκ... ναι, Sky, ναι, Βασικά, όχι boom, doom. <laughs> καλό. Ή, ήταν καλό, ήταν καλό. Ε, Κάει αυτό το PlayStation VR Spotlight το οποίο εμφάνισε αυτά τα έξι παιχνίδια που είπαμε. Λοιπόν, το πρώτο ήταν το Doom το 3. Το δεύτερο είναι το Song in the Smoke. Ε, το οποίο δεν έχω ιδέα περί τίνο πρόκειται. Λέει ότι είναι ότι δεν, δεν το ξέραμε καν. Ε, κανένα από αυτά βασικά δεν ξέραμε. Αλλά ε, ούτε ποιοι είναι από πίσω δεν ξέρω σε αυτό. Είναι η 17-bit, λέει ονομάζεται η εταιρεία. Στην ουσία είναι ένας survival τίτλος, που θα βγει μέσα στο 21 και το survival όπως καταλαβαίνετε προϋποθέτει crafting, προϋποθέτει απειλές στο περιβάλλον που πρέπει να χτίσετε τα δικά σας όπλα και να σαπίσετε τον κόσμο που βρίσκεται γύρω σας έχει διάφορα λέει τα και τέτοια, hands survival λέει εδώ πέρα μπορείτε να χτίσετε όπλα να τα πιάσετε, είναι first person μπορείτε να, το, να ψάξετε να βρείτε την τροφή σας δεν ξέρω τι άλλο. πράγμα, ψάχνω να βρω για αυτό το παιχνί. Έχει ένα ωραίο κειμενάκι τέλο πάντων στο PlayStation Blog. Αν θέλετε να το διαβάσετε. Δείχνω βιντεάκι. Ήταν... Θα σε βοηθούσα, αλλά δείχνω βιντεάκι. Ωραία. Τι βλέπει, <laughs> Γιατί εγώ δεν το έχω δει. Καν. Βλέπω μία πολύ ωραία τσόντα. <laughs> όχι πλάκα. <κάνω>. Βλέπω... <laughs> 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 βλέπω... <laughs> βλέπω το βίντεο από το παιχνίδι που είπε εσύ τώρα. Που το... είναι τίποτα ενδιαφέρον. Ε, δείχνει crafting, δείχνει τόξο. Δείχνει... Ναι, έχει μεγάλο κείμενο. Κα... Μιλάει για τι λειτουργίε ουσιαστικά ότι μπορεί να, να, να κάνει crouch, μπορεί να κάνει craft, μπορεί να, έχει melee weapons με τσεκούρια και τέτοια. Μπορεί να έχει ε, τόξα και να φτιάχνει βέλη και να επιτίθεσαι στα ζώα. Μου θυμίζει λίγο Far Cry Primal σε VR φάση. Πολύ. Έλα, ρε. Πολύ ενδιαφέρον φαίνεται. Αν πράγμα, καλό. Μ με φάνταση στοιχεία βέβαια μέσα, φανταστικά πλάσματα και τέτοια. Α, τα τέρατα δεν είναι. Τα ζώα μάλλον δεν είναι. Όχι, από ό,τι τα βλέπω είναι λίγο σαν μεταλλαγμένα. Δεν καταλαβαίνω αν είναι. Προφανώ τα γράφει μέσα στο κείμενο, αλλά ποιο κάθεται να διαβάσει τώρα. Και ποιο προετοιμάζει εκπομπή καταρχά, για να βγει να. <laughs> λοιπόν, πάμε στο λοιπόν, επόμενο. Το επόμενο παιχνίδι φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Είναι από του δημιουργού του Phantom Covered Ops. Δεν το ξέρω. <laughs> είναι ένα τίτλο όμω, ο οποίο είναι action adventure, δηλαδή θυμίζει λίγο το Blood and Truth, το οποίο ήταν αρκετά καλό για PlayStation VR. Με πιο κόμικ στοιχεία. Έχει τρελώσει την κάπω βλέπω πολύ Η κάλυψη και το και το shooting είναι ένα προ ένα, δηλαδή σημαίνει ότι εσύ θα πρέπει να πηγαίνει πίσω από τα τέτοια να καλύπτεσαι, να και τα λοιπά. Μιλά ε, για το ε, Ναι, μιλάω για το fract, δεν το είπα, συγγνώμη. Δεν το είπα και ψάχνω να το πει Ωραίο. Ε, στην τύχη. Ναι, μιλάω για το fract. Action adventure. Καθαρό Έχει μέσα skiing, έχει τρέξιμο, έχει climbing, έχει base jumping, έχει zip lining. Φαίνεται πολύ πιο διασκεδαστικό από το προηγούμενο που λέγαμε. Ε, στην ουσία επιτρέπει ελεύθερη κίνηση στο χώρο. Νομίζω το Blood and, ε, λέω, blood and Truth δεν ήταν ε, με free movement. Αυτό είναι με free movement. Ήταν με πηγαίνεις από σημείο σε σημείο. Το οποίο ήταν και αυτό που με είχε ενοχλήσει. Αλλά θεωρείται πολύ καλό και το Blood and Truth. Ε, το παιχνίδι λέει, το συγκεκριμένο αυτό, το fragment ε, θα έχει και... Στην ουσία είναι λέει, classic action cinema, ρε παιδί, μου. Λέει, σκεφτείτε μια έκδοση του Day Hard, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Mm. Ε, και στην επιφάνεια λέει υπάρχει και σάτυρα τύπου Robocop Style Cutting Edge έτσι το λέει. Ε, αν έκανε λέει παιχνίδι ο Paul ωραίο, μ' αρέσει, με, με, με έχει ψήσει ήδη αυτό. Ε, και το σημαντικό είναι ότι το παιχνίδι θα πάρει βελτιώσεις λέει και για PS4 Pro και για PlayStation 5, δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό, γιατί στην ουσία τα παιχνίδια που βγαίνουν έως τώρα του Όποιο παίξει μάλλον σε PlayStation 5 τα παιχνίδια του PlayStation VR έχει τι βελτιώσει που είχε και το PlayStation 4 Pro, αν έχει κάποιε ένα παιχνίδι. Yeah. Ε, τώρα είναι η πρώτη φορά που διαβάζουμε ότι θα έχει και για PlayStation 5. Καλό αυτό. Μπορεί να δούμε δηλαδή ανεβασμένη ανάλυση επιτέλου. Γιατί ω γνωστόν τα παιχνίδια του ε, PlayStation VR, ακόμα και στο PS4 Pro, παίζουν με αρκετά χαμηλή ανάλυση. Okay. Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Που είναι ευτυχώ ένα παιχνίδι που ξέρω. Ε, πρόκειται για το sequel του I Expect You To Die το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου PlayStation VR παιχνίδια και χαίρομαι πάρα πολύ που θα δούμε sequel σε αυτό ε, στην ουσία είναι φτιαγμένο full για VR γιατί είναι escape room δηλαδή έχει ξέρω εγώ κάποια συγκεκριμένα δωμάτια το παίζει κατάσκοπος και έτσι είναι στο στυλ αυτό το retro 70's που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με τον Αντώνη και σου έχει να σε βάζει μέσα σε κάποια δωμάτια όπου μπορεί να σε έχουν αχμαλωτήσει, να σου έχουν δέσει τα χέρια, να έχει κλειστά παράθυρα, να σε τσεκάρει κάποιο σνάιπερ απ' απέναντι και κάτι τέτοια. Ε, και εσύ πρέπει να βρει τρόπο πώ να ξεφύγει από αυτό. Δηλαδή στην ουσία θα πρέπει, ξέρω εγώ, θα σκέφτεσαι. Το κλειδάκι, μάλλον είναι σε εκείνο το σικτάρι. Αν τραβήξω τα χέρια μου σε αυτό το σωλήνα, μπορώ να φτάσω σε εκείνο το σικτάρι, να βγάλω το κλειδί, να κυκλωθώ, να μην με δύο σινάιπερ. Έχει τέτοια σκηνικά. Ε, με, να μην με πιάσει η bomba, να σκοτώσω τον τάδε. Έχει τέτοια πάρα πολύ ωραία σκηνικά με slow motion, με. Τέτοια... Sorry. Υγεία! Υγεία πάνω απ' όλα. Ε, σκηνικά ρε παιδί μου με slow motion και με τέτοια. Εκρήξει, ξέρω εγώ. Είναι φανταστικό παιχνίδι. Και πολύ έξυπνο. Και τώρα από ό,τι φαίνεται το sequel είναι μία από τα ίδια. <laughs> Αλλά αυτό δεν είναι κακό γιατί ήταν πολύ ωραίο και το πρώτο. Δηλαδή, αν σου έχει μόνο και μόνο ρε παιδί μου περισσότερε τέτοιε πίστε. Ε, είναι πάρα πολύ καλό. Okay. Το παιχνίδι θα λέγεται I expect you to die 2 the, the Spy and the Liar. Λοιπόν, αυτό ήταν το τρίτο παιχνίδι. Mm. Έχουμε πει 1, 2, 3, 4 ήταν αυτό. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι για το οποίο δεν έχω να πω πολλά είναι ένα, το Zenith. Το οποίο είναι και MMO. Το οποίο είναι αυτό. Είναι το. Δεν νομίζω να έχω δει πολλά MMO VR. Έτσι δεν είναι. Θυμάσαι εσύ κανένα. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα. Δεν, δεν έχω βιάρια, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Βασικά δεν ασχολούμαι ούτε με MMO, οπότε δεν έχω να σου πω κάτι. Ότι, <laughs> ε, αυτά αυτά <laughs> τα βλέπω σαν <laughs> τίτλου. Τα βλέπω σαν <laughs> τίτλου και τα περνάω, ε, Ναι, και εγώ δεν έχω να πω πολλά. Η αλήθεια είναι. Είναι ένα JRPG, λέει Inspired. Δεν είναι JRPG αυτό, το έχει φτιάξει η δυτική ομάδα, αλλά είναι Inspired από JRPG. Έχει στοιχεία δηλαδή από εκεί. Ίσως σε πιάσω κάπου εκεί εσένα. Ναι. Αλλά είναι ταυτόχρονα και MMO. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα έχει μάχη σε first person, ρε παιδί μου, και έχει. Κοίτα, μαχή, αν ήταν VR παιδί. το παιχνίδι και δεν ήταν σε first person, θα ήταν αβόητο να ξέρει. Εντάξει, όχι, γιατί. Υπάρχουν πολλά που είναι. <laughs> ε, τα καλύτερα παιχνίδια του VR είναι αυτά που δεν είναι σε first person, γιατί έχουν βρει γραμμάτε ιδέε για το πώ να τα υλοποιήσουν. Για παράδειγμα, ξέρω το Astrobot που βλέπει την πίστα. Λε και έχει κάνει το δωμάτιό σου πίστα και έχει ένα ανθρωπάκι που περπατάει γύρω σου στην πίστα. Είναι καταπληκτικό. Και έχουν, έχουν, βγει αρκετά. Το Moss, α πούμε, είναι αντίστοιχο τύπου. Αυτά είναι τα καλύτερα. Top. platformer ξέρω εγώ, που πρέπει το να μος, ε, νομίζω, είναι. Το νομίζω, είναι first person ουσιαστικά, γιατί εσύ βλέπει το ποντικάκι και είσαι ο τρίτο που βάζει με το χέρι του πράγματα, ξέρω εγώ. Οπότε είναι λίγο σαν ένα σε first Εντάξει, person. Αν το πάρει έτσι, ναι, αλλά χειρίζεσαι το, το ποντίκι, δεν χειρίζεσαι το. Δεν αλλά... Υπάρχει κι άλλο παιχνίδι που λε, δηλαδή που εσύ αλλάζει την πίστα γύρω σου για να περπατήσει κάποιο αυτόματα, κάποιο ναι, άλλο ναι, χαρακτήρα ναι. αυτόματα. Αλλά σε αυτό είσαι εσύ όντω το ποντίκι, δηλαδή που είναι στο ποντίκι. Anyway, το, αυτό το φανταστικό MMO παιχνίδι που λες τώρα. Zenith, ναι. Δεν, η αλήθεια είναι και εγώ τώρα που είμαι σε αλλά και στο το παίζω λίγο περισσότερο ενθουσιασμένο, αλλά δεν ενθουσιάστηκα με τα έξι παιχνίδια αυτά που είδαμε. Δηλαδή, μόνο το Xpectre to Demo μου ψηλάρισε και το Doom το 3 00 να το παίζα, μέχρι εκεί. Mm. Ε, αλλά και το επό, επόμενο παιχνίδι που θα σου πω τώρα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Το After the Fall είναι ένα fast paced, λέει, co-op FPS ε, παιχνίδι. Το οποίο έρχεται από του δημιουργού. Του Arizona Sunshine. Το Arizona Sunshine είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια σε VR και δεν μιλάω μόνο για PlayStation VR που όντω είναι στα top, στα charts εδώ και πολύ καιρό. Είναι πολύ δημοφιλέ και στι υπόλοιπε VR platforms. Ε, 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 Κινείσαι ελεύθερα, αν θυμάμαι καλά, και στην ουσία έχει να αντιμετωπίσει ορδέ από ζόμπι σε διάφορε πίστε. Μπορεί να, είναι, να ακούγεται λίγο χάλια, αλλά είναι πολύ πιο ωραίο από ό,τι το λέω τώρα. Είχε δηλαδή, ήταν, ήταν από τα καλά PlayStation VR παιχνίδια που είχα παίξει. Τέλο πάντων. Τώρα έρχεται το επόμενο παιχνίδι από αυτού, το οποίο ονομάζεται After the Fall. Ε, από όσο ξέρω, παρουσίασαν μόνο ένα cinematic trailer. Δεν πρέπει να έχει gameplay αυτό μέσα, έτσι δεν είναι. Ναι, από ό,τι βλέπω, cinematic είναι. Ναι. αλλά λέει το παιχνίδι θα μπορείτε να το παίξετε ή με dual move controllers, με τα δύο move, ή με το PSVR aim controller, για το οποίο έχουμε δει μηδενική υποστήριξη. Πραγματικά δηλαδή, τα παιχνίδια που υποστηρίζουν το aim controller πρέπει να είναι με το Zori 10. Ναι. Και είναι πολύ κρίμα αυτό, γιατί έχει φοβερή υλοποίηση στα παιχνίδια που έχει το aim controller. Το Farpoint, α πούμε, που δώσανε και τώρα στα PS Plus, όποιο έχει το aim controller ή όποιο μπορεί να το βρει το aim controller, είναι καταπληκτικό με, με, το, με το Farpoint ξέρω, και το aim controller μαζί. Ε, αυτά είχα να πω για τα VR τα παιχνίδια. Δεν έχει άλλο. Δεν ξέρω πώ φάνηκαν εσένα. Όχι, έξι παιχνίδια αυτά ήταν. Δεν ξέρω πώ φάνηκαν εσένα. Θα σέψει για να αγοράζει VR τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν με ψήνει να δώσω χρήματα για, για, αυτό και θα είναι η δεύτερη αναφορά μου σε Kinky Staff αλλά αν έπαιρνα VR θα το έπαιρνα για άλλους λόγους. Το έχω ξαναπεί αυτό. Mm, δεν, θα, yeah. δεν θα το έπαιρνα για να παίξω Moss και Iron Man και... Όχι ότι μεγαλάει, θα έπαιρνα VR για να παίξω Alex, ας πούμε. Δεν θα έπαιρνα για να παίξω Δυστυχώς Iron Alex εδώ. Ναι δεν λέω PSVR, θα έπαιρνα γενικά VR για να παίξω κάτι σαν το Alex. Δηλαδή, θα ήθελα να κάνει ένα βήμα παραπέρα το Virtual Reality για να επενδύσω σε αυτό. Δεν μου αρκούν τέτοια παιχνίδια για να επενδύσω. Βέβαια, αν είχα κάποιον φίλο, ρε παιδί μου, αρχισυντάξει το VG24 και με είχε καλέσει να παίξω ποτέ PSVR, θα πήγαινα, ρε παιδί μου, να το δοκιμασω mm -hmm, αλλα mm -hmm. δεν έτυχε. Το ακούω, το ακούω αυτό που λέω. Εντάξει. Καραντίνα μου, ρε η θα βαριέται και ο κόσμο αρκετά με το VR, γιατί δεν νομίζω να έχουμε πολλού που έχουν πλαίσει στο VR. Θε να περάσουμε στο επόμενο. Ναι. Λοιπόν. Ε... Τι να σου πω. Θε να μου για το Game Pass, Το Game Pass. Είχαμε την τιμή να μάθουμε τα νέα παιχνίδια που μπήκανε. Ε, ως ε, PC user του Game Pass μπορώ να σου πω ότι απογοητεύτηκα γιατί είδα μόνο ένα παιχνίδι να μπαίνει Φυσί, και ουσί, αυτό ουσί, ήταν ουσί. το Football Manager το 2021 το οποίο ήδη κατέβασα και εγκατέστησα και οφείλω να σου πω ότι ε, στην έκδοση του Lexton που, που δίνει το Game Pass δεν ξέρω αν στο Steam υπάρχει αυτό το πρόβλημα mm. δεν ξέρω επίσης αν στο VG έχουμε γράψει review για το Football Manager το 2021 νομίζω ότι το, το έχει γράψει ο Άρης σε μένα υπήρχε πρόβλημα με το scaling. Δηλαδή, δεν μου έβγαζε τα κουμπιά που βρίσκονται στη γωνία, το χ, το ok, το apply που βρίσκονται στι γωνίε. Ήταν σαν να είναι zoomed. Και όταν προσπαθούσα να κάνω zoom out, α πούμε, γιατί έχει, έχει κάποιο scalability, α πούμε, μέσω κάποιων ρυθμίσεων στι ρυθμίσει, είτε έβγαινε προ τα κάτω, είτε έβγαινε προ τα πλάγια. Οπότε δεν μπορούσα να το κεντράρω και δεν μπορούσα να παίξω. Να παίξω. Και όταν κατάφερα yeah. να το βλέπω σωστά. Ε, το, το σημείο που μπορούσα να κάνω κλικ στο κάθε κουμπί ήταν λίγο πιο πάνω από το σημείο που το έβλεπα στην οθόνη μου. Είχα πρόβλημα, τέλο πάντων, για να παίξω. Ε, Συγγνώμη δεν παίξω. έχει συγκεκριμένη ανάλυση, να σου πει ότι θα παίζει σε ε, Τη ρυθμίζω, ναι. Τη, τη ρυθμίζω, όμω ε, έχει πρόβλημα με το scaling γιατί έχει και ρυθμίσει με το. Επειδή το Football Manager είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολύ text. Και εσύ, για παράδειγμα, mm. μπορεί να παίζει ένα τεράστιο μόνιτο στα 1080p και να σου φαίνονται τα γραμματάκια πάρα πολύ μικρά ή πάρα πολύ μεγάλα, ανάλογα το πόσο μεγάλο ah, είναι το μόνιτο σου και σε τι ανάλυση παίζει. Ε, Ρυθμίζει και το scale. Αλλά όταν το scale το έφερνα στα μέτρα τη οθόνη τη δική μου, δεν μπορούσα να κάνω κλικ πάνω στα κουμπιά. Μπορεί mm. αυτό να μην το αντιμετωπίσει κάποιο που έχει μια οθόνη πιο συμβατική για PC, όπω α πούμε μια 23 οθόνη σε 1080-1440p. Εγώ που σε αυτό το setup που είμαι τώρα παίζω με μεγάλο μόνιτο, με 1080p αλλά 30DR, δεν μπορούσα να το, να το κεντράρω και έψαξα στο Google και βρήκα ότι έχει θέμα με το, με το scaling, αρκετοί χρήστες και περιμένουν update και okay. δεν έχει βγει κάποιο update. Okay. Ε, αλλά, ξαναλέω, αν κάποιο έχει πιο συμβατικό setup στο PC του, μπορεί να μην το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Εγώ προσωπικά πήρα ένα παιχνίδι από το Game Pass γι' αυτό το μήνα <laughs> και μου έκατσε στο λαιμό. Ε, μπορούν όμως το ίδιο να πούνε και οι χρήστε της κονσόλα, οι οποίοι πήραν το NBA του K21, που είναι μεγάλη προσθήκη, είναι σημαντική προσθήκη, όμως δεν είναι η next gen έκδοση. Οπότε οι χρήστε του Xbox και του Cloud, το οποίο ακόμα στην Ελλάδα εντάξει, δεν χρησιμοποιείται τόσο, ε, το πρώτο παιχνίδι που είδαν να μπαίνει στην συλλογή ήταν το NBA του K21, όμως η last gen έκδοση. Ε, να πούμε ότι επίσης στην συνδρομητική υπηρεσία της Microsoft μπήκε για κονσόλα ε, το Madden ε, NFL ε, 21 το τελευταίο Madden δεν ξέρω πόσους fans έχει στην Ελλάδα ωστόσο μπήκε ε, μπήκε το NHL 21 ουσιαστικά και τα δύο αυτά παιχνίδια είναι της EA ε, και έχουν να κάνουν με αμερικάνικα αθλήματα το ένα είναι το hockey, το άλλο είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο ποδόσφαιρο να το κάνει ο Θεός τέλος πάντων, το rugby γιατί το παίζουμε τα χέρια δεν το παίζουμε τα πόδια επίσης Διαθέσιμο, βέβαια, συγγνώμη, δεν, έπρεπε να κάνω μία διευκρίνηση. Το NHL θα είναι διαθέσιμο από αρχές Απριλίου. Το Madden είναι ήδη διαθέσιμο. Το Football Manager για PC και για Xbox ε, είναι ήδη διαθέσιμο από τις 4 Μαρτίου. Ε, το 2K21 και αυτό είναι επίσης διαθέσιμο ήδη από τις 4 Μαρτίου. Ε, και το Star Wars Squadron, το καινούργιο παιχνίδι της EA που έχει να κάνει με τα dogfights, με τις αερομαχίες, αυτό το καινούργιο παιχνίδι που βγήκε... Ε, από τη σειρά Star Wars, ας πούμε, ε, θα είναι διαθέσιμο μέσα στο Μάρτιο του 2021. Δεν είναι ακόμα. Λέει το άρθρο μας στο VG24. Αν έχει αλλάξει κάτι, μπορεί να μου <coughs> λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια που μπήκανε στο, στο Game Pass. Ξέρεις, ε, έχω την εντύπωση ότι το Game Pass έχει ρίξει πολλοί ρυθμού. Πώ φαίνεται σαν αυτό, Νομίζω ότι δεν μπαίνουν με τον ίδιο ρυθμό παιχνίδια και δεν μπαίνουν και μεγάλα παιχνίδια. Διαφορετικά. Δηλαδή, μετά το EA Access, ε, νομίζω ότι έριξε λίγο τα χειμήντες. Διαφωνώ, γιατί είναι, okay. μπορεί να μην σου αρέσουν εσένα τα, τα συγκεκριμένα παιχνίδια, όμω το NBA, το 2K είναι ένα παιχνίδι που κοστίζει 50-60 ευρώ, πόσο κοστίζει η last gen έκδοση, καινούρια κάνει 80. <laughs> ε, το Squadrons είναι πολύ καινούριο παιχνίδι σχετικά. Μπορεί να είμαστε Ευρωπαίοι και Έλληνε, δε, και το NHL και το Madden να μην μα τρελαίνουν, αλλά είναι σκέψου σαν να σου έχουν βάλει NBA, FIFA και Pro, ξέρω εγώ. Σου έχουν βάλει τρία αθλητικά πολύ μεγάλα παιχνίδια που στην Αμερική θα τα εκτιμήσουν σίγουρα πολύ περισσότερο. Και football manager. Είναι δηλαδή ό,τι άθλημα και να σ' αρέσει, αν σου αρέσει κάποιο, γιατί ξέρω και εσύ ότι είσαι πολύ ναι, sport fan, ναι, μεγάλο εσύ, sport fan. Ναι. Ε, έχεις ένα άθλημα παιχνίδι στο Game Pass. Τον προηγούμενο μήνα δεν μας έδωσαν Dirt 5 Μα έδωσαν code vein για αυτού του ανώμαλου που παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Ε, mm. Μα έδωσαν το breakfast. Θεωρώ ότι δίνουν, μπορεί να δίνουν λιγότερα παιχνίδια με μικρότερη συχνότητα γιατί παλιά βλέπαμε κατά τη διάρκεια του μήνα. Έσκαγαν κάθε μέρα νέα και λέγανε και αυτό στο Game Pass, και αυτό, αυτό στο Game Pass, και σου δημιουργούσε έτσι ένα ωραίο feeling ότι Α, έχω μια υπηρεσία που κάθε μέρα με εκπλήσει. Είναι σαν αυτέ τι συνδρομητικέ υπηρεσίε που έχουν στο εξωτερικό με τα κρασιά, ρε. Που πληρώνει μια συνδρομή μηνιαία και σου κάνει τυχαίε στιγμέ στο σπίτι σου καφάσια με κρασιά μέσα. Και εσύ όλη την ώρα αντίρλα. Και λε, <laughs> ωραία, τέλειο. <laughs> είναι κάπω έτσι. Ε, αλλά τώρα έχει γίνει λίγο πιο σταθερή η Microsoft στο πότε ανακοινώνει τα παιχνίδια τη, αλλά βάζει μεγαλύτερα ονόματα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σημαντικό που μπαίνει το καλύτερο μπάσκετ, το καλύτερο ναι. παιχνίδι με χόκκεϊ σίγουρα και το καλύτερο παιχνίδι με ράγκμπι σίγουρα. <laughs> και το καλύτερο παιχνίδι με, manage, με, football management, ας πούμε, και μπαίνει και ένα σκούντρον στο οποίο είναι πολύ πρόσφατο παιχνίδι. Θεωρητικά είναι πολύ καλό. Ε, αυ, ξέρω, γιατί ξενερώνω, γιατί αυτά είναι παιχνίδια που θα μπαίνουν στο EA Access. Απλά, εντάξει, μαλακίες λέω τώρα, γιατί πρακτικά οι Game Pass ε, owners έχουν τη δυνατότητα να παίξουν το EA Access. Η Game Pass Ultimate. Γι' αυτό το αγόρασα. <σ cheap> ναι, η Ultimate. Εγώ έχω ε, Game Pass ε, for PC, για παράδειγμα. Ναι. Και νομίζω ε, ότι θα σχεστούς. υπάρχουν και κάποιοι που θα έχουν Game Pass ε, for console, ξέρω εγώ, ε, πλέον δεν υπάρχει. Ναι, ναι, πώ δεν υπάρχει. Γιατί ε, λέγαμε στα προηγούμενα επεισόδια ότι πάει για ενοποίηση τέλο πάντων. Πάει προ κατάργηση το live και να ενσωματωθεί στο ultimate, α πούμε. Mm. Ε, τέλο πάντων, ε, δεν νομίζω ότι είναι άσχημο το line που παρατάσσει okay, Αλλά υπό την έννοια ότι θα βρίσκονται και στο EA Play, ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό. Ε, τα ίδια τα παιχνίδια δεν με χαλάνε. Μπορώ να σου πω. Mm. Αποχωρήσει είχαμε, δεν βλέπω κάτι στο άρθρο. Ναι, βγαίνει Witcher 3 νομίζω ήταν το σημαντικό και κάποια άλλα. Αν θες, δώσουμε ένα λεπτάκι μέχρι να ανοίξει η εφαρμογή. Τελειά. Ε, για να σου πω ποια άλλα είναι αυτά που φεύγουν. Και γι' αυτό μιλάω τόσο αργά για να προλάβει να ανοίξει. Να πετάξω μια είδηση όσο εσύ ψάχνεις ότι η Epic Games ε, προέβησε σε μια σημαντική αγορά. Ε, εξαγόρασε την Media Tonic, η οποία Media Tonic είναι η εταιρεία που είχε βγάλει το γνωστό σε όλου μα Fall Guys. Ε, είχαν publisher αυτή το, την Devolver Digital, αν δεν κάνω λάθο, έτσι. Σωστά. Και τώρα πήγανε στο, στην Epic. Ε, πολλοί αντέδρασαν λέγοντα ότι συνεχίζει το πεδομάζωμα που κάνει η Epic και συνεχίζει να κάνει εξαγορέ των στούντιο. Ε, η Epic νομίζω ότι κάποια στιγμή βέβαια θα αρχίσει να βγάζει και παιχνίδια με όλε τι εταιρείε που αγοράζει. Είναι λίγο αντίστοιχη περίπτωση με τη Microsoft που έχει κάνει πολλά acquisitions, έχει πάρει πάρα πολλέ εταιρείε. Ε, και νομίζω θα κάνουμε ερμηνεία τη είδηση και του, του γεγονότο ότι έγινε αυτή η απόκτηση. Θα τα αρχίσουμε να να καταλαβαίνουμε αν ήταν για καλό ή για κακό όταν θα αρχίσουν να βγάζουν παιχνίδια. Και από την Epic με αυτού που έχουν εξαγοράσει και από την Microsoft με τα studio που έχουν εξαγοράσει. Προ το παρόν είμαστε στο περίμενε και μένουμε, μένει να δούμε αν είναι για καλό ή για κακό αυτό που συγκεντρώνονται τα δικαιώματα πολλών εταιριών, πολλών developers σε λίγου publishers. Αν με ρωτά, εμένα προσωπικά θα ήθελα να υπάρχει μια μεγαλύτερη πολυφωνία αυτό είναι στο, mm. στο αρνητικό κομμάτι. Στο θετικό είναι ότι όταν συγκεντρώνονται αυτές mm. οι, οι, οι ικανότατες developers κάτω από την ομπρέλα ε, πολύ μεγάλων publishers και εταιρεών με, με τεράστιο budget, ίσως δούμε μεγαλύτερα projects από εκείνους. Όμως, mm. στο αρνητικό είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια καθοδήγηση. Αμφιβάλλω για τη Microsoft, αν παρέχει κάποια καθοδήγηση με αυτά που βλέπουμε με τις καθυστερήσεις. Τι Αλλά... πληρώνουν τότε, κάντε ό,τι θέλετε. Ναι, το συζητούσαμε και στο προηγούμενο ότι μάλλον στη Microsoft είναι ο Spencer, είναι too good to be true το, το Game Pass και ο Spencer και είναι σε φάση λοιπόν πάρτε φράγκα και κάτω τη γουστάρετε. Δεν ξέρω πώ θα βγει αυτό. Περιμένω να δω παιχνίδια hey, για σε να. Σε πάω, ε, σε πάω. Είστε φοβερή ομάδα, παιδιά. Φτιάξτε, ναι, φτιάξτε. Ναι. <laughs> αλλά τουλάχιστον από τη Sony και την Nintendo αυτό είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια χείρα από πάνω που λέει ότι θα βγάλετε έτσι και έτσι τα παιχνίδια. Δεν ξέρω στην Epic τι παίζει. Ε, mm. Αλλά θεωρώ ότι Δε, δεν μου αρέσει ρε, παιδε, να υπάρχουν κατευθυντήριε γραμμέ από μεγάλε εταιρείε σε φάση ότι αυτή τη στιγμή πουλάνε τα MMO με σαμουράι. Φτιάξτε μου MMO με σαμουράι, όλοι ξέρω. Θα προτιμούσα να, να βλέπω στούντιο να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ξέρει, να είναι ελεύθερα. Λοιπόν, για πε, Παύλο, για τι αποχωρήσει από το Game Pass τώρα που τα βρήκε. Λοιπόν, ε, όπω είπα, το πιο βαρύ είναι το Witcher το 3. Στο PC έχει, ε, ε, φεύγουν τα Alvastia Chronicles και Astrologaster που το συζητάγαμε την προηγούμενη φορά. À, στο, to track, προλάβα, να, στο, του The Chuck προλαβαίνω να το τελειώσει. Ναι. Ε, και φεύγει και το Bloodstained Ritual of the Night, το οποίο αν δεν κάνω λάθος φεύγει και από την κονσόλα, μισό λεφτάκι. Ε, από την κονσόλα φεύγει το Witcher, έτσι δεν θυμάμαι καν αν υπήρχε στα PC. Mm. Ε, και φεύγει όπως είπαμε και το Bloodstained Ritual of the Night από τις κονσόλες, όπως και το Alvastia Chronicles που είπα και το Kona. Το Kona είναι ένα survival, αν θυμάμαι καλά, first person, κάτι τέτοιο. Τόσο πάνω από όλα αυτά προφανώς... Ε, προφανώ... sun Walking Simulator Ναι. Yeah. Και το Bloodstained με ενδιαφέρε. Ήθελα να το παίξω αυτό, αλλά εντάξει, Klein. Είναι το παιχνίδι που, από το δημιουργό του Castlevania. Που μοιάζει mm -hmm. με Castlevania. Ε, αλλά το βαρύ είναι το Witcher. Και σκεφτόμουν, λε, να το βγάζουν για να βάζουν, για να βάζουν μετά κάμια Game of the Year έκδοση. Υπάρχουν φήμε ότι θα βάλουν λίγο το Cyberpunk. Καλό. Τι θα βάλουν στο Game Pass. Έτσι λένε. Οι φήμε. <laughs> Καλά και άλλε φήμε έχω ακούσει για το Game Pass ότι έρχονται. Να. Εγώ θέλω να μπει, ρε, φίλε, το Yakuza, το Like A Dragon, γιατί βγήκε τώρα και στο PS5 και δεν έχω λεφτά να το πάρω και με έχει χαλάσει λίγο. Πρέπει να μπει το Yakuza. Αν ακούει η Microsoft... Θα μπει, φαντάζομαι ε... αυτό, δηλαδή, άμα πέρασε λίγο καιρό ρε παιδί μου, από την... από την κυκλοφορία του, δεν θα μπει. Τα έχει βάλει όλα. Δεν ξέρω τώρα το καινούργιο αν, θα... αν σκοπεύει να το βάλει. Τα έχει παίξει όλα τα, λασί. Ε, δεν έχω παίξει το 3 και το 4. Τα έχω στο game pass κατεβασμένα. Απλά δεν έχω βρει όρεξη να κάτσω να. Είναι παλιά μωρέ, είναι δύσκολο να κάτσει να τα παίξει. Άσε που την ιστορία του την έχω δει στο recap του 5. Γιατί κάθε mm. Γιάκουζα σου κάνει recap τι έχει γίνει ήδη. Και ξέρω τι γίνεται. Mm. Θα τα παίξω δηλαδή για τα υπόλοιπα, για τα side stories και γι' αυτά θα τα παίξω. Όχι για τη βασική ιστορία. Mm. Ε, τι ήθελα να πω τώρα. Α, είδα την είδηση ότι αν θυμάσαι είχαμε κάνει μια κουβέντα για το Hogwarts ρε παιδί μου και για το okay. ε, για το όλο μπιφ και το δράμα που είχε γίνει με την Rowling τη συγγραφέα των βιβλίων Harry Potter η οποία είχε κάνει κάποια τρανσφοβικά σχόλια και στη συνέχεια είχε γίνει και το θέμα με τον ε, ε, director, έναν, έναν εκ των lead director θα ας πούμε το, <laughs> του Hogwarts του παιχνιδιού ότι παλιά είχε ε, Anti-Social Justice Warrior ε, YouTube Channel. Ο συγκεκριμένο κύριο αποχώρησε τελικά. Πάρε. Μετά... Γιατί τον, τον παρετήσανε, δεν ξέρω. Με κάποιον τρόπο έφυγε, τέλο πάντων. Απομακρύνθηκε από την εταιρεία. Ενώ ταυτόχρονα, μέσα στη βδομάδα, είχαμε και την είδηση ότι προσέθεσαν. Όχι, προσέθεσαν. Υπήρχε εξ αρχή και αυτό το βάλανε ω πιστήριο ότι δεν έχει η Rolling κάποιο κάποια επιρροή πάνω στο project και ότι αυτοί είναι εντελώ political correct τύποι και δεν έχουν να κάνουν με, τον... με την τρανσφοβία, α πούμε, τις... Τρασφοβικότητα, δεν ξέρω πώς λέγεται, τη JK Rowling και λένε ότι εμείς ήδη πριν γίνει όλο αυτό το θέμα, είχαμε ήδη εφαρμόσει το παιχνίδι ένα character creation που σου επιτρέπει να φτιάξεις trans χαρακτήρα. Ε, προσωπικά εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι σώζει κάτι. Δηλαδή, τώρα, αν ο lead director σου είναι ε, τρανσφοβικός και απλά έχει ένα character creation, δεν λέει κάτι με τον ίδιο τρόπο που δεν έλεγε κάτι στο Cyberpunk το γεγονός ότι μπορούσε να φτιάξει ό,τι είδου χαρακτήρα θε γιατί. Η LGBTQ κοινότητα είχε πει ότι το cyberpunk, για παράδειγμα, δεν είχε πολύ σωστό representation το, mm. ε, και inclusivity και όλα αυτά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν μπορείς να φτιάξεις ένα trans χαρακτήρα είναι political, politically correct το παιχνίδι σου ή οτιδήποτε. Το αναφέρουμε γιατί ακολουθούμε λίγο το θέμα με το Hogwarts και προσωπικά είναι αγαπημένο και το παρακολουθώ, οπότε το αναφέρω και αυτό. Ε, αυτό το ένα. Λοιπόν, Μια και μιλήσαμε για παλιά παιχνίδια, πριν είπαμε για το Doom, το οποίο έρχεται σε VR. Να μιλήσουμε για ακόμα έναν θρύλο του gaming από τα παλιά. Και συγκεκριμένα τον Diablo. Oh. Ε, oh. Μου είπε κι εσύ ότι δοκίμασε πρόσφατα το 3. Δεν ξέρω αν θε να μοιραστεί την εμπειρία σου. Όχι, <laughs> αλλά... oh, θέλω, γιατί θα πάρουμε πάλι έναν. <laughs> η η εμπάθεια <laughs> φτάνει μέχρι εδώ. Η είδηση είναι ότι το Diablo 2 θα πάρει ένα remake το οποίο θα λέγεται Resurrected, Diablo 2 Resurrected και θα προσφέρει μεταφορά η είδηση δεν είναι ότι θα βγει το Diablo 2, νομίζω αυτό το ξέραμε ότι το θα ξέρω. βγει το remake ε, η είδηση είναι ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα να μεταφέρεις παλιό save από το original παιχνίδι ε, προς μεγάλη χαρά του Άρη, του Χουρναράκη ε, mm. του φίλου μας από το VG ο οποίος διατηρεί ακόμα λέει, save files δεκαετίας από τότε που το έπαιζε παλιά το παιχνίδι ε, και θα συνεχίσει το save του στο remake ε, για όσους ε, δεν το θυμούνται, δεν το έχουμε ξα... ίσως δεν να μην το έχουμε ξαναναφέρει και στο podcast, σίγουρα θα το έχουμε διαφ... ε, αναφέρει αλλά το επαναλαμβάνω, το Diablo 2 Resurrected βρίσκεται σε development για PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One και Xbox Series X. Δεν ξέρω πότε περιμένουμε να το δούμε, δεν ξέρω αν έχει μάθει κάτι. Δεν θυμάμαι, είναι για φέτος, ξέρουμε ότι το φτιάχνει Vicarious Visions. Μπράβο. Το φτιάξει, ε, ε, θα τελείως. προσφέρει ανανεωμένα visuals, 3D models, εκμοντερνισμένο UI, μενού και online εμπειρία. Θα έχει και online ε, features. Ενώ το καινούριο που μάθαμε είναι ότι θα μπορείς να κάνεις carry over το save σου, το παλιό, ε, είναι παιχνίδι 20 χρονών τέλος πάντων και θα μπορείς να φέρεις save από τότε να το βάλεις τώρα. Εντάξει, όλοι οι fans συμφωνούν βέβαια ότι το Diablo 2 είναι το καλύτερο της σειράς, έτσι. Καλύτερο από το 3, α πούμε, για παράδειγμα. Αλλά ε, ε, ήμουν, ε, πραγματικά τι δουλειά θα ημουν Ήμουν πολύ μικρός, ήμουν 7-8 χρονών όταν κυκλοφόρησε. Θυμάμαι ότι το έπαιζαν μεγάλοι φίλοι μου, γνωστοί ξαδέρφια κτλ. Εγώ δεν είχα επαφή. Μάλιστα θυμάμαι ότι με τρόμαζε τότε. Ήταν πολύ σκατένιο <laughs> και σκοτεινό. Και ο 7χρονο Βαγγέλη που η μόνη εμπειρία που είχε από video games τότε ήταν ο Σόνικο, ο Super Mario ε, και κάποια ακόμα παιχνίδια στο PlayStation. Συνήθω license τη Disney. Το να βλέπει ένα παιχνίδι σαν τον Diablo ξαφνικά μπροστά του με νεκρομάνσερ και, με... <laughs> και με τέρατα στην κόλαση και με τέτοια. Ε, νο... ε, νομίζω ήταν από τα πράγματα στο gaming που είδα και με τρόμαξαν. Εγώ είναι από τα παιχνίδια που ήθελα να παίξω, αλλά δεν έπαιζα καθόλου action RPG. Καθόλου δηλαδή, όπου έβλεπα XP, HP, μαγειε και τέτοια, έφευγα. Ε, mm. Οπότε δεν το είχα αγγίξει καν. Αλλά θυμάμαι το ότι έκανε χαμό τότε. Mm. Τώρα τι να πω, ίσω να το ξανά αλλά έβαλα να δοκιμάσω λίγο πώ παίζουν αυτά τα παιχνίδια για βάλα τον Diablo το 3 και. ήθελα να πεθάνω πολύ επαναλαμβανόμενο, πολύ... Δεν κάνει τίποτα στην ουσία. Τουλάχιστον όσο πρόλαβα να δω, είδα κα... κανένα μισά ώρα, μια ώρα ξέρω εγώ από τον Diablo το 3. Το 3 πάντω και... να σου πω ότι ακόμα και στου φάνε δεν είναι να καλύτερο. Ναι. Δεν άρεσε και στου Diablo fans έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν. Ε... Θα ήθελα να το ετοιμάσω βέβαια το 2. Εντάξει. Να και σου αυτό πω. που ότι... κάνουμε το save με τα 20 χρόνια μετά νομίζω δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ναι, ισχύει. Ε, Προφανώ αυτό ισχύει για PC, έτσι. Δεν ξέρω πώ θα γίνει στις κονσόλε. Φαντάζομαι, <laughs> ναι. <laughs> ε, Εκτό και αν θα μπορούσαν να φτιάξουν κάποια εφαρμογή online που θα ανέβαζε στο save σου Καλό. και θα το έκανε convert. Ε, αυτό να πούμε ότι ισχύει για τα single player builds, για τα, για το, για τα campaigns που είτε ξεκινήσει σε single, γιατί είχε και online, κάποιες online λειτουργίε που δεν κάνουν carryover. Yeah. Δεν μπορείτε να παίξετε save δηλαδή από online ε, save. Ε, λοιπόν, ε, να σου πω ότι μου είχε στείλει πριν στο πρεβέ μα στο chat ένα βιντεάκι, ένα τρέιλερ από την ανακοίνωση ενό παιχνιδιού που δεν ξέρω αν θες να το βάλω να πα για να μιλήσει γι' αυτό. Να πει κάτι, βάλτε, βάλτε, βάλτε. Μιλάω για το Aliens Fireteam. Έχουμε, για... Ναι, ναι. Έχουμε για πρώτη φορά ε, σοβαρό παιχνίδι Aliens, από ό,τι φαίνεται. <laughs> Τουλάχιστον από, τη, από τη, μια, μια πρώτη ματιά. Το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2021 και είναι ένα co-op ε, third person shooter. Το παιχνίδι θυμίζει πάρα πολύ gameplay φάση Gears ε, και στην ουσία θα ε, είστε εσείς με τους φίλους σας θα είστε το Fireteam και θα έχετε να αμυνθείτε απέναντι σε ορδές από aliens. Ορδές. Ε, βγήκε και ένα gameplay trailer από, όχι gameplay trailer, gameplay video από το IGN το οποίο δείχνει αβέρτα ρε παιδί μου ξέρεις κανονικό αλφα, ε, τέτοιο αλφα build ναι και Working δείχνει πως Progress. παίζει ακριβώς πώ στείνεται, πώ πυροβολάται, πώ παίζεται κτλ. εντάξει, δεν είναι ότι η ομάδα που το φτιάχνει είναι η Cold Iron Studios, ε, οι οποίοι έχουν φτιάξει λέει, το City of Heroes, το Star Trek Online και το Never Winter. Τι, by the creators of MMO. Ναι, αυτά. Ε, δεν, δεν, τρελάθηκα τώρα με αυτό που είδα, ξέρει ότι περιμένουμε καινούργιο άλλη παιχνίδι. Δεν είναι ότι. Είναι το Alien Isolation 2, για παράδειγμα, με το οποίο θα γινόταν ένα σχετικό χαμός. Είναι ένα παιχνιδάκι φάση Predator, ξέρω εγώ, το οποίο βγήκε φόλα τεράστια. Δυστυχώ το Predator. Ε, αλλά αυτό φαίνεται λίγο πιο προσεγμένο να πω. Δεν είμαι και πολύ σίγουρο, βέβαια. Ε, πολύ σημαντικό για μένα θα ήταν να έχει cross platform αυτό. Ναι, ισχύει. Ισύνη. Για να, να, μπορώ, να, να μπορώ να παίξω για παράδειγμα με έναν φίλο ανάμεσα από το PC μου και να παίζω με ένα που είσαι στο PlayStation πούμε, και με έναν άλλον που είναι στο Xbox. Γιατί στο Gears αυτό μέσω σε για παράδειγμα. Γιατί εγώ είχα PC και βρήκα άτομο να θέλει να παίξουμε μαζί το campaign του που είχε Xbox. Νομίζω είναι σημαντικό Εσύ. σε αυτά τα παιχνίδια. Μου, μου τις και γιατί δεν το έχουν ενώ, ενώ είναι πλέον διαθέσιμο το cross platform, δεν το έχουν ενσωματώσει όλοι όπως θα περίμενα. Για παράδειγμα, διάβαζα ε, κάποιον φίλο πρόσφατα, λέει για το division. Ε, και το division θα έπρεπε, και, αλλά υπάρχουν παιχνίδια που δεν το περιμένεις που το εφαρμόζουν. Για παράδειγμα, το κάνει το World War Z, Z το, yeah, που έχει multi το platform μυλτι... με τα zombie που είναι ίδιο στυλ με το Alien, έτσι. Mm -hmm. ε, αλλά όντω το Division θα έπρεπε να το χειρίσει αυτό ιδιαίτερα από τη στιγμή που είναι παιχνίδι της Ubisoft που πλέον έχει και το Ubisoft Connect ας πούμε που κάνει carry over τα save mm -hmm. δηλαδή υπάρχει ήδη ένα play anywhere στα σκαριά ε, περίμενα από μια εταιρεία σαν την Ubisoft να το έχει προχωρήσει και άλλο αυτό να το έχει κάνει unify λίγο τα platforms <σχωρίς> ε, λοιπόν, ε, <σχωρίς> άλλη... Α, ah, δεν θες να πεις Aliens, πες για το Aliens. Το Aliens Fireteam λοιπόν είναι λέει 23 χρόνια μετά την αρχική τριλογία Aliens, διαδραματίζεται και έχετε το ρόλο λέει ενός Colonial Marine στο USS Endeavor. το οποίο λέει του, το είχαν καλέσει για ένα distress call στις, ε, στις απικίες σε άλλους πλανήτες. Υπάρχουν λέει τέσσερα campaigns για να παίξετε μαζί με δύο φίλους σας ή με AI teammates, αυτό θα είναι. Με τριγκάρει λιγάκι. Μόνο και μόνο δηλαδή που το βλέπω Aliens και σε τέτοιο κόσμο και τα λοιπά, πάντα θα με τριγκάρει αυτό το πράγμα. Ε, αλλά όλα τα υπόλοιπα δηλαδή τώρα λέει, θα έχει πέντε character classes, customizable weapons and mods, κλασικά. Ποιο παιχνίδι βλέπει σε περιγραφή και δεν δηλαδή, λέει πλέον customizable κάτι, character και weapons, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν βαριούνται. Ε, πουλάει. Έχει, δηλαδή, δηλαδή, πουλάει. Ναι. Να. Ε, και θα μπορείτε να αλλάξετε λέει, και την κάθε αποστολή μέσω ενό challenge card system για να βάζει φαντάζομαι προσαρμογή και τέτοια. Αυτά. Να σου πω την αλήθεια, το προτιμώ από το Isolation για παράδειγμα που δεν θα έπαιζε για κανένα λόγο. Είναι, είναι, το, είναι το, το, νούμερο ένα παιχνίδι που αν παίξω θα πεθάνω. <laughs> το λέω δηλαδή έτσι. Ε, κοίτα, μπορεί να παίξει την πρώτη. Έχω παίξει την πρώτη μία μισή ώρα στο Isolation. Δεν το έχω παίξει ολόκληρο. Θέλω πάρα πολύ. Αλλά είναι τεράστιο το παιχνίδι. Θυμάμαι το Isolation, φίλε, είχε και εκείνο το mechanic που έπρεπε να κάτσει απολύτω ακίνητο. Και αν κούναγε στο χειριστήριο, σε άκουγε το, το τέρα. Είναι, είναι ακριβώ τα παιχνίδια που δεν αντέχορε. Το έχω παίξει μέχρι το σημείο που σκάει το Alien. Μετά δεν το έχω συνεχίσει, όχι επειδή φοβάμαι, επειδή δεν, δεν είχα προλάβει. Θέλω να το ξαναξέρω. Άρα έχει έχεις, παίξει, έχεις παίξει, την εισαγωγή που σου μαθαίνει πώ να πατά τα κουμπάκια στι πόρτε για να ανοίγουν. Δεν ξέρω, είναι, εγώ. <laughs> έχει ιστορία, έχει τέτοιο φοβερό <laughs> παιχνίδι. Είναι, είναι κλασικό triple A action adventure horror, ξέρω εγώ. αξίζει να το δει, δηλαδή ακόμα και εσύ που Καλά, ναι, ότι είναι, ότι παιχνιδάρα ισχύει, ότι δεν μπορώ να το παίξω επειδή φοβάμαι, λέω. Δεν είναι... Εντάξει, βάλει το κότα χεστή στο κλίντζερ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το έχω κάπου αυτό. Το έχει δώσει πουθενά. Έχω δεν, το έχω... ε? δεν το έχω αγοράσει σίγουρα. Δεν ξέρω αν το έχει δώσει κάπου. Το έχει δώσει δεν... στάνταρτο. Μήπω το έχει στο Game Pass, Στο Game Pass νομίζω δεν το έχει. Εγώ το έχω σε πρόμο στο Xbox. Το έχω αγορασμένο μαζί με το Collection με τα DLC στο PlayStation. Το έχει δώσει νομίζω και το Plus. Μάλιστα. Και πρέπει να το έχει δώσει σου λέω το Epic τελευταία. Λοιπόν, τώρα πάμε σε άλλε ειδήσει <coughs> πιο σοβαρέ. Ε, είδαμε να βγαίνει. Ε, Μία είδηση που έχει να κάνει με πατέντα που κατοχυρώθηκε από, από την Σόνη συγκεκριμένα. ε και και για συγκεκριμένη... αυτό, γιατί δεν το είδα. Ούτε εγώ το Ούτε εγώ διάβασα. Δεν θεώρησα ότι έχει μεγάλη σημασία. Αλλά μπορεί τελικά <laughs> να έχει. Ε, γιατί <laughs> η Σόνη δείχνει να πατένταρε ένα χειριστήριο μπανάνα. Τι είναι αυτό, αυτή, είναι, αυτή είναι η είδηση. Ναι. Πάρτε μια μπανάνα. Είναι ένα controller που είναι σαν μπανάνα και από ό,τι βλέπουμε στα figures που έχουν κατοχυρώσει βρίσκονται τα κουμπιά, για παράδειγμα το τρίγωνο και το χ βρίσκονται στις δύο άκρες της μπανάνας και μπορείς να τις πατήσεις. Όμως το, σχε... το σχήμα είναι μια μπανάνα. Πολύ Πολλοί μιλούν παίζει, ότι ίσω ε, ίσως να έχει να κάνει λέει, με το PSVR 2 και να είναι ξέρω εγώ, κάποιο περιφερειακό για το PSVR 2. Ίσως μας δώσει η Sony τον Donkey Kong που δεν μας δίνει η Nintendo και έχει μπανάνες για <laughs> χειριστήρια. Ape hey, ότι... Escape VR. <laughs> 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 άκου. άκου. Λέει ότι η τεχνολογία στην ουσία που πατενταρίστηκε είναι μία τεχνολογία η οποία επιτρέπει στα αντικείμενα που έχει γύρω σου να μετατραπούν σε χειριστήρια, including a banana. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι είναι banana, δεν είναι καλά. Α, ah, πες το έτσι, ρε Παύλο, και δεν κατάλαβα. Και λέει, τώρα το διαβάζω, λέει ότι θα μπορεί λέει, να επιτρέψει σε οποιοδήποτε non-luminous passive object being held by the user, οτιδήποτε μπορεί να κρατήσει, πάρε ένα αγκούρι, ρε παιδί μου, mm -hmm. δεν χρειάζεται ένα banana, ε, μπορείς να το μετατρέψεις λέει, σε χειριστήριο. Αυτή είναι η πατέντα. Ε, game, λέει, το, κάθε, κάποιο παιχνίδι λέει, θα μπορούσε να, να, να το εκπαιδεύσει, να αναγνωρίζει τα αντικείμενα αυτά ως controllers. Πολύ εύστοχο σχόλιο από το gameindustry.biz που το διαβάζω. Λέει, θα μπορούσες λέει, να βάλεις στο God of War τις μπανάνες σαν Blades of Chaos. <laughs> <laughs> και να είσαι με τι μπανάνε, ναι, σαν να έχει Blades of Chaos. Υ υποθέτω ότι και η σκηνή αυτή που ξεθάβει τα Blades θα είναι φοβερή με μπανάνε. <laughs> Λοιπόν, βλέπω πιο κάτω όμω ένα άλλο figure που μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον για παιχνίδια τύπου Concrete Genie θα ήταν πολύ ωραίο. Που δείχνει ένα παράδειγμα με ένα χέρι ανθρώπινο που μπορεί να κάνει tracking η συσκευή, ποιο δάχτυλο είναι ποιο και για παράδειγμα να βάφει με διαφορετικό χρώμα το κάθε δάχτυλο. Ωραίο. Ε, αυτό θα μπορούσε βέβαια να εφαρμοστεί με διαφορετικού τρόπου σε διαφορετικά παιχνίδια. Όμω το παράδειγμα που δίνεται εδώ πέρα στην πατέντα που κατοχυρώθηκε είναι ουσιαστικά μια παλέτα με χρώματα που το κάθε χέρι. Παίρνει από την παλέτα ένα χρώμα και μπορεί να κάνει track Προφανώ το headset που θα φορά, ποιο δάχτυλο είναι ποιο και να του δίνει την αντίστοιχη λειτουργία στο καθένα. Δείχνει λοιπόν η Sony να πατεντάρει καινούργια πράγματα για το VR, το καινούργιο, το PSVR2. Υπάρχει και άλλη μια πατέντα, την οποία την εντόπισε πάλι το Games Industry, η οποία ε, φαίνεται να είναι legit και δείχνει τα χειριστήρια μάλλον του καινούργιου του PlayStation VR. Mm -hmm. ε, το βλέπω τώρα. Ε, Μπράβο, λέει ότι στην ουσία η πατέντα κατατέθηκε το Νοέμβρη του 2020. Ε, θα ενσωματώνει haptic feedback, αισθητήρε για αντίχειρα και δάχτυλα και ένα μικρό LED panel εν αντιθέσει με, με τα move, ξέρω εγώ, που είχαν το γλόμπο από πάνω. Mm. Ε, αυτό. Δεν έχουμε κάτι το, άλλο. Το, διά, το πρώτα... Τα χειροκροτήρια. Το... Το VR yeah, το πρώτο εντωμεταξύ χρησιμοποιούσε τα move τα οποία ήταν περιφερειακά για το PlayStation 3, έτσι. Έχουμε, Μια, έχουμε ένα καιρό. Σκα, ένα σύστημα ήταν όλο αυτό. Σου έλεγε πάρτα, ήθελα να τα κάνουν συμβατά, σου λέει πάρτα, αλλά πάρει και την κάμερα για να τα αναγνωρίζει. Μετά έπρεπε να τα συνδέσει και τα δείξω χωριστά. Ναι, και, θέλω και, να ήθελα. πω ότι η τεχνολογία, πίσω, η τεχνολογία πίσω από τα Move ήταν αρκετά παλιά. Ναι. Ήταν, και ναι, 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 και όμως. τα σχέδια από το καινούριο χειριστήριο, χειριστήρια, τέλος πάντων, όπω τα λέγονται τα controllers του VR, τέλο πάντων, δείχνουν να συμβαδίζουν με την πολύ πιο πρόσφατη τεχνολογία, με τα χειριστήρια που βλέπουμε στο Oculus, στο Vive, στο. Α, σε Α, Ένα γυροσκόπιο χρειάζεται. Δεν χρειάζεται τώρα να το εντοπίζει η κάμερα, ξέρει στο χειριστήριο που κρατάς, αλλά είναι πιο, πιο παλιέ μέθοδ, ναι, μέθοδοι, ε, χρήση για move, και και επίση υπάρχει και το, το input, έτσι. Ότι στο Move δεν είχε πολύ, δεν είχες πολλούς τρόπους να κάνεις input. Είχε μέσα δύο κουμπάκια, ξέρω εγώ. Ενώ σε αυτό θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα πέντε σου δάχτυλα, που είναι σημαντικό για αρκετά παιχνίδια. Το να μπορείς δηλαδή να πιάνεις διάφορα πράγματα ταυτόχρονα ή να πατάς πολλά κουμπιά ταυτόχρονα και να έχεις πολλές λειτουργίε. Mm. Το έχουν ξαναπεί ότι το επόμενο βήμα ας πούμε, στα VR τα χειριστήρια είναι στην ουσία να μπορεί να με, με όλα τα δάχτυλα να ελέγξει. Να ανοίγει ναι. μόνο το ένα, τα δύο. Ναι, ναι. Βέβαια, σε αυτό το figure που βλέπω, τα χέρια σου θα κρατάνε σφιχτά το controller. Το ιδανικό θα ήταν να έχει ανοιχτή την παλάμη σου και να καταλαβαίνει τα δάχτυλά σου όλα. Δεν και ξέρω πώ θα το, το δω. Ε, Πιθανώ με κάποιο, με κάποιο γάντι, α πούμε, τύπου που, που ξυπνάει ένα Nintendo με το Power Glove, όπω λέγόταν εκείνο το. <laughs> λοιπόν, άλλη, άλλη αυτά με την πατέντα τη Sony. Έχω δύο ειδισούλε που να πετάξω εμβόλυμο τώρα ότι το Mortal Cell ανακοίνωσε ότι έχει πουλήσει 500.000 κομμάτια. Και αν λάβουμε υπόψη μα ότι είναι μια εταιρεία εντελώ άγνωστη που πάει και βγάζει ένα τίτλο πριν μερικού μήνε και έχει πουλήσει έω τώρα 500.000, σημαίνει ότι τύπη κάτι κάνει σωστά. Και δώσανε και το upgrade, είπαμε, στο προηγούμενο επεισόδιο για το PlayStation 5, το οποίο κυκλοφόρησε 4 Μαρτίου. Αν δεν κάνω λάθο, που σωστά. Ε, κα, κάνει πολύ σημαντικέ αναβαθμίσει στο παιχνίδι και είναι δωρεάν για όσου έχετε ήδη αγοράσει το Mortal Cell. Να πούμε εγώ, για το Mortal εγώ. Cell ότι είναι ένα κλόνο του Dark Souls ουσιαστικά, από εγώ. ένα πολύ μικρό indie studio και έχει αποσπάσει πολύ θετικέ βαθμολογίε και πολύ θετικέ εντυπώσει. Έχουμε γράψει review αν δεν κάνω λάθο. Είχαμε γράψει για την προηγούμενη έκδοση, τώρα ετοιμάζει ο Τατσιόπουλος και για την Enhanced Version για το PlayStation 5 και Xbox Series X στην ουσία. Ε, τον Οκτώβριο του 2020 βγήκε ένα update ε, το οποίο προσέθεται έξτρα περιεχόμενο και ονομάζεται Rotting Autumn και έχουμε ένα λόγο να τους αγαπάμε παραπάνω αυτούς τους τύπους γιατί χρησιμοποίησαν τραγούδια τον Rotting Christ για να ντύσουν το παιχνίδι, γαμάτο. Αυτό ήταν ε, αντιγιά. Άλλη μια διάκριση για την Ελλάδα μας. Έτσι. Ε, το Mortal Estate, να πω, εγώ λίγο το έχω δοκιμάσει στην πρώτη πίστα και τα λοιπά, Ο Τάτσιόπουλο τώρα έχει ενθουσιαστεί. Δεν ξέρω τι βαθμό θα του βάλει, αλλά του άρεσε πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Λέει ότι μάλιστα έχει μέσα μία μάχη, λέει, η οποία είναι η καλύτερη από όλα τα Souls-like παιχνίδια που έχει παίξει. Έχει το καλύτερο boss δηλαδή, από όλα τα Souls-like παιχνίδια. Το ίδιο ε, μου είπε και, και ο Γιώργο Ομαυράκη που μου στείλε πρόσφατα στο chat, χθε προχθέ, μου είπε ότι μετά νιώσε που το έχει τελειώσει ήδη το παιχνίδι. Ότι είναι τόσο καλύτερο με την Enhanced Edition εγώ που το δοκίμασα στην Enhanced, στην ουσία ε, σου φέρνει. Μου φαίνεται λίγο θολή η εικόνα. Θα περιμένω βέβαια από το Digital Foundry μια ανάλυση. Αλλά η εικόνα δεν μου φαίνεται 4K, να σου πω την αλήθεια. Τώρα θα μου πει mm -hmm. τα στα μάτια σου μπορεί να ξεχωρίσει τον 4K. Ο, δεν είμαι σίγουρο. Αλλά μου φαίνεται λίγο πιο θολή από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχει εξιντάρι που δεν υπήρχε στι κονσόλε προηγούμενη γενιά. Πλέον είναι καρφωτό εξιντάρι, οπότε παίζει και η, η αντίδραση, πώ το λένε. Η... Το feedback τέλο πάντων είναι πολύ πιο άμεσο. Έχει ένα γαμάτο στοιχείο επίση, το οποίο είναι το Haptic Feedback, που λειτουργεί πολύ σε επίπεδο gameplay. Για παράδειγμα, όταν έχει ένα αντικείμενο ενδιαφέροντο στο περιβάλλον γύρω σου, δονάει προ τα κίνητη μεριά. Αυτό είναι γαμάτο. Ή ξέρω εγώ, για παράδειγμα, έχει ένα mechanic το οποίο σε, σε σκληραίνει, σε κάνει, δεν θυμάμαι πώ το λέει... Ε, το ε, cell, ουσιαστικά. Ε, γι' αυτό λέγεται Mortal Cell, επειδή έχει να κάνει με cells. Με το, το περίγλυμα. Ναι, τα cells είναι αυτά, αλλά κάπως αλλιώ το λέει. Harden. Strengthen, κάπως το λέει. Ναι, 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 το, ναι, ναι, το, ναι που το πατάς και γίνεται σαν άγαλμα. Το πατάς και γίνεται πέτρα, ναι. Ε, αυτό το πράγμα τέλο πάντων όταν πα να το ξαναπατήσει λειτουργεί με χρόνο. Ε, Οπότε mm. αν δεν έχει προλάβει να ξαναγεμίσει, λειτουργεί και αλλιώ η σκανδάλη. Τώρα δεν θυμάμαι τι κάνει, νομίζω ότι σκληραίνει για να μην μπορεί να την πατήσει. Έχ, έχει, έχει τέλο πάντων χρησιμοποιεί τέτοια χαρακτηριστικά με το χειριστήριο που είναι γαμάτο. Είναι πολύ καλό. Mm. Ε, να πούμε επίση το παιχνίδι είναι αρκετά φθηνό, αλλά είναι και, και μικρό, δηλαδή είναι στι 10-12 ώρε τέλο πάντων περίπου. Ε, εγώ απορώ γιατί δεν βγάζουν περισσότερα παιχνίδια στο 10 ώρα. Δηλαδή, πάνε όλοι για να βγάζουν τα 50 ώρα και να τα χρεώνουν 80 ευρώ. Δεν υπάρχει Άξι, Είναι, πολύ ιδανικό παράδειγμα αυτό με αυτή την εταιρεία, γιατί είναι το, το δυναμικό τη ήταν πάρα πολύ μικρό. Ενώ πολύ λίγοι mm. άνθρωποι δούλεψαν για αυτό. Και το, και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό για το πόσοι άνθρωποι δούλεψαν. Έτσι. Γραφικά, άμα δει για στούντιο 15 ατόμων με τέτοια γραφικά, και έχει και φοβερό art style είναι Max. Είναι πολύ metal, φάση, πολύ gold. Βοηθάει, βοηθάει ότι είναι για δεκάωρο όμω, ρε φίλε, γιατί τα tools Φοβάει. υπάρχουν. Οι, οι μηχανέ γραφικών πλέον είναι πολύ εξελιγμένε. Και το έχουμε ξανασυζητήσει ότι με την Andrea Engine για παράδειγμα, πολλοί developers μικροί έχουν πρόσβαση πλέον σε toolset set ε, εξελιγμένα. Θα μπορούν δηλαδή να βγάζουν παιχνίδια με πολύ ιδιαίτερο και πολύ καλό desolation, με πάρα πολύ ωραία lighting effects. Υπάρχουν τα tools πλέον. Αλλά mm. τη διαφορά κάνει το μέγεθο του project. Είναι πιο εύκολο για ένα μικρό στούντιο να βγάλει ένα δεκάωρο που να είναι seamless και να είναι όλο τέλειο, γυαλισμένο, και είναι αλλιώ να περιμένει ένα open world παιχνίδι 50 ωρών από ένα στούντιο με 12 άτομα. Θα σου βγει δηλαδή Rust. Νομίζω βοηθάει και αυτό δηλαδή, ότι είναι μικρότερο το παιχνίδι, για να είναι τόσο πόλει. Τέλο πάντων, τσεκάρετε το. Όσοι δεν το έχετε τσεκάρει, το Mortal Cell και σα αρέσουν τα Souls Games, μέχρι και εγώ το έχω δοκιμάσει, μου φάνηκε. Μου, εμένα προσωπικά μου φάνηκε καλύτερο από Soul Games γιατί είχε όλα Συμφωνώ αυτά που λείπουν από του Soul Games. Συμφωνώ και εγώ και εμένα μου αρέσει περισσότερο. Ε, νομίζω δηλαδή θα κάτσω να το παίξω πιο ευχαριστή. Και μόνο και μόνο που ξέρω ότι είναι πιο μικρό, ε, με βοηθάει προσωπικά. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, σου στείλα ένα άλλο τώρα, αλλά πριν μιλήσουμε για αυτό που σου στείλα, uh -huh. να να φέρουμε ε, κάτι το οποίο το πω τώρα και στο Twitter, κάτι που δεν βγάζει κανένα νόημα. Uh, βγήκε η Crystal Dynamics για να ενημερώσει για το update που θα έρθει στο Marvel's Avengers uh, το οποίο λέει στην ουσία θα αντικαταστήσει την ευθεία γραμμή του leveling system και mm. θα βάλουν ένα σύστημα <laughs> άκουρε μαλάκα να έχει το θέος και θα βάλουν ένα σύστημα το οποίο απαιτεί περισσότερο grinding βγήκε και να κάνει αυτό το πράγμα και πρέπει, πρέπει να, να, να χαρεί δηλαδή ακόμα και φαν είσαι, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτό το πράγμα θα έπρεπε να το ανακοινώσουν για να πει κάποιο ότι μπράβο του. Ε, να, να, αυτό... να σου δώσω ένα παράδειγμα: ότι ε, Έμαθα για το Persona το 5 που παίζω, το Strikers, ότι για να πάρει το Platinum πρέπει στο post-game να γκριντάρει 15 ώρε. Και υπάρχει guide στο Ιντερνετ που αυτέ τι 15 ώρε μπορεί να τι κάνει 13, ούτε λεπτό παρακάτω, για να Έτσι πάρω το λέτε. Platinum. Και μπορώ να σου πω ότι μου μένουν δύο τσάπτερ στο περσόνα και το έχω παρατήσει από την ξενέρα μου που δεν θα πάρω το Platinum. Ενώ έχω ρίξει ήδη 50 ώρε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το, το, να μου λες εσύ τώρα ότι βγαίνει, βγαίνει, βγαίνει κάποιος κάποιο να πει για θετικό ότι θα έχει περισσότερο grinding, η ε, is grinding my gears, που λέει και το meme με τον, ε, με τον family guy. Ε... ο τύπο λέει στην ουσία από, το, από ευθεία γραμμή που ήταν, λέει πλέον οι παίκτε οι οποίοι είναι κάτω από το level 50, το οποίο είναι το cap. Όσοι είναι στο level 50, λίγο δεν θα τους επηρεάσει. Όσοι είναι όμω παρακάτω, θα μεγαλώσουν λέει, τα διαστήματα ανάμεσα στα, στα levels. Ε, αυτό λέει το. εγώ δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί το έκαναν αυτό και γιατί το ανακοινώνουν. Ε, ο, τρο... ο λόγο τέλο πάντων λέει η Crystal Dynamics που το έκανε αυτό είναι για να φτιάξει λέει, τα pacing issues που είχε το παιχνίδι. Φυσικά. Λε και, δεν... Το ανάποδο, κύριος, Λες και αυτός... δεν είναι pacing issue το να σε υποχρεώνει να κάνει grind. Ναι, λέει maybe ο ίδιο θεωρεί ότι έτσι όπω λέει κερδίζει το... τα words, τα skill points τώρα. Ίσως λέει είναι λίγο confusing και overwhelming λέει, για τους νεότερους παίχτες, λέει αυτός ο κύριος. Ναι, έχω okay, ιδέα. εντάξει, πάμε παρακάτω. Άκρομα, αλλά οι, οι τύποι αντί να σώσουν το παιχνίδι, κάπου τι πάνε να κάνουν. Τέλεια. Ε... Αυτό που μου έστειλε το είχα ήδη ανοιχτό εντωμεταξύ, αλλά το είχα από το VG. Εσύ μου το στείλεσε τη ζούγκλα. Α, ωραία, καλά, μια χαρά είναι. Έ, έχει ανέβει και εκεί. Θα τιμήσω το σπίτι μα. Και θα το διαβάσω από το VG. Το είχα στείλει στα παιδιά, δεν ξέρω αν το είχα ανεβάσει το Έχει το... περαστεί, έχει περαστεί. Λοιπόν. Ε, η είδηση για την οποία μιλάμε με τέτοια μυστικοπάθεια τόση ώρα, <laughs> ε, κρυψήνους, ε, Παύλος, ε, έχει να κάνει με, το, με τις υποψηφιότητες για τα BAFTA Awards. Ε, στα οποία έχουμε και ένα ρεκόρ σε σχέση με το The Last of Us Part 2 που έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχουμε δει ποτέ. Ναι. Συγκέντρωσε συγκεκριμένα 13 υποψηφιότητε και αξίζει να σημειωθεί ότι το επόμενο παιχνίδι με τι περισσότερε υποψηφιότητε είναι και πάλι τη Sony και πρόκειται για τον Ghost of Tsushima που είναι υποψήφιο με 10 σε 10 κατηγορίε. Ε, έπειτα έχουμε το αριστορυγηματικό Hades με 8 υποψηφιότητε και ακόμα δύο παιχνίδια τη Sony στη συνέχεια. Το Marvel's ε, Spider-Man Miles Morales με 7 υποψηφιότητε, και το Dreams με έξι υποψηφιότητες. Άλλα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στις παρακάτω λίστες είναι τα Animal Crossing, New Horizons, Animal Crossing, New Horizons Fall Guys Ultimate Knockout, Cyberpunk 2077, Sackboy A Big Adventure και Half-Life Alyx. Ε, έχουμε και αναλυτικά τις υποψηφιότητες, δεν ξέρω αν θες να τις δούμε ή αν θες να κάνεις απλά κάποιο σχόλιο επί του θέματος και να τα αφήσουμε. Όχι, εντάξει, ίσως θα κουράσουμε τώρα με αυτό το πράγμα, νομίζω ότι αρκεί αυτό το πράγμα. Αν βγουν οι νικητές, ρε παιδί, μπορούμε να τα αναφέρουμε τότε. Απλά mm -hmm. αυτά είναι καλά έκανες και ανέφερες τα παιχνίδια που είναι παρακάτω, δηλαδή αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία βλέπουμε στις κατηγορίες. Με το The Last of Us", στην ουσία να είναι σχεδόν σε κάθε κατηγορία τα αυτά να πούμε για όσους δεν ξέρουν είναι τα γνωστά βρετανικά βραβεία είναι τα πιο κυριλάτα ας πούμε και έχουν ένα ενδιαφέρον τρίβια που άκουσα στην εκπομπή των παιδιών της πίστας που είχε πάει η Μελισάνθη η καλεσμένη αν κερδίσεις βραβείο ως actor ή άκτρες σε παιχνίδι μετά σε καλή ακαδημία ή μπαφτα τέλος πάντων ε, ω κριτική επιτροπή. Οπότε η Μελισάντη που είχε μπει υποψήφια, είχε κερδίσει, δεν θυμάμαι, για τον ρόλο τη ω ε, Κασάνδρα στο Assassin's Creed. Την επόμενη χρονιά κλήθηκε να είναι κριτική επιτροπή για τα βραβεία Ερμηνεών. Σα έπρεπε να παίξει για να δοκιμάσει. Ναι, ναι, για να, για να βγάλει άποψη έπρεπε πρώτα να παίξει τα παιχνίδια, η οποία τύψα δεν είναι gamer, αλλά προσπαθεί να γίνει, ρε παιδί μου, και έχει ένα ενδιαφέρον ε, για το. Πώ ε, βγάζουν τέλο πάντων του νικητέ. Στα μπάφτα υπάρχουν πάρα πολλέ κατηγορίε. Βέβαια, υπάρχει για μουσική, υπάρχουν για ε, performance in supporting role, για, για performance και το technical achievement. Υπάρχουν πάρα πολλέ κατηγορίε, όπω υπάρχουν σε όλα τα awards. Απλά είναι λίγο σαν τα Oscar τα μπάφτα. Δεν είναι τόσο σαν τα Game Awards, δεν είναι τόσο show. Είναι mm. περισσότερο τιμητικό. Όταν βγουν λοιπόν τα αποτελέσματα, θα έρθουμε να τα ανακοινώσουμε. Αυτά. Να σου πω τώρα για τη Remedy. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, χθε έσκασε μια συνέντευξη στο Games Industry από τον. Ε, μισό λεπτό να σου πω ακριβώ τι είναι ο κύριο. Από τον CEO Τέρο Βιρτάλα τη Remedy. Ο οποίο ε, έδωσε κάποιες πληροφορίες τι οποίε τι είχαμε ξανακούσει στο περίπου, τι έδωσε λίγο πιο ολοκληρωμένο και μα είπε λιγάκι για το πώ σκέφτεται η εταιρεία και τι ετοιμάζει. Και μα έδωσε πάντων μια καλύτερη εικόνα για το στούντιο αυτή τη στιγμή. Ε, Αξίζει να αναφέρουμε ότι μα είπε ότι το Control πούλησε 2 εκατομμύρια αντίτυπα και δεν θεωρείται επιτυχία. Το Games Industry, συγκεκριμένο δημοσιογράφο, τον ρώτησε γιατί δεν το θεωρείται επιτυχία από τη στιγμή που πούλησε 2 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, δεν είναι και λίγα. Ο ίδιο λέει ότι αν το συγκρίνουμε, λέει, με τα άλλα μα μεγάλα παιχνίδια που ήταν ξέρω, το Max Payne που είχε πουλήσει 4 εκατομμύρια ή το Alan Wake που είχε πουλήσει 3 εκατομμύρια. Το κοντρόλ με τα 2 εκατομμύρια λέει δεν είναι ότι μα ικανοποιεί. Βέβαια, λέει είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βγάλαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι που κέρδισε πολλά Game of the Year Awards ε, και πούλησε και τα 2 εκατομμύρια, εντάξει. Οπότε λέει έχουμε κάποιο hit, αλλά δεν έχουμε το major hit που ελπίζαμε. Αυτή είναι η λογική. Ε, στη συνέχεια, μα μίλησε για το ότι τα δύο αυτά εκατομμύρια πλέον λέει, δεν σημαίνουν και πάρα πολλά βέβαια. Γιατί η νοοτροπία μέχρι πριν κάποια χρόνια ήταν ότι ένα παιχνίδι θεωρείται επιτυχημένο. Όταν έχει φτάσει κάποιε πωλήσει και πάνω. Ενώ το, αυτό το πράγμα λέει πλέον να το βλέπουμε να αλλάζει. Αυτή τη, αυτή τη στιγμή λέει, δεν μα νοιάζει τόσο πολύ λέει, το να φτάσει κάποιε πωλήσει και πάνω, αλλά να το παίζει ο κόσμο. Οπότε από τη στιγμή λέει, που υπάρχουν υπηρεσίε τύπου Game Pass, δεν το ανέφερα επί λέξη, αλλά αυτό εννοούσε, ε, που μπήκε το Control στο Game Pass, νομίζω, πριν κάποιου μήνε, και ταυτόχρονα μπήκε και το Φλεβάρι, στο, το Ultimate Edition στο PlayStation Plus. Εμεί λέγουμε κέρδο από αυτό το πράγμα γιατί ο κόσμο λέει παίζει το παιχνίδι μα. μαλιστα yeah. πριν μπει στο Game Pass, το Νοέμβρη του 2020, το Control λέει είχε. Ε, επειδή έχει ένα mouth to mouth τέλο πάντων. Ε, ε, Πώ να το πω, μια φήμη τέτοια. Ε, έκανε λέει τον καλύτερο του μήνα το Νοέμβρη του 2020. Αρκετού μήνε από, από, την κυκλοφορία του. Ε, το οποίο λέει είναι κάτι που μα χαροποιεί, ρε γιατί ο κόσμο ανακαλύπτει ξέρεις, την αξία του παιχνιδιού ε, μετέπειτα. Να μα πει yeah. ο Βαγγέλη όχι, εγώ δεν έχω για το control να πω κάτι αρνητικό. Δηλαδή το ότι μπορεί εμένα να με κούρασε και το έχω παίξει τρει φορέ και πάλι δεν το έχω τελειώσει. Επειδή <laughs> με έχει να κάνει με αυτό που λε και εσύ πολλέ φορέ, ότι είναι η ψυχολογία με την οποία μπαίνει να παίξει ένα παιχνίδι. Ομολογώ ότι η τελευταία φορά που μπήκα να το παίξω ήταν καλύτερη η ψυχολογία μου. Συνέπεσε με κυκλοφορία άλλου παιχνιδίου που περίμενα περισσότερο και έμεινε πίσω ah, okay. πάλι. Ε, δεν είναι οτι... γιατί δεν την πάλευε πάλι. Όχι, όχι, δεν είναι επειδή οτι... δεν την πάλευα. Απλά είχα να παίξω κάτι άλλο που με ενδιαφέρει περισσότερο. Οπότε αυτό. Κάποια στιγμή ίσω. Ελπίζω να επιστρέψω γιατί είναι κρίμα να έχω ρίξει τόσε ώρε. Το έχω ξεκινήσει ξανά και ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Γιατί το είχα ναι. παίξει αρχικά στο PC και μετά το παίξα στο PlayStation 5. Δηλαδή είναι κρίμα που έχω παίξει τόσε ώρε και δεν το έχω τελειώσει. Εντάξει, άμα το ξαναξεκινήσει, α πούμε, μην το ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Κρίμαθα. Όχι, όχι, όχι. Ε, λοιπόν, συνεχίζοντα. Ο ίδιο ο κυρίω μα αναφέρει τέλο πάντων αυτά για τι υπηρεσίε, ότι πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ το πεδίο. Δεν στοχεύουν έτσι όπω στοχεύανε πριν, το οποίο του έχει οδηγήσει και αυτού να, να λειτουργήσουν διαφορετικά. Ε, ενώ λέει πριν, το 2017, για παράδειγμα, ε, που κάνανε ένα ε, έναν μετασχηματισμό, ε, πριν από αυτόν τον μετασχηματισμό, λέει, ασχολούμασταν με ένα μεγάλο παιχνίδι και αυτό θα κυκλοφορούσαμε λέει, μετά από 4-5 χρόνια development. Ε, αυτή τη στιγμή λέει, έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Στην ουσία έχουμε τέσσερι ομάδε να δουλεύουν παράλληλα πάνω σε πέντε τίτλου. Θα σα πω σε λιγάκι ποιοι είναι αυτοί οι τίτλοι. Ε, πριν σα πω αυτό, να σα πω ότι μα ενημέρωσε ότι το. Τα ξέραμε δηλαδή αυτά που λέει εδώ πέρα, θα τα υπενθυμίσω λιγάκι. Το Quantum Break. Στην ουσία η εταιρεία δούλευε ως... με... με... μέσω ε, μίσθωση, α πούμε, για να φτιάχνει παιχνίδια για άλλε εταιρείε. Το ένα από αυτά ήταν το Quantum Break, το οποίο ανήκει το IP στη Microsoft. Έρχεται η Microsoft. Του λέει: Έχω μια ιδέα με το Quantum Break, φτιάξαμε ένα παιχνίδι. Το φτιάχνει η Remedy. Ε, το Max Payne που ήταν η δημιουργία τη Remedy πούλησε τα δικαιώματα στη Rockstar και είδαμε ένα Max Payne 3 ας πούμε, από τη Rockstar. Και η Rockstar κρατάει τα δικαιώματα αυτά. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Μακάρι η Rockstar να βγάζει ένα Max Payne 4. Μακάρι. Ε, και τα δικαιώματα του Alan Wake του 2010 που ήταν στη Microsoft. Η Remedy τα πήρε ξανά πίσω πριν δύο χρόνια. Και είναι και ο λόγο που λέμε ότι μάλλον θα δούμε Alan Wake παιχνίδι από τη Remedy ξανά. Λοιπόν, τώρα τα πέντε παιχνίδια στα οποία δουλεύει είναι τα εξή. Το ένα είναι ε, ένα μεγάλο λέει, παιχνίδι από την ομάδα του Control. Η ομάδα του Control δηλαδή. Κάποιοι από αυτού λέει συνεχίζουν και δουλεύουν ε, για κάποιε άλλε πλατφόρμε που θα ανακοινωθούν. Δεν ξέρω τι εννοεί. Για streaming platforms για κάτι άλλο. Και δεν μα έχουν πει ακόμα. Αλλά για στάντια. Η... Ναι, κάτι τέτοιο κατάλαβα κι εγώ. Ε, αλλά το bulk τη, αν και νομίζω ήταν και για το Luna, θυμάσαι, που ήταν και καλά, είχε ένα πακέτο που θα είναι μέσα και το control. Τέλο πάντων, ε, αλλά το, η, η, η μάζα τη ομάδα αυτή, τέλο πάντων, τη μεγάλη που έφτιαχνε το control, στην ουσία έχει μετατοπιστεί για να φτιάξει το επόμενο μεγάλο παιχνίδι τη εταιρεία. Αυτό είναι το ένα. Το, η δεύτερη ομάδα που έχουν, <coughs> συγγνώμη, δουλεύει πάνω σε δύο τίτλου παράλληλα, εκ των οποίων ε, ε, και οι δύο είναι σε συνεργασία με την Epic. Που είχαμε ακούσει παλιότερα ότι θα συνεργαστεί η Remedy με την Epic και θα φτιάξουν παιχνίδι για την Epic, στην ουσία. Και φτιάχνει δύο τίτλου για την Epic, με την Epic. Έναν μεγαλύτερο που είναι τύπου βεληνικού control, για παράδειγμα, σαν το πρώτο παιχνίδι που αναφέραμε πριν. Και έναν δεύτερο, κάπω σαν όχι συμπληρωματικό, αλλά μικρότερο, μικρότερο βεληνικού παιχνίδι, το οποίο θα λειτουργεί μάλιστα σε shared universe με τον άλλο, τον τίτλο το μεγαλύτερο. Δηλαδή, μια ομάδα του, βλέβεις, το κάνει συχνά η Remedy αυτό. αυτό, έτσι. Το κάνει yeah. συχνά και του ήταν, ε, ίντερ, ε, τέτοιο, λέγεται, με το Control ήταν η Inter. τέτοιο πώ λέγεται. Σερ. Ναι, με, με το Alan Wake και υπάρχουν και αναφορέ στο Quantum Break, α πούμε, μέσα. Έχω να σου πω και για αυτό την πλευρά. Στην yeah. ουσία, μα επιβεβαιώσε ότι αυτά τα δύο είναι μόνο μεταξύ του, αλλά ο ίδιο τύπο στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι θέλουμε, λέει, τα παιχνίδια μα πλέον να λειτουργούν λέει κάπως ένα shared universe γενικά. Γιατί λέει παλιότερα που φτιάχναμε ένα παιχνίδι, δεν είχαμε υπόψη μας λέει να το κρατήσουμε για να φτιάχνουμε κι άλλα παιχνίδια στην πορεία, για να το εμπλουτίσουμε αυτό το συμπαν και τέτοια, φτιάχναμε ένα παιχνίδι και τέλος. Τώρα λέει που το έχουμε αυτό το πράγμα υπόψη μας, Θέλουμε στην ουσία να στείλουμε και ένα υπόβαθρο από πίσω, ρε παιδί μου. Οπότε αυτό το πράγμα μάλλον, που κάνουν με το Control και το Alan Wake ενδεχομένω να το δούμε και με άλλα παιχνίδια του. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι μάλλον ίσω όλα τα παιχνίδια του να λειτουργούν σε ένα σύμπαν πλέον. Θα δούμε λε εσύ ποτέ Avengers με Remedy. <laughs> πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. <laughs> ένα endgame όπου ο Alan Wake συναντά την τύπη από το Control που δεν θυμάμαι ακόμα πώ τη λέει και το έχω παίξει πρόσωπε. Τζέσσι, η Jesse. Λοιπόν, το... οπότε το δεύτερο και το τρίτο παιχνίδι που είπαμε είναι αυτά με την Epic. Ένα μεγάλο, ένα μικρό. Εικάζω εγώ από αυτά που διάβασα ότι αυτά είναι τα παιχνίδια που θα βασίζονται μάλλον στο Alan Wake. Γιατί από αυτά δηλαδή τέλο πάντων που θα φτιάξουν, αν βγάζουν Alan Wake, θα είναι αυτά. Δεν δηλαδή, θα φτιάξουν μάλλον ένα μεγαλύτερο που θα είναι Alan Wake 2, πιστεύω. Και ένα άλλο μικρότερο τύπου Alan Wake, πώ το λέγαμε, American Nightmare. Κάπω έτσι ναι, ναι λέγαμε ναι. το spin-off. Ναι, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί πάμε. Μακάρι. Και α έχει μέσα και κοντρόλερ, δηλαδή μα έχει δύο πρωταγωνιστέ. Αυτά που λέγαμε την άλλη φορά. Ε, ναι. μέχρι, στι... μέχρι στιγμής έχω αναφέρει τρία παιχνίδια. Το τέταρτο παιχνίδι τους είναι το Crossfire X, που είναι το single player campaign για το παιχνίδι, το Crossfire που ε, κυκλοφορεί νομίζω αν δεν κάνω λάθος ήδη στην Κίνα ως multiplayer και έχουν πληρώσει τη Remedy για να τους φτιάξει single player campaign. Αυτό θα το δούμε και στο Xbox, νομίζω δεν, ξε, δεν θυμάμαι αν είναι console exclusive ή δεν είναι τέλο πάντων για κυκλοφορείς γενικά. Ε, πάντως θα είναι το single player, ένα single player campaign σε συνεργασία με τη Smilegate που φτιάχνει ήδη το Crossfire και η Remedy έχει αναλάβει το single player campaign. Αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι. Και το πέμπτο του παιχνίδι είναι ένα co-op multiplayer τίτλο, ο οποίο λέει θα έχει τι βάσει του σε story, στου πυλώνε βασικά τη εταιρεία. Θέλουμε να φτιάχνουμε, λέει, παιχνίδια τα οποία θα έχουν από πίσω story, θα έχουν σοβαρού χαρακτήρε και σοβαρό action στοιχείο. όλα αυτά τα πράγματα λέει, θα τα βρείτε και στο Vanguard, που είναι το καινούριο παιχνίδι μα, το co-op. και μάλιστα λέει, έχουμε δει ένα κενό τέλο πάντων, ενώ υπάρχουν λέει, πάρα πολλοί τίτλοι οι οποίοι ε, είναι PvP και στην ουσία κρατάνε κόσμο επειδή το περιεχόμενό τους δεν χρειάζεται να έρχεται σε συνεχή, ξέρεις, με, συνεχή, με συνεχόμενη ροή ε, γιατί στην ουσία ε, απλά έχει να παίξει με άλλους παίχτες, οπότε τους βοηθάει αυτό το πράγμα. Αλλά είδαμε ένα κενό λέει, στις κυκλοφορίες της Co-op ε, που έχουν Co-op ε, multiplayer που εκεί χρειάζεται λέει, να βγάζεις καινούριο περιεχόμενο ε, και έχουμε δει τέλο πάντων ότι κάποιε άλλε εταιρείε που βγάζουν τέτοιου τύπου παιχνίδια κάνουν κάποια λάθη. Έχουμε μάθει εμεί από αυτά τα λάθη και θέλουμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι το οποίο θα είναι triple A experience ε, και θα είναι σοβαρό και με story και με απ' όλα. Δεν ξέρω τι έχουν σκοπό να κάνουν. Ε, αυτά για τα παιχνίδια τη Remedy. Ο ίδιο έκανε και κάποια άλλα σχόλια για την. Ε, δεν τα θυμάμαι τώρα, τα διάβασα χτε. Ε, Τέλο πάντων, για το μοντέλο αυτό, ρε παιδί μου, που, που ακολουθούν πλέον, που θα είναι multi-project, δεν θα είναι όπω παλιά. Και βασίζονται λέει, πάρα πολύ στο ότι πλέον δεν θα έχουν ένα παιχνίδι στο οποίο θα βασίζουν τι πωλήσει του, αλλά θα έχουν περισσότερα παιχνίδια, τα οποία θα λειτουργούν και σε βάθο χρόνου. Οπότε θα βγάζουν λεφτά σε βάθο χρόνου, ελπίζουν αυτοί. <σχίσει> 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 ε, λοιπόν, ε, ό, αυτή όλα, αυτά, όλα αυτά που λε είναι σε συνέντευξη του CEO Τέρο Βιρτάλα και η συνέντευξη βρίσκεται στο gameindustry.biz, όπου μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε ολόκληρη αν θέλετε να μάθετε κι άλλε λεπτομέρειε. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω αν έχει κι άλλα νέα σημαντικά. Έχω άλλη μια είδηση που έχει να κάνει με το Sinking City. Και okay, για δώστε. δεν το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά, έτσι δεν είναι. Βγήκε στις στι 3 Μαρτίου αυτό. Που βγαίνει πάλι η Frogwares και κατηγορεί την Nacon. ότι το είχαμε πει. Πειρατεύσει το παιχνίδι του. Το είχαμε πει αυτό. Ότι το είχαν πειρατεύσει, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε βγει Φράβομαι, η, είχε η, Frogware και, ναι, και είχε πει ότι μην αγοράζετε το παιχνίδι. Ναι, τώρα βγήκε άλλο. Okay. Στην ουσία η Nacon πήγε και ανέβασε λέει, μια πειρατική έκδοση του παιχνιδιού την οποία την αγοράσαν από το Games Planet. Την ψιλοαλάξανε και την ανεβάσανε στο Steam σαν δικιά του. Έχουν αφαιρέσει τα λογότυπα από μέσα λέει τη Frogwares και τέτοια. <laughs> ε, και κατέθεσε αγωγή από ό,τι κατάλαβα η Frogwares ε, για αυτή την κίνηση τη Nacon ότι στην ουσία είναι πειρατικό υλικό, πνευματικά δικαιώματα και τα σχετικά. Ε, τι και απάντησε η ναι, Νέικον, δεν ξέρω πραγματικά. <laughs> και απάντησε η Νέικον ότι σε φάση μη ζηλεύεται. <laughs> <laughs> ε, ναι, η φάση ήταν τέτοια. Δηλαδή λέει, Η regrets λέει all the more that Frogwares has demanded the withdrawal of, of the game. Ε, και, και αφαιρεί λέει από του παίκτε τη δυνατότητα να παίξουν το παιχνίδι του. απάντησε η, η, η απάντηση, Νέικον. Ε, και επίση φυσικά αρνηθήκαν ότι είναι πειρατική έκδοση έκδοση κτλ. Δεν, δεν, δεν σχολίασαν καν αυτό το πράγμα. Όλο αυτό είναι σκέτσι. Δεν έχει, δηλαδή φαίνεται ότι λέει βλάκια η Νέικον. Απλά το θέμα είναι να αποδειχθεί και σε δικαστήριο αυτό το πράγμα και δεν η ξέρω πώς θα το τι, τι άλλο έχει κάνει η Publish, έχει κάνει κάτι Nacon, Θα σου πω, η Νέικον στην ουσία δεν λέγονταν Νέικον, λέγονταν Big Ben Interactive. Την ξέρει την Big Ben Interactive. Όχι. Δεν την έχει ακούσει λίγο την περισσότερο. Έχω από ακούσει, την έχω, ακούσει, την, έχω ακούσει, απλά δεν, άμα μου πει παίζουμε ένα παιχνίδι, τη δεν ξέρω να σου ε, στην ουσία είναι μια γαλλική Η Nacon είναι γαλλική Δεν θυμάμαι αν είναι και η Big Ben Πες να είναι αγγλική η Big Ben Όχι γαλλική και η Big Ben ε, ε, Αλλά προφανώς, ουσία... προφανώς έχουν ζηλέψει και το Big Ben τη Αγγλίας Και το έχουν πάρει ω τίτλο <laughs> Ζηλεύεται Γιατί δεν έχουν δικά του δεν το, δεν το είπανε Eiffel Tower <laughs> ε, η, η Nacon είναι η γνωστή εταιρεία με τα αξεσουάρ Είναι αυτή που τα χειριστήρια της Nacon τα ξέρουμε ε, η ίδια εταιρεία είχε συνεργασία με την Big Ben από πριν. Νομίζω τώρα την ενσωμάτωσε και ονομάζονται όλοι μαζί Nacon. Τα παιχνίδια που έχει βγάλει είναι WRC 9, WRC 8, TT Isle of Man, το Overpass. Σε Action Adventure, ίσω ξέρει κάποια, είναι το Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr, Warhammer Chaos Bane, το Vampire the Masquerade Swan Song. Ah. Δεν έχει βγει ακόμα. Όχι το Masquerade, το σκέτο. Ε, το Werewolf The Apocalypse Earthblood που αναφέραμε Α, σε προηγούμενες εκπαιδεύσεις. Αυτή φοβέρη παιχνιδάρα του 4. Ναι. <laughs> το... Και έχει βγάλει μετά Tennis World Tour 2, Pro Cycling, τα παιχνίδια με τα ποδήλατα τέλο πάντων. Οκ, okay, έχω παίξει κάποια. Hunting Simulator, Bee Simulator, Fishing Simulator, τέτοιου τύπου. Μάλιστα, οκ, okay. το πιάσα. Τα πιο γνωστά θα λέγατε είναι τα WRC, να σου πω, Έχω παίξει και Hunting Simulator, έχω παίξει, και και τέννη έχω παίξει που είπε. Οκ, ε, okay, ξέρω κάποια. Εντάξει, okay. Το, δεν το περίμενα. Η Big Ben τέλο πάντων έχει γίνει Nacon πλέον. Οκ. Okay. Αυτά με την, και με τη Frogwares. Λοιπόν, εγώ τώρα προτείνω να πάμε να δούμε κάποια σχόλια του κόσμου που μα έχει αφήσει. Ωραία. Και για, για το τέλο, αν έχει χρόνο και για, όσο θε, μπορεί να μου μιλήσει μετά για το Life is Strange που τη ζάραμε πριν. Θέλω να μπει και εσύ βασικά, θα σου πω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, σχόλια τώρα δεν θα μπω στο community, γιατί στο community ουσιαστικά έχουμε δώσει απαντήσεις και συμμετέχουμε πολύ ενεργά. Θα μπω στο YouTube, το οποίο το έχουμε παραμελήσει λίγο, να δούμε τι σχόλια έχουμε και θα πάω στο τελευταίο podcast. Ε, ε, θα στο τα community. Πώς θα ρε πριν λίγο ο Πάχος, τρέιλερ για το Tales of Arise, δεν πειράζει, θα το πούμε στην επόμενη. Φαίνεται πάρα ναι. πολύ ωραίο. Και το απάντησα, το απάντησα ήδη, ε, ότι έχω παίξει... Βεσπύρια και... και ζεστήρια. Το ζεστήρια το έχω γράψει και review για το VG. Είναι από τα πρώτα reviews που είχα γράψει. Τα ζεστήρια. Ε, έχω μείνει στο ζεστήρια. Μετά βγήκε το Μπερζέρια και δεν θυμάμαι, πρέπει να έχει βγει και ακόμα ένα. Berseria 2 και πρέπει να έχει βγει και άλλο. Δεν ξέρω. Έχω μείνει στο ζεστήρια. Ε, δεν με έχει μαγέψει τόσο πολύ το franchise του Tails, ενώ τα θεωρώ πολύ τίμια ε, JRPG. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι τεράστιο φαν και δεν μπορώ να πω ότι βλέποντα το Tails of Arise, λέω ότι αχ, αυτό το περιμένω. Όμω, αν την περίοδο που, που θα κυκλοφορήσει δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα το παίζα. Αυτό, μέχρι εκεί. Ε, ακόμα Ο και πάθος... δεν πέζεται, το... και δεν φαίνεται άσχημο όμως, αυτό θέλω να ε, πω. Ναι, απλά αν δεις το gameplay του ίσως να μην αρέσει, δεν ξέρω Ο αν, αν, του... τα... αν, <laughs> αν έχει παίξει, زεστήρια, αν, έχεις παίξει ζεστήρια, αν έχει παίξει ε, βεσπήρια, τέλος πάντων όλα αυτά τα... Ε, τα, προηγούμενα παιχνίδια, έχει λίγο τα tropes των JRPG που μπορεί να μη σου αρέσουν και την ιστορία που μπορεί να μη σου αρέσει από τα JRPG. Νομίζω. Αν δεν αντέξει το Persona, δηλαδή, δεν νομίζω να αντέξει τα Tales. Είναι, είναι πολύ high fantasy. Πολύ σκληρό fantasy. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σχόλια. Να πετάξω τώρα, μια και το κρουπάκι είπε, δεν το αναφέρουμε. Ναι. Ε, εμβόλυμα ακόμα ε, το, το Evil Inside που έχει υποσταρεί ο Άκη στο community. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι που είναι τελείω rip-off του ποιητή. rip-off όμω, δηλαδή στεγνό σε φάση στο τρέλερ του δείχνει το διάδρομο του ποιτή, σηκώνει πάνω το κεφάλι, βλέπει στο μπαλκονάκι ένα φάντασμα. <laughs> Τρελή αντιγραφή. Και φαίνεται mm -hmm. και πολύ χαμηλή ε, παραγωγή, χαμηλή ε, αξία παραγωγή. Ε, θα το τσέκαρα, αλλά δεν έχω μεγάλε βλέψει για αυτό το Evil Inside. Φαίνεται από τα παιχνιδιά και τα πολύ φτηνά τα, από άγνωστου developers. Ε, και επίση να πω. Με γεια στον Βαγγέλη τον Τόγα για την 55η έξω που αγόρασε. Μπράβο, με γεια. Θα ευχαριστηθεί στο έπακρο ε, αυτά που θα παίξει. Αυτά. Και, και θα... μα στα δικά μας. Μπορεί να προχωρήσει. Ε, λοιπόν, πάμε να δούμε σχόλια τώρα πάω στο τελευταίο βιντεάκι που έχουμε ανεβάσει. Συγκεκριμένα στο τελευταίο podcast, επεισόδιο 77. Ε, να δείξω κιόλα. Τον ε, Πέττη λέει το πιο αδικημένο μπράουλερ ήταν το God Hand, γιατί μιλήσαμε λίγο για μπρόλερ. Ε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι το God Hunt. Έχει πάρει και τρία λάκια. Το θυμάμαι, δεν το έχω παίξει. Ε, το θυμάμαι όμω γιατί είχε γίνει σχετικό χαμό και ήταν όντω είναι από τα πιο θεωρείται από τα πιο αδικημένα. Πολλοί κόσμοι μάλιστα τα remake του God Hunt. Τώρα δεν ξέρω βέβαια ένα τέτοιο παιχνίδι τύπου μπρόλερ πώ θα στεκόταν, α πούμε, ναι, 2021, αλλά είναι, θεωρείται από τα top τη Capcom στο είδο. Είχαμε μιλήσει για το, επεισόδιο, για... το επεισόδιο, για το παιχνίδι που ανακοίνωσε το State of Play. Ήταν σε σχέση με Σίφου, πώ λεγόταν αυτό το. ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ε, μετά, ε, Χρήστο Καρατζά. Ε, καλησπέρα, Πέδε. Θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη σχετικά με τον Grand Turismo. Το GT7 το αναπτύσσουν μετά από το GT6, όπω είπε. Το GT Sport ε, ήταν κάτι σαν πρόλογο. Ε, όπω και το GT, το Grand Turismo 5 ουσιαστικά, για το Grand Turismo μιλάει. Ε, συμπάσχη, λέει, με το κλάσιμο με τι κλανιέ, τι οποίε ανέφερα για το Abe <coughs> Ε, Μόνο αυτό θυμάμαι από το παιχνίδι. Ε, πέστα για το Pokémon, ε, γιατί είμαι στην κατηγορία που αναφέρει. Στι τελευταίε μέρε ε, ε, βλέπω Switch, με βλέπω να παίρνω λίγο, όπω και ο Αντώνη, γιατί έχω μείνει πολύ πίσω στα Pokémon. Ε, είναι κρίμα, λέει, πρέπει να σα ακούσουν developers και να γίνει όπω το θέλουμε. Ε, λέει πάρα πολλά. Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Τα έχω διαβάσει τα σχόλια, έχω κάνει και καρδούλα, απλά τώρα βλέπω να δω αν έχουμε να απαντήσουμε σε κάτι. Ε, Θε να πιάσουμε λιγάκι αυτό που πόσταρε ο Κυριακό Ο κάπου λέει δε σχόλια, κάποιον, να λέει για το PlayStation 5 κάποια πράγματα, σχολιασμό. Σε αυτό το ίδιο βίντεο. Το... Α, ναι, συγγνώμη, το βρήκα. Ε, αυτό δεν το έχω δει, το είδε εσύ α πούμε. Έχει απαντήσει. Ε, Έχω, ναι, μπράβο. Ε, δεν το είδα τώρα εννοώ ότι ήταν πιο κάτω. Έχω απαντήσει mm. εγώ αρχικά. Και το, η, ο δεκάλογο, αυτό ο δεκάλογο που λέει, είναι κάποια επιχειρήματα που είχε εκφράσει ο Πάχο, ο Παναγιώτης Ο Πάχο, στο podcast του Xbox 365 mm. και του την ψιλοπέσανε. Α, ε, ah, ε, μην του κάνουμε πέσιμο και εμεί, κρίμα είναι. Απλά θα ήθελα να τα συζητήσουμε όμω. Έχει, έχει ενδιαφέροντα σημεία, ρε παιδί μου. Μήπω να τα. Τα έχω απαντήσει. Δεν ξέρω αν διαφωνεί, συμφωνεί με αυτά που απάντησα. Ε, τα είδα και τα δικά σου, αλλά θα, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να τα συζητήσουμε. Ουραία, για ουραία, ουραία. Που μπορεί να έχουν τέτοια εικόνα, Ρεπέδη, μου ξέρει. Κάποια είναι απλά λάθο, κάποια άλλα είναι ουραία. εικόνα που έχει ο καθένα από εμά, ξέρεις. Ο, ο, ο Κυριάκο, λοιπόν, ενώ έχει PS5. απλά λάθο, ο Πάχο θα με Ο, ο Κυριάκο, ενώ έχει PS5, <laughs> μα είπε αρχικά ψέματα ότι δεν έχει PS5 για να διατυπώσει ένα ερώτημα έτσι ε, φιλολογικό <laughs> για να πάρει την απάντηση που θέλει ουσιαστικά. Μετά μα το αποκάλυψε παρακάτω στα σχόλια. Δεν πειράζει, καλά έκανε γιατί δημιούργησε θέμα. Προ συζήτηση. Ε, Μα ρωτάει ω ως... αντικειμενικού τέλο πάντων ε, για το αν είναι τόσο άθλια η κονσόλα όπως παρουσιάστηκε, λέει, από τον πάχο το 365 που νομίζω Φίλια, ότι έδωσε, αυτά, διευκρινήσεις και ο ίδιος στο γκρουπάκι του 365, Φίλια. αλλά τέλο πάντων. Από απ αυτά που διάβασα, εγώ είδα έναν άνθρωπο ο οποίος απλά έχει χρησιμοποιήσει την κονσόλα και είπε κάποια πράγματα που, του, που δεν του άρεσαν. Ναι, δεν νομίζω ότι ναι, 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 ναι. τη θεωρία άθλη κάτι τέτοιο, δεν είπε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω και να, να δίνουμε απάντηση λοιπόν, σε αυτά τα ερωτήματα. Λέει λοιπόν ότι το PlayStation 5 έχει υπερ, κάνει υπερβολικό θόρυβο όταν χρησιμοποιεί δισκάκι. Συμφωνούμε, νομίζω. Κάνει, κάνει αντίστοιχο θόρυβο με το PS4 τουλάχιστον. Τώρα, αν αυτό yeah. θεωρείται υπερβολικό ή όχι, όποιο έχει PS4 μπορεί να Μα καταλάβει. Μα, έχουν πει κιόλα οι ίδιε. Όνει είπε ότι. Α, όχι, ψέματα, έχει βγει φήμη, νομίζω. Ότι θα βγει τέλο πάντων update που αυτό το πράγμα θα το διορθώνει. Θα το κάνει να ακούγεται λιγότερο. Είχαν πει τέτοιο πράγμα. Επίση, έχω πει εγώ ότι μου τη δίνει πάρα πολύ που ενώ δεν παίζει το παιχνίδι που είναι μέσα το δισκάκι, αυτό θα κάνει authenticate, authenticate, κάθε τόσο και ενώ παίζει άλλο παιχνίδι ψηφιακό, αρχίζει και κάνει αυτό. Σε τρίτον, αυτό συμφωνούμε. Τελευταία. Τρίτον, κάτι που, σχολίασα, που έβαλα στο σχόλιο μου από κάτω είναι ότι επειδή ακριβώ η κονσόλα στέκεται πάνω σε ένα κομμάτι πλαστικό, έχει ένα περίβλημα πλαστικό και μπορεί να πατάει πάνω σε κάτι ελαφρύ, όπω εμένα για παράδειγμα το έπιπλό που είναι μια λεπτή Φλίδα ξύλο, για παράδειγμα, όσο πιο λεπτό και πιο ελαφρύ είναι το υλικό, τόσο οι δονήσει ενισχύονται πάνω του. Οπότε, αν αυτό το βάλει στα πλάγια, για παράδειγμα, και πατάει πάνω σε, σε κάτι πέτρινο, σε κάτι συμπαγέ, δεν θα ακούγεται το ίδιο. Και να πω και όσο... κάτι ηχοληπτικό ε, του τύπου. Για <χαι> να καταλάβει το, να μου Όταν το βάζει πάνω σε μια επιφάνεια, όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η επιφάνεια, λειτουργεί σαν ηχείο. Αν το βάλει δηλαδή σε ένα τραπέζι Ενισχυτής. μεγάλο. Ναι, αν βάλει ένα τραπέζι πάνω και πα και χτυπήσει το χέρι σου. Εσύ, αν είναι μεγάλη αυτή η επιφάνεια, θα ακούσει με ένταση. Αν έχει ένα πολύ μικρό επιφανιάκι τέτοιο και χτυπήσει το χέρι σου, δεν θα το ακούσει με ένταση. Θα το ακούσει ναι. πολύ πιο σιγά. Γιατί το μέσο πάνω στο οποίο απλώνεται ο ήχο είναι μεγαλύτερο το... η επιφάνεια. Μαδωνεί λοιπόν... το όλη η επιφάνεια και λειτουργεί σαν ήχο. Λοιπόν, σαν ε, ε, δεύτερο point, η βάση λέει να σταθεί ειδικά σε πλάγια θέση. Δύο φορέ η κόρη του πάχου το έριξε κάτω επειδή το ακούμπησε κυριολεκτικά. Απλά το ακούμπησε δηλαδή και έπεσε ευτυχώ, λέει δεν έπαθε τίποτα. Σε αυτό εγώ διαφωνώ. Ε, Νομίζω ότι εγώ άμα διαφωνώ. Αν, αν την τοποθετήσει σωστά, δεν πέφτει. Αν απλά την ακουμπήσει, ότι δεν θυλακώνει τέλεια και δεν βιδώνει είναι γεγονό. Αλλά δεν Κοίτα, πάει να ότι θα πέσει μόνη τη. Το, το είχαμε δει και εμεί στο βίντεο που είχαμε κάνει με το PlayStation, όταν το είχαμε πρωτοπάρει, ότι όταν είναι σε οριζόντια θέση, όντω δεν κουμπώνει καλά. Και αν την τραβήξει λίγο έτσι, στην ουσία φεύγει η, η, η βάση. ναι. Αλλά πρώτον, δεν είναι τόσο εύκολο να το τραβήξει. Δηλαδή αυτό που λέει ότι το χτύπησε η κόρη μου και τέτοιο. Ε, 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 όχι ότι δεν το πιστεύω, το πιστεύω εννοείται. Απλά πρέπει να το έχει και σε σημείο τέτοιο ρε παιδί μου που να. Δηλαδή θα πρέπει να πα. Δεν δε μιλάμε, δε μιλάμε για μωρό να πάει να στηριχτεί πάνω του τώρα. Η κόρη του Παναγιώτη είναι... πάει τρίτη τετάρτη δημοτικού. Δηλαδή απλά το ακούμπησε το κοριτσάκι και έπεσε. Αυτό είναι, λιγο... αυτό είναι το υπερβολικό. Γιατί μπορεί να έχει ένα σε τότε. Χρόνων... Σε πλάγια θέση πώ έπεσε ότι ξεθυλάκωσε ρε, αυτό που κάναμε εμεί στο βιντεάκι μα, που όταν δεν βιδώνει σε κάθε τη θέση που το βιδώνει από κάτω το stand, όταν το βάζει να ξαπλώνει ναι, δε η δε κονσόλα, δε... απλά θυλακώνουν δύο πλαστικά και από πίσω. Οπότε, Φτάξει, αν πα εσύ από συμφων... πίσω και το σπρώξει, ξεθυλακώνει και πέφτει. Απλά θα πρέπει να πάει κάποιο να, 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 την πιάσει την κονσόλα να την πιέσει. Δεν είναι ότι άμα κουμπίσει κάτι πάνω θα φύγει ή μόνη τη ή με ένα σεισμό. Δεν θα γίνει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήθελα. Επίση, εγώ την έχω κάθετα την κονσόλα όλου αυτού του μήνε, δεν κουνιέται καν. Και έχει κάνει σεισμού στο Μάξι. Κάθε τι ναι, δεν κουνιέται, αλλά είναι και βιδωμένη κάθε τι. Mm. Τρίτο point: κάνει live στο YouTube και κόβει τα σχόλια των χρηστών όταν είναι πάνω από 5-6 λέξει. Αυτό ισχύει, το έκανα και εγώ στο δικό μα το live που είχα κάνει στο Reddit. Evil. αυτό τώρα δεν είναι. Το κόβει έχει να κάνει με το layout τη κονσόλα. Ε, στο, στο Xbox δεν ξέρω καν αν έχει τέτοιο layout. Δεν είμαι σίγουρο ε, αν υπάρχει. Και Νομίζω και εκεί ακριβώ το ίδιο είναι. Δεν, δεν αλλάζει πολύ. Αυτό έχει να κάνει τώρα με την επιφάνεια που έχει διαθέσιμη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιο να πει ε, ότι είναι πρόβλημα αυτό τώρα τη κονσόλα για, για το YouTube στην ουσία. Αν ναι, να Αυτό σε... που σχολίασα εγώ είναι, είναι ότι αν είσαι, πραγματικό content creator ε, βάζεις ένα laptop σύντρα. δίπλα. Ναι. Ε, οπότε δεν το θεωρώ ιδιαίτερο πρόβλημα. Ε, Γιατί κανείς... το ξέρεις ότι θα έχει τέτοιου περιορισμούς, ρε παιδί μου. Γι' αυτό θέλω να πω. Όταν το χρησιμοποιείς αυτό, ξέρεις ότι σου δίνει τέτοια δυνατότητα με τέτοιου περιορισμούς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το φορτώσουμε πάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί, ξέρεις, πάνω στην κονσόλα, ας πούμε. Ωραία. Point νούμερο 4. Δεν έχει δυνατότητα να γράψει gameplay πάνω από μία ώρα ανεξάρτητα από πόσο χώρο έχει το δίσκο. Αυτό hey. ισχύει ούτω ή άλλω. Ε, αν δεν κάνω λάθο, και στο Xbox έχει τέτοιο πράγμα. Ψέματα, στο Xbox δεν έχει τέτοιο πράγμα. Αν συνδέσει εξωτερικό. Αλλά mm. που το Xbox δεν έχει τη δυνατότητα να γράφει εσωτερικό, που το PlayStation έχει. Yeah. Αν τα δούμε συγκριτικά δηλαδή, το καθένα έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά ακόμα και μια ώρα, δεν νομίζω ότι είναι τρελό το να πατήσει ξανά το κουμπί για να ξεκινήσει ξανά ένα βίντεο. Εντάξει, το, ο πάχο προφανώ το λέει με βάση τη δική του εμπειρία γιατί έχει αρχίσει και κάνει τα βιντεάκια του και θέλει, για παράδειγμα, να μιλάει δύο ώρε με ένα συνεχόμενο βίντεο. Δεν θέλει να βάζει δεύτερο αρχείο. Οπότε τον δυσκολεύει σε αυτό που θέλει να κάνει. Κατάλαβες, Δεν νομίζω είναι ότι είναι πρόβλημα το να πατήσει τη στιγμή που σου λέει ότι τελείωσε, ότι έκλεισε. Να ναι, σαν... απλά θα σου βγάλει ένα ξεχωριστό αρχείο και για τον τρόπο που κάνει live ο πάχο που βάζει ένα αρχείο να παίζει, μπορεί να τον δυσκολεύει γιατί πρέπει να αλλάξει αρχείο την ώρα που προσπαθεί να κάνει live. Κατάλαβε. Είναι δηλαδή πολύ συγκεκριμένο το πρόβλημα και έχει να κάνει με τη δική του εμπειρία, ρε παιδί μου. Δεν είναι γενικό πρόβλημα. Δεν είναι λόγο να σε αποτρέψει από το να πάρει playstation. Λοιπόν. Ε, πέμπτο point. Ε, μην κάνει το λάθο και το βάλει σε rest mode. Παίζει δυνατά να χρειαστεί ολόκληρη διαδικασία για να ξανοίξει κονσόλα. Δεν ισχύει. Okay, Όχι, ίσχυε, όταν κυκλοφόρησε η κονσόλα. Υπήρχαν <laughs> πολλά περιστατικά, υπήρχαν πολλά θέματα με το λειτουργικό τη κονσόλα γενικότερα. Δεν ισχύει πλέον. έχουμε φτιάξει με τα updates πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα. σα ίσα το αφήνω για μέρε. Ε, με ανοιχτό παιχνίδι, σε rest mode, ε, ανοίγει η σφαίρα. Καμία σχέση με PS4, α πούμε, για παράδειγμα, ή Xbox One. Ε, ανοίγει η σφαίρα, πατά το κουμπί, μπαίνει και κατευθείαν και στο παιχνίδι. Είναι πολύ σφαίρα τη διαδικασία. Είναι. Για την ακριβή ισχύει το ακριβώ ανάποδο για το 5. Λοιπόν, ε, ακόμα δεν μπορείς να μεταφέρεις παιχνίδια από τον εξωτερικό στον εσωτερικό σκληρό δίσκο. Αυτό ε, ε, ισχύει ναι, ναι, ναι. Ε, για τα παιχνίδια του PlayStation 5, για τα παιχνίδια του PlayStation 4, τα παλιά παιχνίδια μπορείς να τα μεταφέρεις στο Όχι. μεταφορά δεν γίνεται. Έχει δύο πάχο αυτό. Μεταφορά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κάτσε, ρε, δεν μπορείς να παιξεις παιχνίδια του PS4 από εξωτερικό δίσκο. Δεν λέει αυτό Που... όμως, λέει ότι δεν μπορείς να μεταφέρεις από τον εσωτερικό στον εξωτερικό. Από τον εξωτερικό στον εσωτερικό λέει. Από τον εξωτερικό στον εσωτερικό. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι ότι δεν μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει. Μπορεί να κάνει εγκατάσταση, δηλαδή, εγκατάσταση εννοεί. Δηλαδή πρέπει να επιλέξει yeah. από την αρχή που θα γίνει η εγκατάσταση και γίνεται Brav. εκεί. Δεν μπορεί να τα παίξει μπάλα αυτό. μεταξύ του. Το οποίο είναι αυτό... πρόβλημα που επίση έχει παραδεχτεί η και έχουν πει ότι θα το φτιάξουν και αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτό πάρα πολύ. Δεν, δεν το είχα καταλάβει την πρώτη φορά που το διάβασα. Έχει δίκιο σε αυτό λοιπόν. Λοιπόν, ε, ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα να προσθέτει SSD. Το συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τον Ιούνιο-Ιούλιο έρχεται. Αυτά είναι τα κλασικά προβλήματα. Ναι, εντάξει, αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει. Ε, ναι, προφανώ είναι πρόβλημα και αυτό. Ε, Όπω και άλλα είναι τα προβλήματα, το 8K και τα λοιπά, δεν ξέρω αν τα έχει αναφέρει παρακάτω, αλλά τα έχει αναφέρει. Ε, αυτά είναι τα κλασικά προβλήματα του PlayStation. Έχει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία έχουν πει ότι θα έρθουν. ένα από αυτά είναι και αυτό, η δυνατότητα ε, πώς το λένε, προσθήκης SSD. Okay. Ε, λείπουν ακόμα χαρακτηριστικά του HDMI 2.1, όπως το FreeSync. Ισχύει. Περιμένουμε το update. Όπω επίση ε, είπε και αυτό για το 8K, το οποίο αναγράφει στο κουτί ότι υπάρχει υποστήριξη για 8K, και ακόμα είναι λίγο στο φλου αυτό. Να πούμε λιγάκι το ότι το FreeSync δεν είχε το PlayStation ποτέ και δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα. Το FreeSync ούτω ή άλλω δεν χρειάζεται το HDMI 2,1 για να παίξει. Το VRR είναι αυτό που ε, είναι κομμάτι του HDMI 2,1. Και το πρόβλημα με το PlayStation είναι ότι όχι μόνο δεν έχει FreeSync, δεν έχει και το VRR του HDMI 2,1. Εκεί είναι το, το θέμα. Τουλάχιστον για την ώρα, αλλά στο frequently asked questions που έβγαλε ένα άρθρο η Sony στι συχνέ ερωτήσει που έδωσε απαντήσει, έχει πει ότι θα έρθει. Mm -hmm. Οπότε την, τη δεδομένη στιγμή είναι σωστό αυτό, αλλά έχει δεσμευτεί η Sony ότι θα το αλλάξει. Πιθανότατα να το έχουμε ξαναναφέρει. Πιθανότατα αυτό το πράγμα έχει να κάνει με ίσω με δικαιώματα. Και ο μόνο λόγο που το λέμε αυτό είναι γιατί ακόμα και στι τηλεοράσει τη δεν έχει ε, καταφέρει να το βγάλει αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν νομίζω να. Τεχνολογικό το θέμα. Δεν νομίζω να είναι κατασκευαστικό. δηλαδή. Νομίζω ότι έχει να κάνει με κάτι που δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να το προσθέσουν ακόμα. Ναι. Δίνει αυτή την εντύπωση, ρε παιδί μου, και αυτό λέω ότι μάλλον έχει να κάνει με δικαιώματα. Δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, υπάρχουν. Ε, η τεχνολογία υπάρχει. Το Xbox την έχει, για παράδειγμα. Ε, για μένα, αυτό είναι το μεγαλύτερο φάο του PlayStation. έτσι, Το ότι ακόμα δεν έχει 8K και VRR. Αυτά είναι τα βασικά τα προβλήματα. Point 9. Δεν έχει τη δυνατότητα για output ανάλυση 1440 σε monitor. Μαζί σου. Ε, εμένα δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει εσένα γενικά. Σημαντικ τεράσιο, σημαντικό, σημαντικό, ναι, εμένα δεν με νοιάζει. Γιατί Είχο... θε, ε, ε, στην απάντηση δική μου έγραψα ότι ε, η Sony έχει δείξει, το έχει κάνει ξεκάθαρο, ότι την ενδιαφέρει να πουλήσει το PlayStation ως μια ε, ε, κονσόλα, ε, μια συσκευή για το σαλόνι σου. Ε, ένα, μια συσκευή που δουλεύει με μια τηλεόραση. Και ότι δεν απευθύνεται, ας πούμε, σε χρήστε με monitor. Είναι λάθος να μη σου δίνεται αυτή η επιλογή. Θεωρώ ότι είναι, δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το να το ρυθμίσεις αυτό και να μπορείς να το, να το κάνεις. Ε, αλλά εφόσον η εταιρεία έχει αυτή την προσέγγιση, είναι μια συνειδητή επιλογή ε, για μένα. Δεν το κατακρίνω τόσο πολύ, άσχετα που είναι, μία, είναι κάτι πολύ απλό που θα διευκόλυνε αρκετού. Αυτό. Εγώ από αυτή την άποψη και μόνο το ότι θα διευκόλυνε διάφορου οποίοι θέλουν να παίζουν σε οθόνε. Ενδεχομένω η Sony να έχει από πίσω τη ατζέντα ότι δεν θέλω να προωθήσω τα monitor. Λέω τώρα εγώ. Ε, αλλά μόνο και μόνο που είναι τόσο εύκολο και δεν το κάνει, δηλώνει κάτι για την οτροπία, ρε παιδί μου. Οπότε μόνο και μόνο αυτό με ενοχλεί. Η Sony Καλό είναι μια εταιρεία ήταν, που, που επίση πουλάει τηλεοράσει, ρε φίλε, και μπορεί να θέλει να σου πουλήσει ότι την βέλτιστη εμπειρία θα την βιώσει σε μια Sony τηλεόραση με μια Sony χόμπαρα όπου θα νιώσει το 3D audio και το νέο HDR και το νέο. Εγώ ήθελα να μπορεί. το πουλήσει έτσι. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Είναι μια συνειδητή επιλογή, η οποία όμω βγάζει, ξεβολεύει αρκετού ανθρώπου και το καταλαβαίνω. 10. Τα νέα φίτσε των χειριστηρίων είναι gimmicks πέραν τη καλύτερη δόνηση που όντω έχει ένα έξτρα φιλ. Ε, θα διαφωνήσω. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια okay. που είναι πολύ ε, χρηστικά, χρήσιμα, όπω δεν ξέρω τι ταιριάζει καλύτερα, ε, που έχουν νόημα και δίνουν μια έξτρα αίσθηση και ένα έξτρα gameplay element. Μπορεί να σε βοηθήσει δηλαδή σε, να νιώσει καλύτερα κάποια πράγματα. Όμω δυστυχώ μέχρι στιγμή δεν έχει εφαρμοστεί σε αρκετά παιχνίδια. Είναι σε ελάχιστα ε, παιχνίδια. Εγώ θα πω ότι η αρχή έγινε με το Astrobot που το είδαμε και εντυπωσιαστήκαμε. Τα, η, το, η, επόμενη φουρνιά παιχνιδιών που είδαμε δεν το ενσωμάτωνε. Για παράδειγμα, είδατε Devil May Cry 5, το νιώθε καλύτερο από το αρχικό προφανώ, από την προηγούμενη την έκδοση, αλλά δεν ήταν τίποτα τρελό. Αλλά αυτή τη στιγμή που έχουμε δει περισσότερα παιχνίδια, βλέπω όλο και περισσότερα να το χρησιμοποιούν εκπληκτικά κιόλα. Όπω είπα για παράδειγμα το Mortal Cell, αυτό που είπα πριν. Το οποίο το χρησιμοποιεί mm. όντω για gameplay, ρε φίλε. Αυτό που κάνει με τον εντοπισμό, ξέρω εγώ, ή, έχει άλλ, κι άλλα πράγματα κι πολλά. Με τι σκανδάλε mm. αυτό που κάνει. Οπότε θα έλεγα, χειριστή... λέγαμε ότι αναλόγω τη developer αυτό ε, πάει, πάει προ καλή μεριά. Φαίνεται να πηγαίνει καλά. Οκ, okay, πήγα να συνεχίσω. Ε, τα χειριστήρια έχουν χάλια μπαταρία. Απαράδεκτο να μην κρατάει τουλάχιστον 20 ώρε κατά μέσο όρο. Ε, και εκείνο του βγάζει λέει 12 με 15 με κάθε φόρτιση. Με το feedback σκανδάλε στο off και τη δόνηση στο low. Για τα νούμερα που γράφει για τι ώρε δεν μπορώ να προσπογράψω, να, να επιβεβαιώσω ή να πω. Ε, 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 Όμω. Όμω, εγώ έχω να πω ότι η δική μου εμπειρία με ανοιχτό το feedback στι σκανδάλε και τη δόνηση στο default, που νομίζω είναι δυνατό στο default, αν δεν κάνω λάθο, ε, μου κρατάει λιγότερο από μέρα το χειριστήριο. Ε, επειδή παίζω αρκετά συχνά, παίζω FIFA για παράδειγμα, το οποίο FIFA έχει. Στο FIFA τη έχω κλείσει τι σκανδάλε μέσω update που μπήκε στο παιχνίδι. Είχα πει ότι δεν γινότανε. Μπήκε update στο FIFA που μπορεί να κλείσει το feeling τη σκανδάλη, που το θεωρώ κάπω ενοχλητικό. Γιατί από το 60 στα 90 λεπτά, από το 60 λεπτό και μετά, οι σκανδάλες είναι σκληρέ γιατί είναι όλοι κουρασμένοι. Οπότε κουράζει, και αν έχει έναν ε, παίχτη που είναι ξεκούραστο, η αλλαγή από τον κουρασμένο στο ξεκούραστο κάνει τι σκ, σκανδάλες να κλωτσάνε. Το οποίο είναι αρκετά δυσάρεστο. Ακούς δηλαδή κλακ, κλακ, κλακ. Ε, οπότε στο FIFA που παίζω πολλέ ώρε, έχω κλειστέ σκανδάλε ανοιχτή δόνηση και παίζοντα FIFA και λίγο περσόνα που παίζω τώρα. Σε λιγότερο από 8 ώρε μου αδειάζει η μπαταρία. Μου, μου βγάζει το μήνυμα ότι άδειασε το χειριστήριο. Αυτό θέλω να πω. Η μπαταρία κανονικά με full ε, δόνηση, full feedback, full όλα. Όπω είναι, στον default τέλο πάντων, κρατάει 8 ώρε. Αυτή είναι η μέτρηση κανονική. Η οποία διάρκεια είναι, ε, όπω είχαμε αναφέρει τότε και στο review, η χωρητικότητα τη μπαταρία είναι μία μισή φορά πάνω από αυτή του PlayStation 4, αλλά λόγω τη έξτρα λειτουργία κρατάει ακριβώ όσο κρατούσε του PlayStation 4, στο 8ωρο. Ε, λογικό μου φαίνεται λοιπόν να του κρατάει του πάχου γύρω στο 12 με 15 ώρε. Ε, αν κλείσει το feedback και όλα τα υπόλοιπα, νιώθω, ότι, μου... νιώθω ότι μου κρατάει λιγότερο από το Dual Shock. μπορώ να πω. Δεν αποκλείεται και αυτό. Δεν αποκλείεται. Καταλαβαίνω ότι είναι ενοχλητικό και ότι χρειάζεται φόρτιση σε κάθε φάση, αλλά ρε παιδιά είναι πανεύκολο τώρα το να έχει μια μπρίζα δίπλα σου, να βάλει ένα φορτιστή Type-C. όλοι έχουμε πλέον Type-C φορτιστέ και να το κουμπώσει. Εγώ είμαι με, είμαι με Powerbank προσωπικά. Ναι, και με powerbank, α πούμε, για παράδειγμα. Να μην είμαι, γιατί δεν είμαι κοντά σε πρίζα. Υπάρχει κόσμο που δεν είναι κοντά στην Μπορεί ο άλλο να έχει ένα τεράστιο σαλόνι και να έχει το, τον καναπέτειο στη μέση του σαλόνιου και να μην έχει δίπλα του. Και δεν το, είναι το καλώδιο, το καλώδιο και που μετάξα, δίνει είναι μέσα. Που... μέσα δεν... Πρέπει να είσαι δίπλα στην οθόνη για να φτάνει το καλώδιο από την κονσόλα σε σένα. Οπότε Ισύ. πρέπει να έχει κάτι δίπλα σου. Το έχουν μακρύνει, βέβαια, αλλά ισχύει. Τέλο πάντων, εγώ συμφωνώ ότι είναι μικρέ μπαταρίε, αλλά γενικά ήταν πάντα μικρέ. Οπότε δεν είναι κάτι που με ενοχλεί. Αλλά είναι κάτι που θα ήθελα ούτω ή άλλω και εγώ να είναι μεγαλύτερο. Θα έπρεπε να έχει βελτιωθεί, ναι, ισχύει. Βέβαια, yeah. από τη στιγμή που και δεν υπάρχει κάποια αντιπρόταση και στο Xbox, για παράδειγμα, ακόμα πρέπει να αγοράζει μπαταρίε και σε βάζει τη διαδικασία να αγοράσει φορτιστή για μπαταρίε. Να έχει τέσσερι, για παράδειγμα, και όταν σου αδειάζουν οι δύο, να βάζει τι άλλε δύο και τι άλλε για φόρτισμα. Και εκεί δηλαδή παίζει. Όμω λένε ότι εκεί έχει μεγαλύτερη διάρκεια που είναι λογικό γιατί δεν έχει όλα αυτά τα φίτσε στο χειριστήριο του Xbox, έτσι. Λοιπόν, η ε, τελευταίο Point που βάζει ο Πάχος και αναμεταδίδει ο Κυριάκο. Ε, το UI ε, παραμένει από ενοχλητικό έω μπάγκη σε αρκετά σημεία. Και εδώ θα διαφωνήσω πάλι για τον ίδιο λόγο που διαφώνησα παραπάνω. Ε, διότι έχει πάρει updates και έχει φτιάξει το λειτουργικό. Λείπουν ε, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα τα, θα τα θέλαμε και τα έχουμε επισημάνει σε προηγούμενα επεισόδια. Υπάρχουν και κάποιες επιλογές ή κάποιες αστοχίες του PSN, όπως για παράδειγμα το θέμα με τι κάρτε που δεν ξέρω αν έχει λυθεί ακόμα με τις τράπεζες για το αν μπορείς να προσθέσεις νέα κάρτα. Ο Εγώ ούτε, ούτε, ούτε. Έχω, έχω, βρει λύση βάζοντας PayPal, αλλά ας πούμε ακόμα δεν μπορείς να βάλεις νομίζω καινούρια κάρτα από τράπεζα, ε, Mastercard ή Visa ή οτιδήποτε να την προσθέσεις. Ε, και κάποιες επιλογές που έχουν γίνει μέσα στο store που θα μπορούσαν να έχουν γίνει διαφορετικά και να μπορείς πιο εύκολα να βρίσκεις τα παιχνίδια που θες. Υπάρχουν κάποια θέματα με τα versions ακόμα που μπορεί να... Ε, υπάρχουν λάθος εγγραφές μέσα στο store και να μην μπορείς να βρεις το παιχνίδι σου τη σωστή έκδοση να την κατεβάσεις. Ε, λείπει το Quick Resume, το οποίο εμένα μου έχει κάνει πρόβλημα και με το Persona, έχασα progress, γιατί μου άλλαξε από εφαρμογή σε εφαρμογή, χωρί να με ρωτήσει αν θέλω να την κλείσω και έχασα progress. Έχει μικρομαλακίε οι οποίε πρέπει να βελτιωθούν. Ισχύει. Μπάγκι δεν θα το έλεγα. Θεωρώ ότι έχουν κάνει και εκεί συνειδητέ επιλογέ ή αστοχίε, ε, οι οποίε πρέπει απλά να λυθούν. Δεν είναι ότι υπάρχουν bugs. Είναι ότι έχουν κάνει μαλακισμένε επιλογέ. Για μένα το UI είναι στα πολύ θετικά στοιχεία του PlayStation 5. Είναι ένα από τα κομμάτια για τα οποία θα το πρότεινα. Δηλαδή, μόνο για μια του κτλ. Αλλά και η χρηστικότητα νομίζω ότι είναι τούμπαρο. Είναι ό,τι το καλύτερο έχω χρησιμοποιήσει σε dashboard. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλο πάντων, το, το θεωρώ πάρα πολύ χρηστικό έτσι όπω είναι. Μπορεί να πα με ένα κουμπί, α πούμε, με δύο πατήματα να πα στην εφαρμογή που θε ή να ξαναγυρίσει το παιχνίδι σου. Ή, ε, 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 ακόμα και το στήσιμο και η δομή του μου κάνει πάρα πολύ και είναι απίστευτα σβέλτο. Bugs δεν έχω εντοπίσει. Δηλαδή, αν είχε στην αρχή, τώρα δεν έχει καθόλου. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ήταν τα points. Δεν ξέρω αν θε να προσθέσει κάτι, αν θε να συμπληρώσει. Ελπίζω να μην του ανεβάσουμε την πίεση του Πάχου. Δεν ξέρω ότι είχε γράψει ο Πάχο όταν το. Ε, εγώ, πάχος εγώ, δεν ήξερα ότι είναι τόσο influential ο Πάχο και όταν γράφει κάτι στο Ιντερνετ, ξεσηκώνεται το Ιντερνετ και απαιτεί εξηγήσει για τα λεγόμενα του Πάχου. Θα μπορούσε απλά κάποιο να. Πολλά. Εγώ πάντω συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λέει. Απλά δεν είναι όλα. Ρε κάποια είναι λίγο. Μπορεί να του φάνηκαν εκείνου λίγο πιο ρε μου, Υπάρχουν σε κάποια groups τα οποία είναι θεματικά, τώρα α πούμε στο 365, θα μπει και θα δει ε, χρήστε οι οποίοι μπαίνουν και εκθιάζουν το Xbox και λένε εντάξει το PlayStation είναι σκουπίδι, το Xbox. Κανεύτε. Αυτά είναι, είναι στο, είναι στο μήκο κύματο των σχολείων που αναφέραμε στην αρχή όταν μπαίνει σε κάποιο θεματικό group, ας πούμε, και υπάρχουν και οι εξτρεμιστέ. <réflays> υπάρχουν <öz Mission> και αυτοί που, αυτοί που, είναι πολύ βαμμένοι, ρε παιδί μου, και φτάνουν στα άκρα. Ε, τώρα, υπάρχει μια δόση αλήθεια μέσα σε αυτά που λέει, α, α, αλλά δεν είμαστε και αφοριστικοί. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι τόσο σκατά. Εντάξει, mm. και νομίζω ότι του βγήκε τώρα σε αυτό το πώ. Γιατί σε άλλα, κατά τα μα λέει ότι με το πλήσιο 5 έχει πολύ ωραία εμπειρία. Δεν νομίζω ότι τον χαλάει όπως όπω το έχει ζήσει ω τώρα. Όχι, έχει πει για πολλά πράγματα. Έχει κάνει αντίστοιχο post. Όχι έτσι να τα απαριθμίζει, αλλά έχει κάνει αντίστοιχο post. στο οποίο κάνει appreciation στο PlayStation 5 και λέει ότι δεν, είχα, δεν ήμουν στην πλατφόρμα, αλλά είμαι ενθουσιασμένο με αυτά που έχω δει. Ξέρω εγώ. Με κάποια πράγματα είμαι ενθουσιασμένο. Και υπάρχουν και άλλα που δεν του αρέσουν. Όπω με τον ίδιο τρόπο, μπορώ και να ρωτήσω και σένα που είσαι γνωστό Xbox fanboy και να μου πει ότι η εμπειρία σου με το Series X έχει και σημεία που δεν σου αρέσουν, για παράδειγμα. Ισχύει. Παρόλο που δεν γνωστό fanboy. Ο ε... Κυριάκο στο, στο ίδιο νήμα ρωτάει παρακάτω κάποια. Ε, Μα λέει να κάνουμε στην ουσία κάποιον οδηγό για τηλεοράσει σε σύνδεση με τι νέε κονσόλε. Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Εγώ είναι κάτι που το σκέφτομαι εντόνω. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τι τηλεοράσει. Δηλαδή μου είχε έρθει σε κάποια φάση η C10 για να τη δοκιμάσω. Σκεφτόμουν να κάνω κάποιο βίντεο, μου την πήραν σχετικά γρήγορα. Όμω δεν, δεν πρόλαβα να την ε, χρησιμοποιήσω για, για περαιτέρω με, μετά το review. Ε, Samsung, ας πούμε, δεν μα έχει δώσει τηλεόραση, ούτε μπορώ να πάω να τη βρω πουθενά. Είχα ζητήσει παλιότερα για review κτλ. Έστω και να πάω να τη δώσει κάποιο χώρο. Αλλά ακόμα και έτσι δεν, δεν υπάρχει διαθέσιμη. Δεν ξέρω τώρα με την καινούργια χρονιά, μήπω αφήσουν να κάνουμε κάτι. Ε, το έχω υπόψη μου πάντω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε σχέση με ρυθμίσει για τηλεόραση και κονσόλα, μπορείτε να το ρωτήσετε στα σχόλια ή να. Δεν ξέρω. Αυτό. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, παρακολουθώντας Παρακολουθώντα τα σχόλια που παίρνουμε σε όλα τα βίντεο, βλέπω ότι ακόμα ρωτάνε για τα. Στο, στο, στο βίντεο που έχουμε κάνει για τα 3D Pulse, τα ακουστικά, ρωτάνε για άλλα μοντέλα ακουστικών. Προτάσει. Ναι, Και... ναι. Ισχύει. Οπότε νομίζω και για τις τηλεοράσεις και για τα ακουστικά θα ήθελε ο κόσμος να μάθει να ακούσει από σένα τι προτείνει. Θα μπορούσε να κάνεις ένα, ένα, άρθρο που να το βάλεις και στη ζούγκλα και στο βιτζί ας πούμε με τις προτάσει προτάσεις της δικές σου. Δεν έχω δοκιμάσει πάρα πολλά ακουστικά η αλήθεια είναι και ε, δυσκολεύομαι τώρα να το πω με σαφήνεια. Κάποια στοιχεία για κάποια ακουστικά τα ξέρω ή μπορεί να τα έχω δοκιμάσει ή μπορεί να τέτοιο. Αλλά τώρα Black Shark 2 ας πούμε προτάει το παιδί. Ξέρω ε, άλλα reviews τι παίζει και μπορώ να καταλάβω τέλο πάντων από κάποια σχόλια τι παίζει. Αλλά, ε, λα, λαμβάνοντα υπόψη μου προφανώ κάποια χαρακτηριστικά που έχουν τα ακουστικά, έτσι. Αλλά δεν μπορώ τώρα να εγγυηθώ και να βγάλω οδηγό αν δεν τα έχω πια στα χέρια μου να τα δοκιμάσω. Κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κανένα σχόλιο ακόμα. Έχουμε ζητήσει από τη Steel Series, α πούμε, εδώ και αρκετό καιρό να μα στείλει κάποια ακουστικά για να τα δοκιμάσουμε. Για να πούμε, γιατί θεωρούνται από τα top στην κατηγορία του. Ε, περιμένουμε. Θα βγάλουμε reviews για αυτά. Γεια, να είσαι. Το No One Lives Forever είναι το παιχνίδι που δεν μπορούσε να θυμηθεί. Ναι, το είδα. Λοιπόν, ε, μετά έχουμε το σχόλιο που σου είπα ότι μα κάνανε για το Returnal ότι μα έβαλε σταθρανία. Έτσι. Και μα λέει για την Hausmarks ο Κωνσταντίνο ο Καραμπιπέρη ε, όντω ότι έχει φτιάξει φοβερά Gate Shooters τέλο πάντων και όλα αυτά. Ε, ε, επιβεβαιώνει αυτά που λες εσύ επί τη ουσία. Ε, ο Σωτήριο Αθαναστούκη μα. Ο Σωτήριο Αθανασόπουλο μα λέει ότι περιμένει πώ και πώ το Returnal. Έχει φύγει pre-order όπω και το Near το Automata, Replicant. Near Replicant λέγεται, όχι Automata, Replicant. Near ναι, Replicant. Ναι. Έτσι είναι το σωστό. Βάλε μα τα θρανία κρούστη. Μα ρωτάει <laughs> αν θα έχει ελληνικά το Returnal. Μία πολύ καλή ερώτηση. Θα πρέπει να πούμε στον Αντώνη να κάνει κάποιο tweet μάλλον για να μάθουμε. <laughs> <laughs> ε... Δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν ξέρω Έτσι όπω αν... το κόβω εγώ, με βάση την συλλογιστική μου πορεία που το ενέταξε στο Tier 2. Eternal. Θα έλεγα ότι θα έχει ελληνικού υπότιτλου, αλλά όχι ελληνικό voice over. Αν έβαζε να ποντάρω, θα έλεγα κι εγώ ακριβώ το ίδιο. Ωραία. Δεν το ξέρουμε όμω ακόμα. Μιλάμε για μαλακή. Ε... Αυτά. Desperados 3 αυτό... που αναφέρει, εννοείται Πάρτο, είναι από τα κορυφαία παιχνίδια τα 2019-2020. Βγήκε, τελο πάντων, από τα τον κορυφαία τα παιχνίδια. Με έχει πρίξει και ο Πάχο να το παίξω, αλλά δεν έχω βρει τον χρόνο ακόμα να το κάνω. Και εγώ δεν το έχω τσεκάρει, αλλά ξέρω ότι είναι από τα top στο είδο του και για τη χρονιά που βγήκε ήταν στα top παιχνίδια. Οπότε, ναι, και επίση μα λέει ο Σωτήρη ότι ξαναλιώνει το Σέκυρο στο PS5. Που πολλοί νομίζω το κάνουν, δεν είσαι ο μόνο. Για καλά ε, κάνει γιατί έχουν βελτιωθεί τα πάντα. Πάω στο προηγούμενο, πιο πίσω. Ε, πάλι Κωνσταντίνο Καραμπιπέρη, το Pedestrian άκουσε ενδιαφέρον. Ήταν το επεισόδιο που δώσαμε το Pedestrian. Mm. Ε, για το Pro Evolution που είχαμε πει, είχα πει εγώ εκ παραδρομή ότι έχει βγει η, η περσινή έκδοση αλλά δεν μπήκε η φετινή και η αλήθεια Άναι, είναι και, και, και. την αποκαλέστηκε ο Κωνσταντίνος ναι, ότι έχει μπει αλλά έχει μπει στο Xbox και όχι στο PC. οπότε Το καινούργιο Pro Evolution έχει μπει ήδη στο Game Pass. Κάναμε λάθος σε αυτή την τοποθέτηση. Ε, Επίση μα κάνει κάποια κοπλιμέντα και τον ευχαριστούμε για αυτό ότι μπορεί λέει να γίνονται μερικά λάθη αλλά το συγκεκριμένο κάστρο, το συγκεκριμένο δίδυμο είναι μακράν το καλύτερο σε έκφραση και σύνταξη. Για έκφραση μπορώ να συνυπογράψω, για σύνταξη νομίζω δεν θα πάρω ποτέ, οπότε <laughs> <laughs> η σύνταξη είναι μια λέξη άγνωστη για τη γενιά μας. Έχετε φοβερή σύνταξη. <laughs> ε, κράξτε, ναι, εντάξει, πλάκα κάνω, εννοείται, τον ευχαριστούμε για τα σχόλια. Κράξτε άφοβα Nintendo, λέει, είμαστε φανς, αλλά δεν χαρίζομαι κάστανο σε κανέναν αν κάνουν φλωριές. Εντάξει, και εμεί είμαστε φανίτε, το αυτό θέλω να πω έτσι. Δεν είναι ότι μπορεί, εννοείται. μπορεί να λέμε διάφορα, αλλά υπάρχει λόγο που τα λέμε. <ΣΣΟ> Μην στηρίζετε πράγματα που είναι μόνο προ όφελο τη εταιρεία. Αυτό είναι το όλο κόνσεπτ και ισχύει για όλε τι εταιρείε, όχι μόνο για την Nintendo. Πρέπει να κοιτάνε το όφελο του καταναλωτή όλη αυτή. Αν δεν κρίνειάξουμε, <συσκοί> δεν μπορεί να γίνει. Ο Νίκο Οπιτέλη λέει: Αντί για πεντέστρινα δώρο, φέρτε μα τα Τσιόπουλο τον προτιμούν. Ο Τατσιόπουλο, βασικά, να, πούμε, να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, γιατί νομίζω κόσμο ότι με τον Τατσιόπουλο τον έχουμε σε κάποιο κλουβί ω Λεοπαρδαλέων, που είναι. τον έχουμε πεταμένο σε κάποιο κλουβί και τον ανασύρουμε κάθε φορά που χρειαζόμαστε να κάνουμε νούμερα. Να πούμε ότι δεν είναι αυτή η αλήθεια. Απλά ο Τατσιόπουλο, όσο ενδιαφέρον φαίνεται ω τύπο, τόσο πολύ άσχολο είναι και στη ζωή του. Δηλαδή, ένα τόσο, ενδια... τόσο, ενδιαφέρον τύπο έχει πολλέ ασχολίε στη ζωή του. Δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ πέρα συνέχεια. Και μία από τι αγαπημένε του είναι να δουλεύει περορίε. Στη δουλειά τους. Οπότε πρέπει να το για πάρα πολύ Ναι, οπότε δεν Χριστή είναι πολύ. ότι δεν βρίσκεται μαζί μα επειδή δεν θέλει, είναι επειδή δεν μπορεί. Βέβαια, έτσι όπω το πάμε, θα βγάζουμε ζωντανή σύνδεση σε λίγο από τα γραφεία στη ζούγκλα και θα βγει <laughs> ο Τατσιόπουλο. Καλά, περνάει, βέβαια. Μαθαίνω, παίρνει συνέντευξη από κάτι πολύ ωραία τυπάκια, από κάτι ψεκασμένου. <laughs> από, από ποιον είχε πάρει συνέντευξη, κάτι, μου είχε, κάτι είχε ποστάρει. Δεν θέλω να πω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον man με. Απολύθηνα. Οκ, okay, το αφήνουμε λοιπόν. Παίρνει ωραία συνεντεύξη ο Τατσιόπουλο από ωραία άτομα. Πέραν από του game developers που παίρνουμε και ανεβάζουμε στο VG. Ε, ο Τόμο Πέττη λέει ότι σε όλε τι λίστε που έχει δει το, Sky, το Skyward Sword θεωρείται από τα χειρότερα Zelda. Με τον πύχη να είναι ψηλά πάντω. Γιατί είχαμε πει εμεί σε εκείνο το podcast ότι θεωρείται από τα καλά Skyward Sword. Να, να λίγο, να πω mm. ότι Θεωρείται από τα πιο ωραία σε gameplay επειδή είχε αυτά τα motion controls του Wii και ήταν η καλύτερη επίδειξη σε motion controls που έχουμε δει στο Wii. Από τα καλύτερα παιχνίδια του Wii. Σαν Zelda, ναι, εννοείται ότι υπάρχουν άλλα Zelda που θεωρούνται καλύτερα και κριτικοί. Εντάξει, και εγώ θα έλεγα οι, οι απόψει δίστανται. Δηλαδή, έχω δει φans τη Nintendo να το κράζουν και φans τη Nintendo να λένε ότι είναι καλό, α πούμε. Ότι είναι το καλύτερο. Οκ. Ε, ο Μότσε μα λέει σε προηγούμενο επεισόδιο, ακόμα πιο προηγούμενο. Ωραία κουβέντα για ακόμα μια φορά. Θα ήθελα λέει, να μοιράζεστε περισσότερε από πάνω σε gaming εμπειρίες, Θα δει τη συνέχεια από και αυτέ. Ειδικά όταν ασκούγονται σχόλια όπω ότι είναι υπερεκτιμημένο ο Μιγιαζάκη. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσετε επιχειρήματα πάνω σε αυτό. <laughs> ε, yeah. Το like μου το κέρδισε πάντω ο Μότσε. <laughs> αλλά δεν έχω να το απαντήσω κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι εμπειρίε και απόψει μα αρέσει να μοιραζόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τώρα, αν περιμένει ε, τεκμηρίωση σε σχέση με αυτέ τι ακραίε τοποθετήσει, μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα. Αλλά θα, θα πάρει απάντηση κάποια στιγμή. Ε, το θέμα είναι. Α, περιμένω τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε. Έχω χάσει το context, γιατί έχω πάει πολύ πίσω. Ε, μου είχε κάνει μια διορθώση ο Λουμπ Γκαρού, γιατί είχα πει ότι ο Πέντρο Πασκάλιν έχει μπειροκύλι και δεν έχει. <laughs> τον, είχα μπερδέψει με, τον είχα μπερδέψει με, ένα, με μια, με ένα άλλο representation ε, τύπου Εσκομπάρ που είναι ο τύπο στο meme και κάθεται στην κουνιστή την κούνια, ρε. Ναι, άλλος ε, είναι άλλο ηθοποιό. Τον είχα μπερδέψει με τον Πασκάλ και είχα πει ότι έχει μπειροκυλιά, ξέρω εγώ. Και, δεν έχει μπειροκυλιά, είναι φέτο ο Πασκάλ. <laughs> ε, το απαντάω με δύο εβδομάδε καθυστέρηση, αλλά τέλο πάντων. Ε, τι άλλο. Dancer Stath, καλησπέρα παιδιά και μπράβο για την ωραία δουλειά που κάνετε. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά το performance mode αν υπάρχει σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά ή μπαίνει από την αρχή ω επιλογή του PlayStation 5. Σε ποια παιχνίδια ε, πρέπει να το αλλάζουμε, Το έχω απαντήσει Α, εγώ. Ωραία ότι... ερώτηση. Το έχω απαντήσει εγώ ότι υπάρχει το boost mode by default στο PlayStation 5 για τα παιχνίδια του PlayStation 4 που έχουν συγκεκριμένα πράγματα ξεκλείδωτα και επιδέχονται βελτιώσεων σε ανάλυση και frame rate. Για τα παιχνίδια που έχουν δικό του performance και visual mode, επιλέγει μέσα από το παιχνίδι. Τέτοια περίπτωση είναι το control που είχαμε, που είχαμε, μιλήσει στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Είναι λίγο περίεργο γιατί, για παράδειγμα, το... υπάρχει το Call of Duty Black Ops, το οποίο στο PlayStation 5 για να παίξει στα 120 FPS, ο μόνο τρόπο είναι να βγει στο μενού του PlayStation 5 και να το βάλει όντω σε performance mode. Άκου τώρα μαλακιά που έχουν κάνει. Αλλιώ σου βγάζει ρε παιδί μου στο... την επιλογή εντό του παιχνιδιού γκριζαρισμένη. Δεν μπορεί να το αλλάξει μέσα από το παιχνίδι. Χαζό, ε... αλλά ισχύει. Ναι. Και αν θε να το αλλάξει δηλαδή αυτό το πράγμα στο τέτοιο. Βέβαια το Call of Duty, το Black Ops, το Cold War είναι το μόνο που το έχω δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Ε, αλλά γενικότερα οι προεπιλογέ που έχει στο μενού του PlayStation 5 στην ουσία είναι για να σου βγάζει την προεπιλογή μετά και μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν επιλέξει performance mode απ' έξω, μετά θα είναι απλά by default performance mode και μέσα στο παιχνίδι. Αυτή είναι η διαφορά. Κανονικά έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσει όπω είπαμε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνο ο Καραμπιπέρης, ο οποίο συμμετέχει πάρα πολύ τελευταία και τον ευχαριστούμε και έχει κάνει και άλλα ωραία σχόλια στοχευμένα σε αυτό το ε, επεισόδιο. Που έχω, πάει, έχω φτάσει πλέον στο επεισόδιο και το τελευταίο που θα ασχοληθούμε, γιατί μετά πάμε πολύ πίσω. Έχω φτάσει στο 75. Μα λέει ότι κάναμε πολύ ωραία ανάλυση, πολύ σωστή για το χειρισμό και το εικαστικό του Little Nightmares 2. Πολύ ωραία κουβέντα και πάλι. Και επανέρχεται λίγη ώρα αργότερα όταν έχει δει όλα στα σχόλια και λέει ότι εντυπωσιακό λέει το Crash 4, αλλά να λε ότι είναι το καλύτερο platform τη δεκαετία, ίσω είναι πιο που έχω ακούσει. Ευχαριστώ, ε, το περνάω τιμητικά αυτό. Δεν, νομίζω, δεν νομίζω να, να, υπάρχει κάποια εμπάθεια προ το πρόσωπό σου, παύλα, Απλά ο άνθρωπο διαφωνεί με σένα και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα με ωραία πλατφόρμα. Η άποψή σου όμω είναι απόλυτα σεβαστή, μπορώ να πω. Εντάξει, το καταλαβαίνω. <laughs> θεωρώ ότι δεν το έχετε παίξει το παιχνίδι, γι' αυτό τα λέτε. <laughs> Μπράβο, αντικειμενικότατο. <laughs> <laughs> το δώσε πολύ. Όχι, <laughs> όντως, <laughs> αν, αν, δεν είναι το καλύτερο, εντάξει, όντω μπορεί να μου είναι υπερβολικό αυτό. Για μένα είναι, αλλά <laughs> θεωρώ ότι είναι σίγουρα μέσα στα top. Σίγουρα. Στο, στο ίδιο βίντεο, ο VidDoc1991 έχει δώσει ένα link για, και το έχουμε αφήσει κιόλα, γιατί ε, σε πετάει σε ένα κανάλι που λέγεται Gaming Universe, ε, UOG, ε, ε, Gaming University συγγνώμη, ε, το οποίο ε, έχει κάποια βίντεο που μιλάνε για το control και τον κόσμο του, που κάνει ανάλυση στον κόσμο του control και ίσως, το έχω αφήσει γιατί ίσως κάποιου θα του ενδιαφέρει. Είναι πολύ σύνθετη η ιστορία του Control και είναι πολύ fucked up, οπότε χρειάζονται βίντεο για επεξήγηση, όπως, υπάρχει, όπως, χρειάζονται βίντεο και για επεξήγηση στο Little Nightmares, ναι. Να γίνει χαμός. Ε, H. Looper μας λέει ότι, ε, μας φωνάζει επιστήμονε, λέει γιατί τα αναλύουμε όλα με χειρουργικό νηστέρι, είναι μια φιλοφρόνηση που μας την έχει κάνει και στα, pod, και στα cast που κάνει ο Πάχος Έτσι. πλέον. Ε, όπου και να μπει, μα λέει επιστήμονε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοφρόνηση. Αν και εντάξει, παίρνουμε απόσταση, γιατί αν ήταν επιστήμονε σαν και εμά, <laughs> δεν <laughs> <θα> <laughs> να, ναι. Ε, θέλουμε καλεσμένου, ζητάει ο Βεντοκ. Για του καλεσμένου, θα πρέζετε του κρούστητα τη μπάλη, γιατί αυτό είναι ο δημοσιοσχεσίτη σε αυτό το podcast. Αυτό φέρνει. Καλύτερο. Λοιπόν, θα αυτά, αυτά με τα σχόλια τα αφήνω γιατί φάγαμε αρκετή ώρα. Θα επανέλθουμε, συνεχίστε εσείς να σχολιάζετε και να μα ε, αφήνετε το feedback και να μας λέτε γιατί θέλετε να συζητάμε. Ε, και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτά με τα σχόλια. Δεν ξέρω αν πόσο είσαι από χρόνο, Παύλα, αν είσαι πιεσμένο. Αν ε, έχεις... Αυτό που έλεγα για το Life is Strange θα το πούμε είναι καλύτερα την επόμενη εβδομάδα που θα... θα, έχω παίξει και εγώ λίγο παραπάνω από το Life is Strange 2 και θέλω να δω και τα υπόλοιπα τη εταιρεία που σου έλεγα. Mm. Ε, θέλω να τα συζητήσουμε όμω όλα τα παιχνίδια τη Don't Nod. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία γιατί και εσύ τα έχει δει ούτω ή άλλω από όσο ξέρω. Εγώ είμαι hey. μεγάλο fan τη Don't Nod. Τα έχω δει όλα τα παιχνίδια τη και ευχαρίστω να συζητήσουμε μαθές. Τέλειωσε και το 2 για να μπορούμε να μιλάμε πιο ανοιχτά. Μπράβο. Τελειώστε το και οι υπόλοιποι μα φύγει κανένα <laughs> Ε, Ούτω ή άλλω αυτή την εποχή με backlog ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο. Οπότε νομίζω είναι καλή ευκαιρία να πιάσουμε, τέτοιε περιπτώσει. Ε, αυτό και θα ήθελα για να κλείσουμε να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά. Ήτανε, ε, ε, έχω πει ρε παιδί μου ότι κάθε φορά που μα κάνει κάποιο σχόλιο, όπω αυτό που άνοιξε ο Βαγγέλη τώρα την εκπομπή, μα είπε χοντρού και άσχημου. Ε, έχω προσωπικά θέλω να παίρνω απόσταση από αυτά τα πράγματα και δεν συμφωνώ με το να απαντάμε σε, τέτοια, σε τέτοιου τύπου σχόλια γιατί το θεωρώ ότι είναι trolling απλά, δεν είναι κάτι άλλο ε, Παρ' όλα αυτά, ε, χαίρομαι για, την, ε, για, το ότι απάντησε ο Βαγγέλης και το πώς θα μετά και στο group, γιατί πήραμε στην ουσία feedback από όλους εσάς, ε, τρομερά αναζωογονετικό ε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, είναι, είναι σχεδόν συγκινητικό αυτό το πράγμα. Να βλέπει όλο αυτό τον κόσμο που σου υποστηρίζει, που πολλέ φορέ αυτοί που σε υποστηρίζουν να μπορεί να μην μιλάνε. Απλά να σε παρακολουθούν, ε, ξέρεις, και να του αρέσει το περιεχόμενο κτλ. Αλλά να μην το λένε. Το οποίο είναι λογικό. Και όλοι το ίδιο κάνουν. Ε, αλλά στη στιγμή ρε, παιδί μου, που πρέπει να σε περασπιστεί, να βγει από κάτω και να υπερασπίζονται όλοι με σπαθιά και με. Είναι, είναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συνέστημα αυτό και, αυτό. και θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά για αυτό το λόγο. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε γενικότερα λοιπόν για όλη τη στήριξη, για το feedback που έχουμε πάρει μέχρι τώρα και για αυτό που θα έρθει παρακάτω γιατί το αποζητούμε και το γουστάρουμε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε κάθε Δευτέρα να μας βρίσκετε στο YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες για podcast. Βρισκόμαστε στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast, σε όλες τις υπηρεσίες με γνωστές που μπορείτε να βρείτε podcast κάθε Δευτέρα στις 10 το πρωί. Ε, μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακολουθείτε στα social media, να μας ε, γράφετε ό,τι θέλετε στα twitter μας, στα facebook, να μπείτε φυσικά στο gaming community, vg24 gaming community, το γκρουπάκι μας στο facebook, όπου γίνονται όλα τα ωραία πράγματα. Ε, να μπείτε στο επίσημο page μας, όπου ανεβαίνουν οι ειδήσεις ε, άμεσα ε, και στοχευμένα και με δίνουμε τον παλμό τη ενημέρωση. vg vg24.gr η σαϊτάρα μας με όλα τα reviews μας, όλες τα, τα άρθρα μας, τα νέα μας, όχι τα προσωπικά, τα νέα της βιομηχανίας εννοώ, ε, όλα αυτά, όπου μπορείτε, μπείτε, στηρίξτε, να γουστάρουμε, να μεγαλώνουμε, να γινόμαστε ε, καλύτεροι. Αυτά από εμά, να είστε καλά, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. <χωρειάζομαι> Γεια <χωρειάζομαι> <για> σου, Παύλο. <χωρειάζομαι> <Για σου, χωρειάσομαι>